Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι, δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω, δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like, κάντε like. Φιλιά. Ταρά μεγάλη στην πόλη, καλημέρα φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλοι του αθλητισμού, 6 γκολ ο ΠΑΟΚ στα Χανιά. Με θαρρύνει και πήρανε Αλόε Βιτάλ, καλό Εβιτάλ οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Βέβαια, πολύ ανοιχτή την είδα την ομάδα των Χανίων μετά το 1-0. Τέλος πάντων, Τζόρνταν, γιατί γελάς, δεν ξέρω. Και εδώ, ρε, εσύ. Δεν ξέρω, ρε. Πώς σου έδινε το 2-6. Επιτέλους τα αυτονόητα. Επιτέλους τα αυτονόητα. Γιατί. Λέω, το καλό Εβιτάλ είναι για, για κουρασμένους ποδοσφαιριστές, για αργούς παίκτες. Λοιπόν, για δυσκυλίους ανθρώπους, για προβληματικούς ανθρώπους όσον αφορά το ζάχαρο. Όλοι έχουμε προβλήματα με την υγεία μας, είχαμε, περάσαμε. Και ένα καλό Εβιτάλ μας κάνει καλό, γιατί μας τονώνει γενικά τη διάθεση, μας δημιουργεί διάβια πνεύματος, όχι μόνο δηλαδή σου κάνει στο σώμα αυτά που πρέπει να σου κάνει, γιατί σου δημιουργεί και πολύ καλύτερη σεξουαλική διάθεση. Δεν ξέρω αν έχετε πιει, αν δεν ήπιατε χάνετε, γιατί έχετε την προνομιακή μεταχείριση. Να είστε ως ακροατές του Αθλητικού Μετρόπολης αυτοί που θα το πάρετε μόνο με 34 ευρώ και 90 λεπτά. Τηλεφωνώντας το 23 12 200 500 αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον γιατρό, τον πνευμονολόγο, τον Πορπόδη, τον οποίο συνέφαγα, με τον γιατρό, τον Πανιώτη, τον Βελονιστή και τον Γρηγόρη, τον Κόκκινο. Απέναντι από τον πνευμονολόγο το ρωτούσε ο Κόκκινος. Παιδιά, έχει κανένα πρόβλημα με το τσιγάρο, του λέγει αυτός και τα λοιπά. Καπνίζει ένα τσιγάρο, Winston, ο Κόκκινος. Μετά από 4 λεπτά ξανά ένα τσιγάρο. Τι το ρωτάς, λέει το γιατρό, ρε μου. Σε μια ώρα έκανες 17 τσιγάρα. Τι το ρωτάς το γιατρό. Φίλε, το βράδυ με πιάνει, λέει αυτή. Μέχρι το μεσημέρι, λέει, κάνω δύο. Λοιπόν, ωραία παρέα είχαμε. Ωραίο ψαράκι φάγαμε. Ένα μιλοκόπι, δύο μιλοκόπια μάλλον, μας τα έκανε η κυρία Μέρκη στην Πορφύρα. Φανταστικά. Ανταλλάξαμε απόψεις για το ποδόσφαιρο, μιλήσαμε για ιατρικά θέματα. Ο Κόκκινος άρχισε μετά το τρίτο ποτήρι να διαλογίζεται τα δικά του. Ξέρεις τώρα, ο Κόκκινος, όσον αφορά τις διαφημίσεις, το marketing, εκεί όταν μιλάει, εγώ κάθομαι σαν κοινός θνητός και ακούω και απολαμβάνω και περνάω καλά. Όπως σαν κοινός θνητός κάθομαι και ακούω όταν μιλάει ο Τζόρνταν για τακτική του ΠΑΟ κτλ. Πάντως δεν ξέρω αν είδες το ματς Τζόρνταν. Καλημέρα. Το πρώτο ημίχρονο, καλημέρα. Το πρώτο ημίχρονο, γιατί το δεύτερο ημίχρονο τι είπε, Μπυρίμπα. Όχι, είχα δουλειά, ρε. Α, δουλειά πήγα στο ημίχρονο. Γιώργο, το δεύτερο μα από χαρά. Όλο το είδε. Ο Γιώργο από την Καραλά το είδε. Λοιπόν, και δεν είναι μια ζωγκολάσα με η Νιέστα σήμερα δίπλα στο Τζίμιρο, την όμορφη σου. Γι' αυτό το μάτι δεν έχω να πω τίποτα. Εσύ θα πει τίποτα, ναι, δεν μάζει. Αυτό το μάτι. Με τον χρόνο μα. Κοίταξε, κοίταξε. Το μόνο παρήγορο είναι. Ο παρήγορο. Το θετικό από αυτό το μάτι είναι ότι γυρίσαν επιτέλου αρκετοί ποδοσφαιριστέ. Αυτό είναι. Ο Τσίμερο, το Σάμπο, αν θέλεις, ο Ανδέλης, όλοι. Ο Άντωνης που τον περιμένουμε εδώ και 3 μήνες. Τόσο τον είδες, πετούσε. Τώρα σε 10 λεπτά τι να το δεις. Το είδα λίγο σε σημείο τύπα μετά. Τι να δεις τώρα, δεν μπορεί να κρίνεις. Το ουσιαστικό είναι ότι γυρίσανε επιτέλους. Από εδώ και πέρα θα τους βλέπουμε, θα τους κρίνουμε. Ναι. Και σημασία έχει ότι ξέρεις, για να δεις ένα παίκτη, άμα ξέρει και λίγο ποδόσφαιρο. Τι είναι? Την μπάσα που έχει, την υποδοχή της μπάλας που έχει, ξέρεις, από αυτά μπορεί να καταλάβεις άμα ξέρει. Κίνηση χωρίς την μπάλα. Ο Τσίμερο ξέρει μπάλα τώρα. Άστο. Αυτό είναι άλλο κομμάτι, θα το δείτε σε λίγο. Καλά, στον κολάσα δεν. Ο Τσίμερο είναι ένας κάτσε για μένα με καλύτερη μπάλα. Δηλαδή με καλύτερο ποδόσφαιρο. Ξέρει καλύτερο ποδόσφαιρο. Πιο ποιοτικό κάτσε. Α, μπράβο, αυτό είναι ο Τσίμερο. Τον προτιμά από τον κολάσα. Εγώ τον κολάσα σήμερα, φίλε. Τον προτιμώ. Είναι. Ουσιαστικά στοιχεία τη ομάδα, παίκτη τη ομάδα. Τι τον προτιμάς? Προτιμάς κριτική να κάνεις. Κριτική να κάνω, τι να προτιμήσω, να διώξω τον ένα από τους δυο, δηλαδή τι. Όχι, να κάνω. Φίλε, ποιον προτιμάς? Τον Τζίμι Ροτ για τον Κολάσα. Γιατί εμένα ο Κολάσα μου άρεσε πιο πολύ. Τον Κολάσα λίγο πολύ, πρόσεξε να δεις, είναι το άγνωστο τώρα που περιμένουμε το καλύτερο. Τον Κολάσα, ας πούμε, τον ξέρουμε πάνω κάτω. Τον Κολάσα τον είχατε για διώξιμο και είναι καλύτερο σκάφο από τον Τζίμι Ροτ. Δεν τον είδα. Ναι, για να πω τον προτιμώ. Τι τον προτιμώ, ρε, το κεφάλι μου έφυγε, ρε φίλε. Κάτσε, ρε φίλε τώρα. Για να δούμε, να πούμε τον προτιμώ. Να το δούμε και 5-6 παιδιά αυτό. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Με 20 λεπτά με την Ξάνθη και με λίγο εδώ πέρα τώρα δεν μπορεί να τον κρίνει. Τρελαθεί τελείω, θα πούμε. Λοιπόν, πάντως είναι ξέρει μπάλα. Τόση ώρα αυτός ήταν ο Τζίμι Ροτ. Εγώ κάθισα εκεί στο μπουγκατζατζίδικο του Βασίλη. Κοίταξε, του Βασίλη, έχει ωραία την κάθετη παλιά. Πρόσεξε να δεις, ξέρει μπάλα τώρα. Τι έχει την κάθετη? Βεβαίως. Ναι.
Είναι ωραίο στην κάθε. Εμένα μου άρεσε ο Κολάσα πιο πολύ. Τι εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Αυτό που γίνεται το τζίμερο του Δανικού στον Ηρακλή. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Δανικό στον Ηρακλή. Δανικό στον Ηρακλή. Το τζίμερο του. Και αν κρατήσει τον Κολάσα. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Ναι. Δεν ξέρω, εγώ το είδα έτσι τώρα. Όχι αποκλείεται στον Ηρακλή. Αποκλείεται να δώσουμε αυτόν τον παίκτη. Κατάλαβε. Ναι. Είναι ποιοτικό παίκτη. Είναι ποιοτικό παίκτη. Δηλαδή αν παίξει βασικό. Ίσα που βγαίνετε και τέταρτο. Για βασικό τον πήραμε, τον πήραμε για πάγκο. Θα μιλήσει ο Γιώργος σε λίγο. Ο άνθρωπος είναι στην εξέδρα γιατί ήταν δραματίας. Ναι. Το θέμα είναι ότι ξέρει ποδόσφαιρο, ξέρει μπάλα. Κατάλαβες. Είναι ποιοτικός παίκτης. Είναι ποιοτικός. Τον περιμένουμε εδώ. Εμένα ήταν. Πώς το λένε, το αυτό μου ήταν να δω τον Άντωνης. Το αυτό σου. Ναι, δηλαδή η αγωνία μου, ρε παιδί. Μεγάλη είχε αγωνία. Βεβαίως. Δηλαδή όπως περιμένει να μπει ο Ρώση. Μήνα το έμβια, είχε αγωνία να δει τον Άντωνης. Όχι, εκείνο δεν θέλω να το παιδί, το περιμένω, εκείνο το ξεχνάω. Τι είδες από τον Άντωνης, μεγάλα τίποτα, πράγματα. Δεν είδα τίποτα. Δεν 10 λεπτά τώρα τι να δει. Δεν έβγαλε συμπεράσματα. Ναι. Θα δούμε όμως. Το θέμα είναι ότι γύρισε. Από πού γύρισε, από τη ζέστη. Γύρισε, δηλαδή από τον τραυματισμό του, είναι σε επίπεδα καλά, μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο. Μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο. Λοιπόν. Δηλαδή βγαίνει πέμπτο με τον Άντωνη και τον Τζίμι. Πέμπτο βγαίνω και χωρίς κανέναν από αυτούς, μόνο με τις φανέλες. Τώρα είσαι έκτος, γι' αυτό σε λέω. Και τι έγινε, τώρα είμαι έκτος. Δηλαδή τον Πανιόνιο τον παίρνει με το Σιόπι να πούμε. Πέμπτο σήμερα από το Όπουλο, λάθος. Τον Πανιόνιο. Πέρασε πέμπτο. Είμαι εισόδων του Παναθηναϊκού, ανέλγε σήμερα το πρωτάθλημα, περνούσα εγώ πέμπτο. Άστα αυτά. Βάλτε το ρήμινο του Πάου Γκρεγιάννη. Και δεύτερο. Και δεύτερο είναι αποτυχία. Ναι, ναι. Άμα δεν πάρετε το πρωτάθλημα. Η ιστορία γράφει να κάνετε μανούρα, ναι. Όχι, σωστό. Μανούρα, δεν μανούρα. Κάνε σαματά. Ξέρουμε τι γίνεται με το πρωτάθλημα και δεν κάνουμε μανούρα γιατί δεν φταίμε εμείς για το πρωτάθλημα. Κατάλαβες. Φταίνε άλλοι. Βέβαια. Εσείς δεν φταίτε ποτέ. Φυσικά δεν ποτέ, ποτέ. Στο κομμάτι αυτό δεν φταίμε. Φταίτε εσείς. Εμείς όταν φταίμε εμείς κάνουμε μανούρα για εμάς. Ναι. Τώρα τι μανούρα να κάνουμε. Έτσι. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε. Όλες οι ομάδες μαζί. Ναι. Εάν συνεχιστεί το μπουζούκι αυτό. Τι θα κάνετε. Μην κατέβουν να παίξουν ποδόσφαιρο. Α το πένε. Δηλαδή τώρα έπεσε μια τιμωρία. Πέλεκη στον Παναθηναϊκό. Πέλεκη. Βεβαίως. Σε βολεύει. Μεγάλη τιμωρία. Σε βολεύει εσένα. Όχι, άλλο θα πω εγώ. Εμένα με βολεύει φυσικά. Σε βολεύει. Μπορούσε να πάει άλλου μείον τόσου. Σε βολεύει. Άλλο λέω. Άντε πάλι. Εσύ, ναι. Αυτά είναι τώρα τα καλά και τα συμφέροντα. Ναι, εγώ λέω είναι. Την πραγματικότητα. Πραγματικότητα. Ναι. Οποιαδήποτε άλλη ομάδα ναι. Τολμήσει και κάνει επεισόδια πρέπει να τιμωρηθεί και αυτή το ίδιο. Ναι. Έτσι είναι. Εκτός από είτε μάς. Λέγεται ΠΑΟΚ, είτε λέγεται ΑΕΚ, είτε λέγεται Ολυμπιακό. Εγώ θέλω να δω εάν είναι ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση. Θα είναι τέτοια τιμωρία ή θα είναι μείον 8 και 8 αγωνιστικές και ξέρω εγώ θα είναι διπλάσια. Ή αν είναι Ολυμπιακός θα του πειράξουν λίγο το αυτή. Κατάλαβες. Εάν είναι λοιπόν Ολυμπιακός. Δηλαδή άμα είσαι 25 πόντους πίσω από τον Ολυμπιακό. Γιατί να σου δώσει. Όχι. Ακίνδυνος. Ο Ολυμπιακός είναι. Ολική αφαίρεση προστάτη. Ποδοσφαιρικά. Εγώ λέω. Κοίταξε. Τι κοίταξε, ρε. Κοίταξε. Τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να τα κάνει ποτέ αυτά. Ο Σόντου είναι πρώτος. Ναι. Όταν φτάσει δεύτερος και τρίτος να κάνει το πρωτάθλημα και το κύπελο ναι, και γίνει κανένα φαλτσοσφύριγμα, θα σου πω εγώ τι θα γίνεται εκεί πέρα μετά. Τέλειος, ναι. Τιμωρία θα πέφτει όμως. Εντάξει. Δεν είμαστε σακιώμε τώρα. Είπαμε, θέλουν 5 εκατομμύρια, πάρουμε την ΕΠΟ. Άλλο αυτό ρε εσύ. Εγώ λέω για την τιμωρία. Κάνουμε κανένα αέρανο να μαζέψουμε. Για την τιμωρία. Έρανο, τι έρανο. Έχουμε απλά εμείς το. Έχουμε μεγαλομέτωχο απλά. Τι έρανο να κάνουμε. Αυτά τελειώσανε με τον ΠΑΟΚ οι έρανοι. Ναι. Τώρα άλλοι ψάχνουν. Άρα τον Οκτώβριο πήραμε την ΕΠΟ. Όχι, είναι υπεύθυνοι οι ίδιοι του αν δεν την πάρουν. Ναι. Τι άλλο, τι να κάνουμε τώρα. Αν δεν την πάρουν. Αν δεν την πάρουν, δεν φταίμε εμείς πλέον. Φταίνε αυτοί. Γιώργο. Είναι, ναι. Λοιπόν, καταρχήν. Το μέλι το βέρες. Ναι, μέσα είναι. Τέλειο. Ναι. Ναι. Καταρχήν. Για αυτό που είπε ο Τζόρνταν για τον Τζίμι Ροτ. Ο Τζίμι Ροτ. Με βάση αυτά που έχει πει ο κύριος Άρνεσεν, ναι. Όλοι οι παίχτες πουλούνται στη σωστή τιμή. Ναι. Διότι στόχος της διοίκησης είναι να έχουν οι παίκτες με τα πολιτική αξία. Έτσι. Αν έρθει μια ομάδα και δώσει 1-2 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσο κοστολογούν αυτοί ότι αυτός ο παίκτης έχει υπεραξία, θα πουληθεί. Για ποιο λες τώρα. Για τον Τζίμιρο. Ο Τζίμιρο. Είτε τον αγαπήσει η κερκίδα είτε όχι. Ναι, αγάπη μεγάλη, ναι. Λοιπόν, για το μάτς τώρα. Ναι. Καταρχήν, θεωρώ ότι αυτό το μάτς εννοείται φυσικά ότι δεν αποτελεί καν κριτήριο για το αν οι παίκτες είναι καλοί, αν είναι ποιοτικοί, αν αξίζει να παίζει τον ΠΑΟΚ ή όχι. Δηλαδή η Μπάγερν όταν έριξε τα 4 στον Ολυμπιακό, δεν νομίζω κάποιος που δεν έχει δει ποτέ Μπάγερν στη ζωή του να είδε αυτό το μάτς και να είπε οι παίκτες της Μπάγερν είναι παικταράδες. Ναι. Είχε δει άλλα μεγάλα μάτς που είχε δώσει η Μπάγερν και τους χαρακτήρισε ως παικταράδες. Άρα λοιπόν οποιοδήποτε σχόλιο για σήμερα, με εξαίρεση, και για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό, το ότι έχουν σφίξει λίγο τα λουριά από τη διοίκηση, το ότι οι παίκτες σε ένα τέτοιο μάτς δεν ήταν αδιάφοροι. Αν δεις το δεύτερο ημίχρονο, ο Τζόρνταν δεν το είδες. Δεν σταμάτησαν στο 1-3. Να υπενθυμίσω περσινή όμοια κατάσταση με rotation που ο προπονητής τσίριζε από τον πάγκο να παίξουν μπάλα και δεν μπορούσαν να κερδίσουν την Καλαμαριά. Πέρσι, δείχναν μια απίστευτη αδιαφορία. Ναι.
τουλάχιστον φέτος δείχνει αυτό ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ναι. Για μένα μόνο αυτό ήταν το θετικό. Τώρα το αν είχαμε τρία δοκάρια ή αν ο Τσίμιροτ έβγαλε 10 κάθε, δηλαδή το μόνο που δείχνει ποδοσφαιρικά είναι ότι αν με αυτούς τους παίκτες ήμουν στη Β' Εθνική θα έβγαινα πρώτος. Αυτό δεν μου δίνει κάτι άλλο. Ναι. Με ομάδα Β' Εθνικής έπαιζα που έχει ένα σωρό οικονομικά προβλήματα και έπαιζε και με 10 παίκτες. Καλά ρε φίλε, και ο Παναθηναϊκός έπαιξε με Β' Εθνικής και ο Ολυμπιακός έπαιξε με Β' Εθνικής, αλλά η εμφάνιση δικιά μας ήταν καλύτερη από αυτούς. Και ο Παναθηναϊκός 2-1 και με τον Στραπατσόνη, δύσκολα το πέρασε. Το κύπελο αυτή τη στιγμή εμένα μου έχει δείξει ότι οι ομάδες της Α' Εθνικής πλέον τέτοια διαφορά που οι ομάδες της Α' Εθνικής θα αποκλειστούν μόνο αν αδιαφορήσουν. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός δεν νομίζω ότι έπαιξε το 100%. Δηλαδή ξέρεις τι, δεν παίξαμε και δυο στο ίδιο τέτοιο, στο ίδιο μοτίβο. Και εμάς μπορεί να ήταν 0-1 το σκορ, μετά το 1-2 και εμάς μπορεί να κατεβάζαν ταχύτητα. Εμάς οι παίκτες είναι γεγονός, αυτό θέλω να σου πω Ιορδάνη, ότι πλέον έχει γίνει ένας καλής ποιότητας ανταγωνισμός και σου είπε ο άλλος, ξέρεις τι, ο Σάμπο, πρέπει να παίξω μετά το 1-2. Οι χάρες κοπήκανε. Όποιος παίζει μπάλα, αυτός θα παίζει την ομάδα. Τέλος αυτά που ξέρατε. Και τουλάχιστον αυτό δείχνει φετινή διοίκηση και ο προπονητής. Τσίριζε ο άλλος τον μπάγκο όταν είδε ότι δεν, μετά το 1-3 στο πρώτο πεντάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου καθίσανε. 1-3 θα τελειώνει το μάτς. Και άρχισε να ουρλιάζει και είπαν αυτοί μπάσκετ βρουν καμιά θέση στην δεκάδα. Ή μπάσκετ πουληθούν, ή μπάσκετ παίξουν εθνική, ό,τι τέλος πάντων φιλοδοξία έχουν. Και παίξαν ποδόσφαιρο. Εγώ αυτό χάρηκα. Το ότι ο ΠΑΟΚ μέχρι το 90 έπαιζε ποδόσφαιρο. Αυτό ήταν το ωραίο. Δεν κάθισε να πήρε παιδάκι μου, έλα μωρέ, εντάξει, χαλαρά. Και μάλιστα αυτό ήταν το καλό, διότι το καλό ήταν ότι δεν είχαν και τη δικαιολογία αυτοί οι παίκτες, δεν παίζουμε γιατί παίζουμε την Κυριακή. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν θα παίξουν την Κυριακή ποδόσφαιρο. Μείναν πόσοι πίσω. Αυτό είναι το μόνο θετικό. Αλλά από πλευράς τώρα εμφάνισης δεν μου λέει τίποτα. Δηλαδή είτε κερδίζαμε 0-1, είτε κερδίζαμε 0-10, η ποιότητα της ομάδας μας είναι για 0-10. Εννοείται να κερδίσουμε. Λοιπόν, 9-55 κενού. Το μήνυμά σας το 54-340 για ό,τι ερωτήσεις θέλετε ή αν θέλετε η ενημέρωση. Να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας, εγώ προσωπικά, σε τρεις φίλους μου από το Κιλκής, το Σούτς, το Βαφείο, από το Κιλκής, το Σταύρο, τον Γιώργο και τον Κώστα. Αυτή το είναι το Σούτς. Ναι. Τους χαιρετισμούς και από μένα. Ναι, ναι. Αν και δεν τα ξέρω τα βαθιά. Σούτς, τι είναι το Σούτς. Παουξάκια, είναι ένα βαφείο εκεί πάνω. Βαφείο, το βαφείο λέγεται Σούτς. Κάπως έτσι αν δεν κάνω. Τι βάφουν, καρέκλες, τι. Ναι. Έπιπλα. Έπιπλα. Α. Αμάξια τίποτα, όχι έτσι. Δεν ξέρω, θα ρωτήσω τον έναν από αυτούς που μεγάλωσα μαζί τους. Ναι. Και θα μου πει είναι η δουλειά του αυτή τώρα και παίρνω και πρωτοβουλία μόνος μου και νομίζω επειδή είναι βαφέα επίπλων και τρίπτη και τέτοια, προφανώς είναι τέτοια δουλειά, κατάλαβες. Δεν ξέρεις τι βάφουν. Μάλλον αυτό είναι, όχι δεν ξέρω. Το μάλλον είναι. Τι να πω, 90%. Δεν μπορεί να βάφουν και αμάξια. Δεν μπορεί να βάψει αμάξια, αυτό είναι βαφέα επίπλων. Ναι, άρα είναι βαφέα των επίπλων. Ναι, ο Σούτς. Ναι. Μάλιστα, εντάξει. Ωραία. Παρακάτω, λέγε. Και μας ακούνε αυτοί. Ναι, μας ακούνε. Θα σου στείλουμε τα χαιρετίσματά μας. Χαιρετίσματα λοιπόν. Λέγε εσύ, τι ψάχνεις να βρεις. Αυτό το παιχνίδι, είπα, είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Ένα καλό θετικό. Καλά, μην το κάνουμε τώρα, θα φάμε καμία κοπή τώρα για το έξι. Όχι, όχι, όχι. Κοίταξε. Εντάξει, από εδώ και πέρα. Εντάξει, τώρα. Πρόσεξε να δεις. Από εδώ και πέρα, επειδή τα παιχνίδια είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Είναι πρωτάθλημα, είναι κύπελο, έχουμε playoff μετά, έχουμε πολλά πράγματα. Έχει πλειάδα η ομάδα. Έχει πολλούς παίκτες. Εμείς κάνουμε υπομονή. Λοιπόν, υπομονή υποχρεωτικά θα κάνουμε. Δεν μπορεί να κάνουμε. Φυσικά. Έτσι. Όταν, για να χτίσεις, θέλει πολύ υπομονή. Έτσι. Για να γκρεμίσεις, είναι πατιού το γκρεμίσεις. Ναι. Τα κατάλληλα το γκρεμίσεις. Δεν θέλει υπομονή. Έτσι. Όταν λέμε πλάνο τριετίας, αυτό εννοούμε. Ο Άρνεσεν είπε πλάνο τριετίας. Σε βάθος τριετίας. Δεν είπε σε βάθος τριμήνου. Κοίταξε. Ναι. Και οι βρικόλακες δεν μπορούν να πιουν όλο το αίμα, να πούμε. Από το πτώμα. Θα δούμε, τι κάναμε, θα δούμε τι κάναμε στα playoff. Όλη τελειώσει η σεζόν, θα δούμε πόσα πίδια πιάσαμε εκεί πέρα, τι κάναμε. Κατάλαβες. Πόσα πίδια. Ναι, πόσα πίδια. Τώρα, άμα δεν είμαστε στο ραδιόφωνο και δεν ήταν και ο Χιλιτίδης, θα σου έλεγα μια λέξη που μοιάζει με τα πίδια. Θα δούμε, ρε, θα πιάνατε, αλλά δεν μπορώ να σου το πω. Θα δούμε. Εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή από τις άλλες ομάδες πλην του Ολυμπιακού, ναι, οι άλλες ομάδες που θα είναι στα playoff, ναι, έχει πιο πληρέστερο ρόστερ από τις υπόλοιπες. Έχει πλειάδα παικτών, ικανών παικτών. Κατάλαβες, δηλαδή έχει 20 παίκτες, ρε παιδί μου. Δεν τα έχει αυτά ούτε η Τρίπολη ούτε η ΑΕΚ. Τον Αντώνη έχει τον Τζίμιρο. Τον Αντώνη, αυτόν τον Αντώνη που έλεγε Αντώνη, άμα έχει εσύ, εγώ θα βγάλω μαλλιά. Ναι. Α, τον είδε σήμερα. Επίσης χάνεις ένα άλλο στοίχημα μαζί που βάλαμε. Ότι έλεγες θα φύγει ο Μπερμπάτοφ. Και εγώ σου λέω μέχρι το καλοκαίρι θα είναι εδώ ο Μπερμπάτοφ. Κάτσε, εγώ δεν σου είπα για το καλοκαίρι. Για πού? Εγώ σου είπα 30 Ιανουαρίου τελειώνει μεταγραφές. Ναι, είπες θα φύγει ο Μπερμπάτοφ. Ναι, θα πάει στον Περού. Και εγώ σου λέω ότι θέλει στοίχημα. Στο Περού, στην Ταγκανίκα, στη Χιλή. Τραπέζι στην Κεραμέρη, είπες πάλι. Λέω πα, μαζί σου. Θα μείνει μέχρι το Κρέντι, ναι. Με τον Βασίλη. Τον Κρέντι. Τι μείνει. Χαιρετίσματα και στο Βασίλη Κίμουνα σήμερα. Έτσι. Τι είπε ο Βασίλης.
Τι να πει ο Βασίλης και αυτός χάρηκε. Χάρηκε όχι, ναι. Με την νίκη. Όχι με την νίκη. Με αυτό το πράγμα χάρηκε. Αν περάσει ηλικία με χαζά πράγματα χέρι. Ηλικία, ρε. Ναι. Πιο μικρός από σένα είναι ο Βασίλης. Πιο μεγάλο, με ρίχνει δύο χρόνια. Τέλος πάντων. Κάνω λίγο μια ερώτηση στον Ιορδάνη. Ιορδάνη, σε ανησυχεί καθόλου το ότι η ομάδα καλός ή κακός. Δεν θα μιλήσω για το πώς παίξαμε με την Καλονή. Το ότι πήρε δύο αποτελέσματα και ο συγκεκριμένος παίκτης δεν ήταν καν στη 18άδα. Για ποιον μιλάς? Για τον Μπερμπάτοφ. Δεν ήταν καν στη 18άδα. Μήπως δημιουργεί κάποιο θέμα. Σήμερα πονάει η γάμπα του. Να σου πω κάτι. Είναι τραυματία. Πήρε άδεια, εντάξει. Πήρε άδεια. Να μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλο. Πήρε άδεια. Καλά κάναν και τον δώσαν άδεια. Πού πήγε? Έχει σκάσει κι αυτός. Εγώ τον καταλαβαίνω απόλυτα. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος έρχεται σε μια ομάδα εδώ, ναι. Γιατί είναι η περσόνα της ομάδος, είναι να κάνουμε τώρα. Περσόνα, ναι. Είναι ο μάγος της μπάλας. Τώρα να τον ακυρώσουμε κι αυτό να. Δεν γίνεται, είναι όχι, κρίμα από το Θεό. Φυσικά υποδοχή του αξία δεν αναφέρει. Όταν του λέει του αλλού από εδώ την μπάλα και αυτό τη στέλνει από την άλλη μεριά. Και ξανά μάνα από εδώ και από εκεί, το σκάσει τον άλλον. Το αυτό πήρε άδεια. Πήρε άδεια για το καλό τη ομάδα και γι' αυτόν φυσικά. Πότε γυρνάει. Στην ομάδα είναι, τίποτε γυρνάει. Πού είναι τώρα προπονητής? Πού να ξέρω, δεν ασχολήθηκα. Φυσικά δεν είναι. Κάνει προπόνηση? Γιατί όχι. Σίγουρος. Δεν ξέρω, δεν ασχολήθηκα. Ξέρεις ή δεν ξέρεις τι? Δεν ξέρω, αλλά δεν υπάρχει θέμα. Δεν ξέρεις. Ναι, δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, από εκεί και μετά. Το περιμένουμε. Να σου πω κάτι. Άρα εμείς. Σου είπα και κάτι άλλο. Θες Μπερμπάτοφ να κερδίσει την Καλονή? Γελάει ο κόσμος τώρα, δεν είναι. Κατάλαβες. Ούτε να πονηρεύεις ότι με Μπερμπάτοφ δεν θα κέρδαγε στην Καλονή. Είχε φτάσει ο κόμπος στο χτένι που λέμε. Έτσι. Λοιπόν. Τώρα από εκεί και μετά, εντάξει, είναι πολύ ποδοσφαιριστές, δύσκολα. Εγώ θεωρώ. Καθώς. Κοίταξε να δεις πού εστιάζω εγώ το πρόβλημα τη ομάδα. Μην κουράζει. Όχι, 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 όχι. Ένα λεπτό. Κάτσε 8-9 του μηνός να δεις τον Ολυμπιακό. Άσε, αν δεν περάσει, να χαρούμε λίγο. Άσε, και ενώ είναι άλλο κεφάλαιο. Καμιά χαρά, άλλο κεφάλαιο. Α, το Τζίμι το ρώτημα. Και το λέω. Κοίταξε, καθώς ο Πέλκας στην αρχή της πρώτης, του πρωταθλήματος, στην αρχή, το παιδί ήταν σε εξαιρετική κατάσταση. Τι έπαθε? Έπαιξε μπάλα. Ήταν ενθουσιασμένο. Όχι, δεν ξέρω. Τώρα είναι στα κάτω του. Μισό λεπτό. Καθώς ήταν το παιδί, μισό λεπτό. Καθώς ήταν ο Πέλκας. Γιατί ο Πέλκας ξέρει μπάλα, ασχετά τώρα. Αν το κράζουν μερικοί και αν το κάνουν. Ξέρει το παιδί ποδόσφαιρο. Καθώς λοιπόν ήταν ενθουσιασμένος και ήταν στα πάνω του τις πρώτες αγωνιστικές, βλέπαμε μπάλα από την ομάδα. Βέβαια. Είχε την κάθε την παλιά και την έχει ο Πέλκας. Έχει αυτοματισμούς. Ναι. Λοιπόν, μετά δεν βλεπόταν ο Πέλκας, δεν βλέπεται και η ομάδα. Δεν δημιουργεί η ομάδα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, και προτείνω εγώ τώρα, τον Μπερμπάτοφ να το βάλει σε θέση δεκαριού, ρε φίλε. Α, ναι. Και τι να κάνει? Ξέρει μπάλα. Εντάξει, μην το βάλεις τώρα για να τρέχει να πάρει την μπάλα. Όχι, να μην τρέχει. Τι να τρέχει τώρα, αυτός δεν είναι Ροντρίγκες να τρέχει. Μην πάει τίποτα κανένα ποδάρι. Άλλο σου λέω, ρε, ξέρει μπάλα. Ξέρει να βγάζει. Τι δηλαδή λέει ο Τζόρνταλ. Ναι, ο Γιάννου, τι να του κάνει, δεν κάνει. Πετάει την μπάλα. Ναι, τώρα μετά θα μου πεις γυρνάει ο Τσίμερο του. Γυρνάει ο Τσίμερο του. Ξέρει μπάλα αυτό. Το βάλουμε δηλαδή δεκάρι. Γιατί δεν τον έβαζε, α πούμε, δεκάρι με 8. Δεν το βάζει δεκάρι. Για να πετάει την μπάλα έτσι. Αλλά να μην ακολουθεί. Βγάζει παλιές, ρε φίλε. Παλιές. Αυτό δεν είναι. Όχι να μην ακολουθεί. Έτσι, 2 εκατομμύρια τον πλέον για να πετάει. Όχι να μην ακολουθεί. Ωραία, ωραία. Όχι να μην τρέχει όπως. Μην τον περιμένει να τρέχει τώρα σαν το μάκα αυτό. Κάτι καηδούρηση ήταν η φορά, ναι. Πόσο, το δεκάρι. Δηλαδή τι τον πήραμε, λέει, για φορ ή για εργοδηγό. Τα... Λοιπόν, τα βιβλία μου πάλι ο Χρήστος από την. Αν τον βάλει. Τον παίρνει, τον παίρνει εκεί που χρειάζεται και το βάζει εκεί που χρειάζεται η ομάδα. Άστο να πάει στο διάλογο. Δεν είναι. Είναι αν για... τον βάλει οργάνωτη, ναι, αυτό απλά δεν θα πατήσει. Επειδή είναι και μεγάλο ηλικία, απλά θα, δεν θα δυνατήσουμε. Ναι, δεν θα πατήσει ποτέ. Δεν θα μπορέσει να πατήσει. Δεν πατάει περιοχή. Πάλι δεν πατάει περιοχή. Αν οργανωτή, λέω, δεν πατάει περιοχή. Δεν θα μπορέσει. Είναι μεγάλο ηλικία. Μα γιατί να πατήσει περιοχή, δηλαδή. Ναι, δεν διαφωνώ. Γιατί το ποδόσφαιρο παγκοσμίω τα δεκάρια πατάνε περιοχή, τα εξτρέμ πατάνε περιοχή. Και τα δεκάρια μαρκάρουνε όταν χαθεί η μπάλα. Μπορεί να μην χρειαστεί να πατάει περιοχή αν έχεις εξτρεμιστές όπως έχεις γρήγορους από εκεί μεριά. Χωρίς εξτρεμ παίζει τον Τζόρνταλ. 3-5-2 παίζει, δεν παίζει με εξτρεμ. Με φουλμπάκ παίζει. Άλλο σου λέει. Άλλο σύστημα θα παίξει. Αυτός βλέπει πολεμικές ταινίες. Άλλο σου λέει. Έχει χαζέψει τελείως. Σε ένα 4-2-3-1 εννοεί ο Ιορδάνης, φαντάζομαι. Στο 4-2-3-1 είναι καλό. Μα ακούνε κάτω να μα κοροϊδεύουν. Και στο 4-3-3 είναι καλό. Και στο 3-3. Αυτό τι είναι ο Μακ. Εξτρεμ δεν είναι. Τι μου το βάζει φορ. Τι είναι. Αφού το παιδί δεν έχει την τρίπλα, ας πούμε, ναι, και το ένα μένα. Πώς δεν έχει. Ο Μακ. Στο μεγάλο το χώρο πώς δεν έχει. Στο μικρό το χώρο. Πώς. Ο διαιτητής ο Βάσιος καινούριος είναι. Πανιόνιος. Δεν το ξέρω το Βάσιο. Καινούριος είναι αυτός. Εντάξει. Εντάξει, τι να κάνει ο διαιτητής. Ναι, ναι, εντάξει, εσύ Τζόρνταν, ναι, γιατί σου λέει τώρα ο άνθρωπος αδικεύεσαι, διότι ο άνθρωπος αυτός πανιώνιος στον τέρμπι σε βάζει να παίξει με Αθηναίο διαιτητή. Δεν ξέρω αν αύριο έχουμε τίποτα, κάτι από το σέλιδο ματωμένο, τίποτα, ξέρω εγώ, κάνα χασάπι σαν τον Γκρέντι να έχει, ξέρω εγώ, σφάξει κάνα
Κάνα... Εμένα δεν με τρομάζει ο Πανιόνιος. Συντριπτική είναι η παράδοση τη βάρου του. Εντάξει. Εντάξει, ο Πανιόνιος έχει καλή ομάδα φέτος. Ηγείται εκεί πέρα ο Γκαγκάτσης. Πάλι κανένα σφύριγμα όπως με τον Πανιόνιο. Πάλι σφύριγμα θα πάρω. Από τώρα το έχουμε. Ο Πανιόνιος δεν έχει παίξει ντέρμπι. Γι' αυτό είναι εκεί ψηλά. Έπαιξε με Ολυμπιακό, έχασε. Έπαιξε με Παναθηναϊκό, έχασε. Κέρδισε. Ναι, κέρδισε το τέτοιο. Εντάξει, τον κέρδισε και πώς τον κέρδισε. Δεν ξέρω. Το σουτ του φύγει από τα χέρια. Έχει τώρα πάω και αεξαιρεί, έτσι. Εντάξει. Και ατρόμητο. Εντάξει, και ατρόμητο. Ατρόμητος, εντάξει, για καμιά άλλη μεγάλη ομάδα θα πούμε τίποτα, θες να συμπληρώσεις Για ποιον να συμπληρώσεις θέλεις, για, τον, για τον μεγάλο, για τον μεγάλο κάζο της Ρεάλ, Μελιάσο Λουκά. Ναι ρε φίλε. Και το έχει ξανακάνει λέει ο Μπενίτεθ, δεν ήταν η πρώτη φορά. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά ρε. Πώς συμβαίνουν σε, και αυτά, όχι ρε, σε ένα οργανωμένο τέτοιο δεν συμβαίνει. Αυτά ειδικά δεν συμβαίνουν. Δεν συμβαίνουν. Είναι σαν συμβαίνουν, να... τύχη, βρε, είναι ανθρώπινα τα λάθη. Σαν να είναι, πώς το τώρα εγώ στην εταιρεία να λύγει 30 του μηνός να πληρώσουμε τη δόση εφορίας και να πάω 2 του μηνός κάπου. Εντάξει, κάποιο, πώς ποιος ξέρει τι έγινε και πώς ξεχάστηκε, τι έγινε, δεν το δηλώσανε, δεν το κρατήσανε. Στο μυαλό του λέει ο Μπενίτεθ. Δεν δηλώσανε. Θέλω να τον φάνε, εγώ αυτό φοβάμαι. Καταρχήν, άλλος είναι υπεύθυνος για αυτά, δεν είναι ο Μπενίτεθ. Αυτός και ο Φανγκάλ. Ξέρεις τι πίνουν αυτοί. Τα ντερά τους. Είναι... Είσαι μαζί του στην ταβέρνα και το ξέρεις. Δεν βλέπεις τη τιμούρη την κόκκινη. Μπορεί να είναι το κρύο, ρε παιδάκι μου. Φρέω, χσού. Ρε, εσύ δεν πρόλαβες τους παλιούς βαρελοφρόνους. Εκεί στην κάτω τούμπα στην, στο κριτικού την ταβέρνα με τις κόκκινες τις μύτες. Άλλο συνάχη, κόκκινη μύτη, άλλο. Και το μάγουλο. Αυτή, αυτό τη μύτη εδώ και αυτό εδώ πέρα, αυτό το κομμάτι του, το πάνω μέρος του ρινικού οστού, να πούμε. Τα πάντα κόκκινο. Αυτοί ποτέ δεν αρρωσταίναν από αιχμορίτιδες. Δεν αρρωσταίνω ποτέ από μίξες, από ημικρανίες, τίποτα. Ρίγναν τις ούρες και τα λοιπά. Άστερα. Λοιπόν, να στείλω χαιρετίσματα στον φίλο μου τον Γιακουμίδη, τον Γιώργο. Πονάνε χέρια, πονάνε πόδια. Βγήκανε γόνατα, ιστορίες. Γιακούμ της φυσιοθεραπείας. Ο φίλος μου ο Γιώργος. Ο φίλος μου ο Γιώργος που κάνει θαύματα στην πλατεία Επταλόφου. Αμπελοκήπων μάλλον, ναι. Έτσι λέγεται η πλατεία. Μην βροντοχτυπάς τις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες. Το γιαπί το πυλοφόρι το μυστρί και το χτίσιμο καλά κρατεί. Τόνισε το λέει, μην βροντοχτυπάς. Μάλιστα. Ο Αργιανός από Αθήνα κοροϊδεύει, στέλνει τα μηνύματά του κτλ. Μια σχήμαμε για Άρια Νοστόπουλο, ακούσατε. Όχι. Άκουσες. Τι είπε. Τι είπε. Είδα σήμερα live προπόνηση με Βακούλα, Τι πράγμα. Ήμουν στη Χαλάστρα και πετάχτηκα να δω λίγο από την προπόνηση. Αυτή είναι μεγάλη ξεφτύλα, Φίλο Βαμβακούλα ήταν μέσα, ναι. Με τη φόρμα, ναι. Έπαιζε κανονικά μπάλα μαζί του δηλαδή. Μπορεί, μπορεί να παίξει. Αυτή είναι μεγάλη ξεφτύλα. Ποιο? Ξεφτύλα των προπονητών τη Θεσσαλονίκη. Έχουν ξεφτυλιστεί. Ο Άρης. Ποιο Άρης. Για ποιο μιλά? Για τον Βαμβακούλα και τον Βαμβακούλα στον καπέλο. Βαμβακούλα δεν ξέρω, το παιδί δεν έχω τίποτα. Ήταν τα, για μένα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το είχε πει και ο ίδιος βέβαια και εγώ συμφώνησα μαζί του. Καλύτερο αριστερό μπακ από μένα θα βγει μόνο όταν θα σταματήσω το ποδόσφαιρο. Είχε πει ο Βαμβακούλας, ο οποίος για μένα τη μεγάλη του καριέρα την έχει κάνει στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό ήταν φυσικά. Ναι. Σπουδαίος πλάγιος μπακ αριστερός. Σπουδαίος. Πιστεύω όμως ότι χωρίς να έχω δει τη δουλειά του, δύσκολα θα κάτσει σε πάγκο. Πιστεύω ότι δύσκολα θα κάτσει σε πάγκο, αλλά τον Νίκο τον αφήσω τον Βαμβακούλα. Η ξεφτύλα της Θεσσαλονίκης και η ξεφτύλα της ΕΠΣ μου είναι ο Βαμβακούλας στον καμπανιακό προπονητή. Ήταν να πάρουν το κατσαβάκι. Θέλω να μου σχολιάσεις, Γιώργο, εσύ που είσαι και προοδευτικός, γιατί αυτός εδώ είναι λίγο... Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι λίγο, δεν ξέρω τι, πώς θα τον χαρακτηρίσω, ότι δεν έχει δικαίωμα και αυτός να σχολιάσει. Δεν ξέρει αυτό το θέμα. Ποιο θέμα, για πες. Πες τώρα τι έγινε. Για το Φάιλο Κρανιδιώτη, το στέλεχος. Είναι ο Φάιλος Κρανιδιώτη. Δεν μπορείς. Ασχολούμαι γι' αυτό. Φάιλος, δεν ξέρω και πώς είναι κιόλας. Μπορώ να το λέω λάθος. Τι είναι αυτό, αυτός είναι ο Κρανιδιώτη. Είναι ο γιος του Κρανιδιώτη αυτός. Δεν ξέρω, ξέρω ότι είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο γιος του. Ναι. Συντηρητικούρα. Ναι. Oh. Και έκανε κάποια σχόλια για τον σύντροφο και του Μινά Χατζησάβα. Ναι. Αυτό. Τι κάποια είπε? Σχόλια τα οποία άκρως εμπριστικά. Αξίριστη χείρα τον χαρακτήρισε. Όπως επειδή είναι κομμουνιστής ο Χατζησάβας. Και προφανώς ενόχλησε η δήλωση του συντρόφου του Χατζησάβα, ο οποίος είπε: Αφήστε μας να ζήσουμε και να πεθάνουμε όπως θέλουμε εμείς. Ναι, πού πήγαινε αυτό όμως? Γενικώς στην πολιτεία αυτό, στο ότι δεν μπορούμε να καίμε τους νεκρούς. Αυτός τι είναι, συνέτερος με την. Ξέρω εγώ. Γεννημένος το 1965 είναι, ο Γαρούφαλος. Λοιπόν, Γαρούφαλος Κρανιδιώτης.
Ναι. Τι είπε αυτός ο 50χρονος άνθρωπος? Αυτό το αεροπλάνο μέσα. Δεν θα το έλεγε το πείμα που γύρισε το αεροπλάνο ανάποδα? Ο μπαμπάς του. Ο μπαμπάς του πέθανε. Αυτός ήτανε. Όχι, δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση με αυτόν τον κρανιδιώτη. Δεν νομίζω, όχι. Έλα. Τέλος πάντων, δεν το έχω ψάξει, αλλά δεν νομίζω. Ο Γιάννος Κρανιδιώτης δεν έχει καμία σχέση με το φάιλο Κρανιδιώτη. Κρανιδιώτη δεν είναι και ιδιώτη. Ναι, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Να, είδες που δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Λοιπόν. Γιάννος Κρανιδιώτης. Εμείς είμαστε ο φάιλος. Ναι. Κάτσε. Ο Γαρουφαλιός είναι Έλληνας δικηγόρος. Παρεμβαίνει συχνά στο δημόσιο διάλογο, σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Είναι στενός φίλος και πολιτικό σύμβολο του Αντώνη Σαμαρά, άλλου κρύου άνθρωπου. Δεν είναι. Γιος του Γιάννου δεν είναι πάντως. Και βασικό αρθρογράφος στην εφημερίδα Δημοκρατία. Στην ιστοσελίδα, λοιπόν. Γεννήθηκε στον Κορυδαλό. Υπηρέασε τη θητεία στις ειδικές δυνάμεις. Λοιπόν. Είναι επικριτής της θεωρίας του μεσαίου χώρου που είχε εισβάλει, που είχε επιβάλει στη Νέα Δημοκρατία ο επικοινωνιολόγος και φίλος του Κώστα Καραμαλή, Γιάννης Λούλης. Πώς είναι δυνατόν όλα αυτά τα επίθετα να είναι στη Νέα Δημοκρατία? Φάνης Λούλης. Είναι φίλος του Βορύδη. Στις εκλογές του 2012 ήταν υποψήφιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στη Β' Πειραιά, αλλά απέτυχε να εκλεγεί. Καλά, τώρα λοιπόν, στη Β' Πειραιά τον βάλανε να τον φάνε. Είναι σαν να σε ρίχνουν στο λάκκο, ρε. Πάντως, η Νέα Δημοκρατία... Είναι σαν να λες είμαι φόλα ΠΑΟΚ και πάντως, να σε βάζουν να εκλεγείς, πού να σου πω, στα βασιλικά, ας πούμε. Η Νέα Δημοκρατία, ένα κόμμα πολύ συντηρητικό, με αρκετούς όμως ομοφιλόφιλους μέσα στα στελέχη του. Έτσι. Κοιμήθηκες μαζί τους, πού το ξέρεις εσύ? Ρε φίλε, ναι, εγώ έρχεται σε μία σύγκρουση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, από τη μια, ένας δεξιός συντηρητισμός, από τη μια, και από την άλλη, μία ελευθερία στη σεξουαλική. Δεν μπορεί ένας που είναι στη Νέα Δημοκρατία να λέει χείρα του έρωτα, πώς την είπε. Αξίριστη χείρα. Θα μπορούσε να κάνει και για άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος πάντων, το θέμα ήταν ότι ήταν εμείς, ένα πολύ. Ναι, ήταν ναι, ήταν ένα παράδεκτο σχόλιο. Ναι, ο κόσμος δεν είχε πώς το είδε. Εσύ τώρα πες τώρα τι έγινε με τον Χατζησάβα. Χατζησάβα, τον ήξερε ποιος ήταν? Ο δικός μας αυτός. Ποιος? Της Νέαπολης. Δεν τους ξέρω. Ένας ηθοποιός ήταν, ρε παιδάκι μου. Πού να τον ξέρω? Ο Μινάς Χατζησάβας. Ποιος να τον ξέρετε? Το Χατζησάβα, ρε. Ποιος της Νέαπολης? Τι είπε? Ναι. Όχι, και δεν είπε για το Χατζησάβα. Ναι. Για το σύντροφό του, αυτό λέω εγώ. Ναι. Γιατί πρέπει να τρώμε στη μάπα την αξίριστη χείρα του. Ναι, αλλά σε ένα κόμμα σαν τη Νέα Δημοκρατία που εντάξει, είναι φιλελεύθερη στο σεξουαλικό αλλά συντηρητική στο υπόλοιπο, δεν ξέρω, εμένα μου κακοφάνηκε να πω κατά κάποιο τρόπο. Και ήθελα να σε ρωτήσω, ρε εσύ, Γιώργο, αν πρέπει να καίμε τους νεκρούς. Φυσικά, εννοείται. Ναι. Είναι το πιστεύω τους αυτό. Ναι. Δεν θα έπρεπε να τους. Φυσικά, αλλά η γνωστή ΑΕ, η μεγάλη, την οποία εγκομιάζουν πάρα πολλοί άνθρωποι, το απαγορεύει αυτό. Η γνωστή εταιρεία αυτή. Ποια εταιρεία? Με σύμβολο το Σταυρό. Ναι. Που έχουμε, το απαγορεύει αυτό. Καλά, η πολιτεία αποφασίζει για. Για μένα κανονικά. Τώρα δεν έχω νόμος από την πολιτεία, έτσι. Ένα ερώτημα: ποιος κάνει το κουμάντο τώρα, η πολιτεία ή η εκκλησία σε αυτό το θέμα? Δεν το ξέρω. Πραγματικά είμαι αδιάβαστος εδώ. Δεν το γνωρίζω. Δηλαδή, είναι του Τσίπρα θέμα των βουλευτών ή είναι. Ποιος κάνει το κουμάντο εδώ? Στη Βουλγαρία, ποιος κάνει το κουμάντο? Στη Βουλγαρία τι. Αυτό δεν το ξέρω. Τι θρησκεύμα έχουν απάνω αυτοί? Είναι καθολικοί, τι είναι οι Βούλγαροι? Ορθόδοξοι είναι. Ορθόδοξοι είναι, αλλά είναι, ρε παιδάκι μου, προφανώς θα είναι πιο ανοιχτοί πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι πιο μυαλά αυτά, έτσι. Εσύ, ρε Τζόρνταν. Εγώ λέω να τα αφήσουν ελεύθερο. Όποιο θέλει να καεί, όποιο θέλει να θαυτεί. Ναι. Να το δηλώσει κιόλα και τελείωσε. Ναι. Δεν καταλαβαίνω. Τι πιο φτηνό τώρα? Ποιο είναι πιο φτηνό? Εσένα αυτό σε νοιάζει αμέσως? Εκεί στα λεφτά το πήγες εσύ, έπιον πιο φτηνό? Ναι, άμα το κοριτσάκι μου όταν πεθάνω, ας πούμε, να δώσει 3 χιλιάρικα ή άμα δώσει 1000, γιατί να με κάψει, ας πούμε, και να γλιτώσει τα 2? Λέω εγώ το, εσύ τι λες εσύ, Τζόρτα? Εγώ λέω μπορείς. Μάρμαρα, 9 μέρα, τρίμερα, 40, 80, 100. Έχεις τη θυμία ολόκληρη βιομηχανία. Έλειωσε, δεν έλειωσε. Όχι, 40 τρίμηνα. Ξετάψτε τον. Είναι φράγκα, πώς θα το κάνω. Κοίταξε να δεις. Ενώ εκεί σε κέρνε να μου σε πετάνε όπου γουστάρεις. Και σημασία άλλο δεν σε ξαναδίνουνε.
Και τότε πώς είναι να λέμε να είσαι γερός να το θυμάσαι. Στάσου, ρε, Τζόρνταν. Πώς θα πας στα τρίμηνα και στον χρόνο, ας πούμε, για να το θυμηθείς. Πρέπει να πας στο τρίμηνο, το θυμηθείς. Στο καλά σου λέει, ρε, Τζόρνταν. Τι λογική είναι αυτή. Τα τρίμηνα για να κορμάνει άλλη. Για να μην πας ούτε στα τρίμηνα, ούτε στα γέρα, ούτε στον χρόνο. Δεν πήγα. Ρίξω, να μην πας καθόλου, να το ξεχάσουμε. Γιατί το ξεχνάσαμε, το ρίξει εκεί. Και τι, άμα δεν μάσει στους συγγενείς και αυτά να τον τιμήσετε, αυτά γίνονται για να τον τιμήσετε. Όχι, οι συγγενείς είναι κουτσομπόλιδες. Συμφωνώ σε αυτό. Ναι. Δεν κρατάς εκεί το κομμάτι. Κρατάς εσύ τη συγκέντρωση εκεί, όσοι γουστάρουν να τον εκεί. Άμα θες να πούμε να συγκέντρωση, πάρε κανένα κολόμπαρο. Πάνε εδώ, υπάρχει σαν μια φιάλη ουίσκι. Όχι, πάνε να κάνει. Α, σε με καημένα τώρα. Τρέχουν να στο κολόμπαρο, δεν γίνονται αυτά. Ρες. Γιατί δεν γίνονται αυτά τώρα. Πού το κάνει. Θα το κάνεις. Δεν κάθος προϋπισμός, δεν υπάρχει. Βέβαια, θα τους ταΐσεις, θα τους ποτίσεις, θα τους τιμήσεις. Θα πληρώσεις και γιατί. Θα πληρώσεις. Αυτό, άμα δεν μπορεί να πληρώσεις, κάτω στο σπίτι ρε. Ταγάρι είναι αυτός. Γιατί να με ταγάρι. Σε ταγάρι είναι. Εσύ κάτω στο σπίτι. Γιατί το κάνεις στο σπίτι. Πώς, δηλαδή, τη βγάλεις κούτρα, τζάμπα. Δηλαδή, εγώ για να τον θυμηθώ τον άλλο πρέπει να φωνάξω μια εκατοστή συγγενής. Τον τιμά αυτός που έρχεται. Και τι, αυτός το βλέπει. Τι θα πει, τιμά τη μνήμη του, δεν τιμά αυτό που βλέπει. Τη μνήμη του, τραβάς μια φωτογραφία στα άλμπουμ και το βλέπεις. Εσύ που κάνεις τις εκδηλώσεις αυτές, ας πούμε, το χρόνο και τα τρίμηνα και τα αυτά. Για το Θεαθήνε. Όχι, είναι αυτά γιατί αισθάνεσαι και το κάνεις αυτό το πράγμα για να του τιμήσουν. Όχι, γιατί πρέπει να τα κάνεις. Θα τη βάλουν μια άλλη. Να κάνω λίγο μια ερώτηση. Τι λες, μωρέ. Εγώ έχω μια αίσθηση να κάνω. Τελείωσε, Τζόρνταν. Δηλαδή, εσύ τώρα πέθανε ο πατέρας σου. Πέθανε η μάνα σου. Τα 40, τα τρίμηνα, φυσικά όλα τα κάνει. Τελειώσαν αυτά. Τώρα τι κάνει, πα στον τάφο πάνω. Δεν πα. Και τι κάνει. Δεν ανάβει ένα κέρι, δεν του θυμάσαι. Γιατί άμα ανάψει το κέρι, τι θα γίνει δηλαδή. Πώ. Και άμα δεν το ανάψει, τι θα γίνει δηλαδή. Τίποτα. Μην πα καθόλου. Σημασία μη δίνει. Δεν πάω. Και τι έγινε. Δεν έχει αξία. Η ζωή που σου φέραν αυτοί που σε φέραν εδώ δεν έχει αξία τότε. Τον τίμησε όσο ζούσε. Ή σου κοπρίτη. Κοίταξε. Δεν με απαντά τώρα. Το θέμα είναι όσο ζει. Όσο το μυαλό του, γιατί σαν παιδιά όλοι κάναμε λακαμίες που λέμε έτσι. Αλλά από τη στιγμή που το μυαλό οριμάζει κάποια στιγμή. Αυτά για το Θεαθήνε δεν τα γουστάρω, μωρέ τώρα. Εγώ τώρα πήγα να ψαγκερί, τώρα το Θεαθήνε είναι. Πού το άνοψε το εκεί στον τάφο που πήγα. Και τι σε κατάλαβε άλλο που είχε. Πρέπει να με δει ο κόσμο, δηλαδή. Εγώ το έκανα για μένα, δεν το έκανα για το. Γιατί ο άλλο κατάλαβε από κάτω ότι είσαι. Δεν με νοιάζει, εγώ για μένα το έκανα το Θεαθήνε. Κοίταξε. Εγώ θεωρώ, εντάξει, εγώ τον καταλαβαίνω τον Τζόρνταν, σέβομαι αυτό που λέει, αλλά δεν συμφωνώ με ποια λογική. Και εγώ σέβομαι, ότι αλλά δεν συμφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι αν πεθάνει κάποιος δικός σου άνθρωπος που τον αγαπούσες, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα από όλα αυτά, παρά να εφαρμόζεις, ρε παιδάκι μου, τις αρχές που είχε ο ίδιος. Δηλαδή τώρα αν ο πατέρας, ας πούμε, ξέρω εγώ, πεθάνει ο πατέρας από κάποιο φίλο μου και ήταν πολύ καλός άνθρωπος και ο φίλος μου βγει απατεώνας, βγει κλέφτης, βγει οτιδήποτε, ρε παιδάκι μου. Βγει λακαμάς τέλος πάντων, δεν έχει κανένα νόημα που πηγαίνει και τον ανάβει το κερί. Το δικό σου άνθρωπο τον θυμάσαι και τον θυμάσαι εφαρμόζοντας τα καλά πράγματα που σου έχει μάθει. Δεν θα τον θυμάσαι τόσο εύκολα και τόσο συχνά, εάν δεν πας στο μνήμα. Να δεις κανένα 50 άτομα τον παπά. Ας τον παπά, ρε. Να δεις τη φωτογραφία εκεί πέρα. Γιατί παχούμι, το κάθε μνήμα έχει τη φωτογραφία, ας πούμε, του νεκρού. Να το δεις, το θυμηθείς. Δεν μπορεί να έχει 50 φωτογραφίες στο σπίτι, ναι. Στο μνήμα πρέπει να έχει τη φωτογραφία, ρε. Τα γάρι να πούμε. Το μνήμα, ο σωρός του, ο σωρός. Η σωρός του είναι εκεί πέρα. Στο μνήμα. Τα κόκαλα, ρε παιδί μου. Ο σωρός. Ο σωρός. Άκου τώρα. Θα με τρελά. Λοιπόν, άκου τώρα. Εμένα ο Μηταράς, από το κεφάλι του το τετράγωνο, πάνω, ναι. το ποντιακό, τέλος πάντων έπαθε τη ζημιά. Πήγα και σε 136 χημειοθεραπείες. Ναι. Τις μέτρησα μία-μία. Ναι. 136. Λοιπόν. Ήξερα ότι δεν έχει γυρισμό. Πήγαινα όμως. Εντάξει. Του έλεγα καμιά. Σαν χλαμάρα εκεί και τα λοιπά, σαν ότι δεν καταλάβαινε ότι θα πεθάνει. Λοιπόν, τη στιγμή που πέθανε, τα άλλα για τα κολόσοκα και δεν... για το Θεάδι να δείξει, ναι και τα λοιπά. Δεν με ενδιαφέρει να δείξω. Όχι. Δηλαδή με το που θα πας και θα όχι το δείξει. Τι να δείξει. Ρε, τι να δείξει τώρα, τώρα. Δεν νιώθει ότι είσαι κοντά του όταν πας στο μνήμα, ας πούμε. Όχι. Δεν το νιώθει αυτό. Όχι. Τι να το πω. Τι. Όχι να τον πει, δεν νιώθει ότι πήγε κοντά στο μνήμα, ρε παιδί μου, σωρό του πατέρα. Ποιο σωρό, ρε, αφού δεν καταλαβαίνω άλλο από κάτω. Τι να καταλάβει. Ο σωρό, Τζόρνταν, καλά το λέω αυτό, γιατί πιστεύει στην μεταθανάτια ζωή, ρε παιδάκι. Πιστεύει στην μεταθανάτια. Πιστεύω, δεν πιστεύω, εκείνο η σωρό του, ρε παιδί μου. Ο σωρό, έτσι είπε. Ο σωρό, το διορθώνω. Όχι, ρε, δεν είναι βρώμικο. Το λάθο. Το σωστό είναι να διορθώνει το λάθο. Είπαμε ο σωρό, το κάναμε η σωρό. Ο σωρό είναι, ρε. Ισορός είναι. Ισορός είναι. Ισορός. Όχι, ο σωρός είπε το παιδί. Το είπα και έκανα λάθος. Τι να κάνουμε, διορθώνουμε το λάθος. Ο σωρός, ισορός. Τέλος πάντων. Το George. Θέμα είναι ότι. Πρόσεξε να δεις. Όταν είσαι κοντά εκεί στο μνήμα, νιώθεις ότι είσαι και κοντά του. Α, μιλάς και όλα. Μιλάς. Θυμάσαι κάτι παλιά, γιατί ρε πατέρα, γιατί ρε μητέρα, ξέρω εγώ παράδειγμα. Κατάλαβες. Σε απαντά άλλο από κάτω. Δεν σε απαντά, αλλά βγάζει ένα. Άμα δεν σε απαντάει, τι πα. Ρε φίλε, πρόσεξε. Δεν έχει μηνύματα εδώ. Βγάζει ένα πράγμα, ας πούμε, από μέσα μία αυτή, ας πούμε, και ανακουφίζεσαι, ας πούμε. Νιώθεις ότι είσαι δίπλα του, πώς το λέω. Τέλειος. Για όλο τον κόσμο είναι αυτό, δεν είναι. Ναι. Ορίστε. Εγώ δεν έχω κανένα εδώ.
Δεν ψάχνω, δεν βάζω τίποτα. Δεν ξέρω. Α, τα φτιάξω να τα κάνω. Δεν μπορώ. Λοιπόν. Πατάω το κουμπί και δεν βγαίνω τα μηνύματα. Δεν έχω σπουδάσει. Oh, Belladonna, never knew the pain. Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane. The open letter just carelessly placed. And you move in silence. Λοιπόν, πεθαίνεις. 3.000 η κηδεία. Ναι. Λοιπόν, άστο να ρε, δεν είναι. Φτιάξε τα μηνύματα. Εντάξει, 3.000 άμα έχεις πληρώνεις. Εντάξει, αντί αυτό όπως το λένε, απεργία καλά είναι. Κάνε τα μηνύματα τώρα. Εντάξει. Αν έχεις φράγκα, πληρώνεις. Ναι. Πληρώνει ο. Πληρώνει ο. Ο απόγονος. Πας τριήμερα. Ναι. Ψέλνει ο άλλος. Ψέλνει. Τζάμπα ψέλνει. 20 είναι. 20, 50, τα 30 τα όχι, πέσα. Τρίμερα. Πρόσεχε. 9 μέρα. Πα. Δεν θα πα. Πα, δεν θα πα. 40. Μισή δουλειά θα κάνει. Στα Μάρμαρα. Πόσο κάνει το Μάρμαρο, θε από εκεί αυτό και τα πάντα. Κοστίζει, βέβαια. Οικονόμα. Πάμε παρακάτω. Ναι. Πα στα 40. Μετά. Επειδή δεν μπορεί να πηγαίνει, δεν πληρώνει κανένα και να λάβει το κύριο. Εντάξει, έξοδα έχει. Έξοδα και, έχει. Και η ζωή και ο θάνατο. Περίμενε. Γιατί να έχει ο θάνατος έξοδα, ρε. Η ζωή γιατί να έχει έξοδα. Πας τρία χρόνια. Η ζωή γιατί να έχει έξοδα. Σε παίρνει τηλέφωνο να πούμε άλλος. Γεια σας κύριε Ραπτόπουλε, γεια σας. Έχετε βάλει τον πατέρα σας, λέει. Αυτό είναι. Αυτό κάτσε είναι ρε, θέμα, περίμενε ρε. Πληρώνεις εκεί πέρα. Λες, δεν θέλω. Δεν θέλω. Λοιπόν. Δεν θέλω. Ναι. Λοιπόν. Κάτσε ρε, μία αποσυντονίζει. Κάτσε εδώ. Ναι. Θα το φτιάξει αυτό. Δεν έχει ανάγκη. Δεν πάθει τίποτα. Δεν πάθει καμιά θλάση. Μην τη αγωγή. Ο... Είναι και γεροδεμένο αυτό. Ψηλό κιόλα. Τσακάλι. Θα κάνει, θα κάνει. Τρία χρόνια μάλιστα. Δεν θέλω αυτό να το κρατήσω λάθος, άλλο ένα. Τέσσερα. Λάθος. Πόσα είναι και άλλα λεφτά. Το πετά έξω να πούμε. Μετά βγάζει τα υποτίθεται κόκαλα. Κάτσε ρε, βγάζει τα κόκαλα. Έλλειψη χώρου. Τι έλλειψη χώρου. Για τα λεφτά. Σου βάζει τα κόκαλα μέσα στο αυτό. Στο οστιοφυλάκιο. Yeah. Δεν πληρώνει εκεί. Πληρώνεις. Τι κάνει αυτή τη ζωή και δεν πληρώνει. Τι είναι αυτό που κάνει τζάμπα σε αυτή τη ζωή. Στη ζωή. Εδώ μιλάμε για μεταθάνατο. Εδώ μιλάμε για μεταθάνατο. Μεταθάνατο. Τέσσερα χρόνια. Για τον νεκρό τώρα. Ναι. Για τον νεκρό. Ναι. Πληρώνεις και στη ζωή, ναι. Πληρώνεις και στο, ναι, θάνατο. Γιατί να μην σε κάψει. Δηλαδή και να πεθάνεις δεν μπορείς τώρα. Το κατάλαβες ότι είναι κόλπο για να υπάρχει κόλπο. Ναι, κόλπο είναι, αλλά εμείς λέμε για τη μνήμη του νεκρού τώρα. Πώς θα την έχουμε τη μνήμη του νεκρού. Τη μνήμη του νεκρού, πώς πρέπει να τον τιμήσουμε τον νεκρό. Εδώ μέσα, στο κεφάλι σου. Μα... Το ποντιακό, το τετράγωνο, το παοξίδικο, το αργιανίδικο, το κουλό, το μισό, το αυτό, το μυαλό. Το θε. Δεν με νοιάζει τη λέει εκκλησία σας, λέει Χιλιτίδη. Δεν με νοιάζει τη λέει εκκλησία σας. Με νοιάζει τι, πώς το νιώθω εγώ. Χριστιανός, ναι, και μισθαγιανός και μομεθανός. Ναι, το θέμα είναι, και... το θέμα είναι ότι οικονόμα. Τέσσερα χρόνια οικονόμα είναι. Ναι. Πάει ο άλλος λοιπόν και καίγεται. Άντε μωρέ τώρα. Προσεξάς. Τα τώρα. Το, ναι, θέμα είναι και πώς νιώθει ο καθένας. Πώς νιώθει ο καθένας. Πώς καθένας. Ήθελε ο άλλος να καεί. Επειδή... Πώς το λένε. Και ο άλλος ορειμονεύεται από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, όχι. Δεν κοιτάει στη Νέα Δημοκρατία πόσοι γκέι είναι μαζί εκεί πέρα μέσα. Αυτό το, το πήραξε να πούμε αυτός του Χατζησάβα. Επειδή είναι και αριστερό. Η ζωή του καθενός, η ζωή του καθενός, ναι, είναι προσωπική και την, μπράβο, κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Άντε, και τη ζωή του και το πτώμα του. Και στο... Κρανιδιώτη. Μπορεί να το κάψει αν θέλει. Αλλά από τη στιγμή που θα ταφεί. Πρέπει... Είναι γκέι ο Χατζησάβα ήταν. Στη Νέα Δημοκρατία όλοι άντρες είναι. Γι' αυτό χαιρόντουσαν οι νεοδημοκράτες με τους πασοξίδες τόσα χρόνια. Α, να θυμηθώ το παλιό μου αυτό. Εμένα γιατί τα πήρα στο κρανίο να πούμε κάτι. Τώρα. Άσε με τώρα να πούμε. Εμένα, παραμύθια. Εάν είναι γκέι, είναι για αυτό, να δεν είναι για μένα. Δεν με πειράζει εμένα. Γιατί να σε πειράξει, εσύ. Τι να με πειράζει εμένα. Αυτό είναι δικό του, είναι ο πισινό, ότι δεν τον κάνει. Δεν με πειράζει. Πάνω, ναι. Κάναμε τη σούμα. Το θέμα είναι πώς πρέπει να τιμήσουμε την κατάσταση. Κατάσταση την τιμάς με άλλους τρόπους. Όχι, εγώ για μένα είναι λάθος οι τρόποι άλλοι. Αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο. Αφού. Ναι. Με την κάψη. Ναι, άλλο τι. Ναι, άλλο, εντάξει. Όλοι άθεοι. Όλοι. Απατρίδες. Και ντε με κανηχτή σε όλα αριστερή, είστε η κερκόπορτα για τη διάλυση της ελληνικής κοινωνίας. Αχα. Λέω 266. Και του κιτάρου αυτής της ελληνικής οικογένειας που κατά 90% πιστεύει στο Σωτήρα Ιησού Χριστό. Οι υπόλοιποι αν δεν γουστάρετε τον μπούλα την πατρίδα μας. Αυτό έμεινε. Μόνο να χαλάσουμε και τη θρησκεία μας. Στάσου λίγο. Αν θέλετε να μείνετε, θα κάνετε μόκο στην ιστορία τη θρησκεία έχει παραδόσει αυτού του τόπου. Ωραία. Λέω 266. Λοιπόν, για το 266 απάντηση. Ναι. Εντάξει. Συμφωνώ εγώ. Εγώ συμφωνώ με το μήνυμα. Συμφωνώ κάθετα φυσικά. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Με τη λογική ότι και κάποιοι άλλοι, κάποια άλλη χώρα πιστεύει σε κάποια άλλη θρησκεία. Το οποίο το πιστεύω ότι είναι να μπουν μέσα με τα γιαταγάνια, έτσι. Μην το ξεχνά.
Δηλαδή πιστεύω. Ναι. Σου διευκρινίζω όμως σε αυτή τη χώρα, λέει. Αυτή τη χώρα. Και με αυτό, και με αυτό το τέτοιο τη χριστιανοσύνη. Έλο. Ο καθένα σα πιστεύει ότι βγαίνει. Ναι, αλλά πρόσεξε να δει. Είσαι αριστερό. Πρόσεξε να δει. Το... Εγώ σέβομαι όμω και τον παπά. Πρόσεξε να δει. Είσαι δεξιό. Όλοι σεβόμαστε τα πάντα. Αλλά λέμε γιατί δεν αφήνει και τον άλλο. Όταν αφήνει, καταρχήν μισό λεπτό 266, όταν λε την πατρίδα μου, τη δικιά σου είναι. Την αγόρασε, α πούμε. Γιατί πιανού είναι η πατρίδα. Δικιά μα δεν είναι. Ναι. Είναι και αυτού που πιστεύει το αντίθετο. Ναι, αλλά αυτοί που πιστεύουν το αντίθετο είναι το 2%, δεν είναι το 98%. Δεν έχω δικαίωμα να. Έχει δικαίωμα σε μια άποψη, όχι να νικήσει η δική σου άποψη. Ο, 2%. Είπα να είναι η μειονότητα, τι να κάνουμε τώρα. Μισό λεπτό, ναι. Περίμενε. Καταρχήν, το βασικό τέτοιο τη δημοκρατία, ναι. Το βασικό χαρακτηρισμό τη δημοκρατία είναι να υπερασπίζεται τι απόψει των μειονοτήτων. Σωστά, σωστά. Αλλά ωραία, να δεν είπαν έτσι. Σωστά, αλλά να κυβερνάει η πλειονότητα. Αυτό κάνει. Άρα λοιπόν αυτό ο κύριο είναι εντελώ άκυρο. Είναι σωστό. Σωστός. Λέει να φύγουμε από την πατρίδα επειδή δεν συμφωνούμε. Όχι, αυτό είναι λάθος του φυσικά. Δηλαδή να φύγουν οι γκέι από την πατρίδα, όχι. Να φύγουν αυτοί που πιστεύουν ότι πρέπει. Να μην φύγει κανένα. Να μπορεί να καεί ο άλλος. Μια συζήτηση κάνουμε στο φιλικό. Τι πόρος είναι σε αυτό το μήνυμα. Ο 164. Όχι, όχι, για τον 66. Και ο 164. Το 164 είναι τελείως σφινωμένη τη ρόπιτα στο μυαλό του. Για να διαβάσει το μακριά, δεν μπορώ να το δω. Έπεσα. Λοιπόν, Τζόρνταν, πρέπει να είσαι μεγάλο ταγάρι και εκτός από την Τούμπα να μην έχει πάει ούτε σε κουκλοθέατρο. Τι λε, ρε φίλε, σιγάρε μάγκα. Ο γιος του Κρανιδιώτη λεγόταν Νικόλας και σκοτώθηκε και αυτός, λέει. Αυτό ναι. Που είπα και εγώ. Και δεν ήταν, ναι. Μου φαίνεται ναι. Ότι είχε σωθεί το παιδί. Μου φαίνεται. Θα έπρεπε να ξέρω τον Κρανιδιώτη δηλαδή. Εσύ. Ο γιος υπουργός ήταν, ρε. Βάσει αυτού έχει ψηφίσει ποτέ. Τον παλιό τον υπουργό τον ξέρω, ρε. Ο γιος του, εντάξει. Δεν ανήκει στην αριστερά, εσύ. Αυτό τον Κρανιδιώτη που λέει. Εσύ είσαι στη συντηρητική. Εγώ ψήφιζα χρόνια Νέα Δημοκρατία, ρε φίλε. Δεν έχω να. Και μετά του γύρισε στη Χρυσή Αυγή. Μετά ψήφισα μια φορά Χρυσή Αυγή. Μετά τίποτα δεν ψήφισα. Θα ψήφιζα, κοίταξε εγώ από μένα πάντα ειλικρίνεια. Λοιπόν. Ρε 97, τι έστειλες, ρε. Καλησπέρα, Κωστή μου, σε ένα φιλικό σπίτι και το κοριτσάκι τους έβλεπε, λέει, στρουμφάκια. Στο επεισόδιο είχε ένα δράκο που μούγκριζε κάτι καταλαβίστηκα και ορκίζουμε ότι ήταν ο κόκκινος που έλεγε το 90-90-90. Τζόρνταν, όταν κάψετε ζωντανό το Σάχα, λέει, τι τιμωρία έπεσε, θύμισε μου, λέει. Είχε αφαίρεση βαθμών, ρωτάει ο φίλος. Αφαίρεση βαθμών όταν έκαψα το Σάχα. Λοιπόν. Έχει φάει ο Πάο καδικίες και τιμωρίες, άστο. Την επόμενη φορά που θα ακουστεί η έκφραση εξτρεμιστής από τον Ιορδάνη, θα σας βάλουν βόμβα οι εξτρεμιστές και θα πάνε άδικα οι υπόλοιποι στο στούντιο. Άρα λοιπόν, ο Τζόρνταν λέει, όχι φίλε, εγώ δεν θέλω να καίγονται κτλ. Εγώ είμαι τη. Όχι, δεν θέλω να καίγονται, δεν είπα αυτό. Ναι. Εγώ λέω, αφήνει ελεύθερα τον άνθρωπο ότι θέλει να κάνει το πράγμα. Αυτό ο 164, κατάλαβε άλλο. Ναι. Λέω, ο καθένας να μπορεί στη χώρα του. Να κάνει αυτό που θέλει. Έτσι, εγώ λοιπόν που πιθανόν να θέλω να καώ, γιατί να μην μπορώ στη χώρα μου να καώ και να μπορεί ο άλλος να τα φύγει. Κατάλαβες. Αυτό ρωτάει. Άντε μπράβο. Αλλά δεν μπορεί να επιβάλλει στους άλλους τη θέληση. Δεν είναι ευγετή. Συγγνώμη, ποιος επέβαλε. Δεν επιβάλλει. Βέβαια. Λέμε γιατί δεν επιτρέπεται και το άλλο. Δεν λέει να επιβάλλει. Αυτό σωστό, βέβαια. Εγώ δεν θέλω να πληρώνω 4 χρόνια για το νεκρό συγγενή μου. Ή για κοιτάξε, μένα δεν θέλω να πληρώσουν 4 χρόνια αυτή. Είναι θέμα οικονομικό. Αν ακολουθήσει τη χριστιανική πεπατημένη. Πρέπει να ακολουθήσει κάποιου κανόνε. Δεν ακολουθώ ρε, τη χριστιανική πεπατημένη. Ακολουθώ την οικονομική πεπατημένη. Δηλαδή αυτό που συμφέρει οικονομικά. Δεν πιστεύω ότι. Άλλο θέλει να καεί, ρε φίλε. Σου λέει ναι, δεν θέλω να με φάνε κάτω στο χώμα τα σκουλίκια, θέλω να καώ. Να με βάλουν ακριβώς. Και σε ένα μπουκάλι και να με βλέπουν. Παράδειγμα, είναι πολύ μείον αυτό. Εσύ θε να σε φάνε τα σκουλίκια. Λέω ρε παιδί μου. Εμεί δεν αποφασίσαμε ακόμα τι θέλουμε. Λοιπόν. Από την Αντίτα, φίλε, την αγόρασα 6,79. Λοιπόν, ο Τζόρνταν γενικά η ομάδα Β' Εθνική και χαίρεται. Ιστερόγραφο Τζαβέλα αρχηγό. Αυτό δεν το σχολιάσαμε. Αυτό ρε φίλε. Πιάσαμε του νεκρού και τα αυτά. Ναι. Το πιο μελανό για μένα κομμάτι. Γιατί είναι μελανό. Γιατί. Δηλαδή με ποια κριτήρια είσαι το βάλαμε. Συντηρητικό και στην άποψή σου για την ομάδα. Συντηρητικό. Εγώ α το διαλογίσω. Συντηρητικό Τζόρνταν γιατί είναι τόσο εμπαθή με τον Τζαβέλα. Με τον Τζαβέλα πρώτα απ' όλα θέλω να βγει να μα πει πέρσι με το πρωτάθλημα τι έγινε. Γιατί έχασε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Εμένα, ό,τι θέλετε, πείτε μου. Πέρσι να του το ρωτήσω. Το πρωτάθλημα ήταν του ΠΑΟΚ πέρσι. Δεν ξέρω. Θε να βάλω το βιντεάκι. Η εσωστρέφεια μέσα από την ομάδα και από τον κόσμο, αν θέλει, αλλά εμένα με ενδιαφέρει τη ομάδο που ήταν και αυτό υπεύθυνο συνυπεύθυνο. Ένα πέρσι αυτό το ρώτησε. Ένα το κρατούμενο. Δεν, το ένα το κρατούμενο. Δεν ισχύει το ερώτημά σου. Εγώ ισχύει το ερώτημά μου. Δεν ισχύει. Ισχύει το ερώτημά μου. Εγώ δεν έκανα πόλεμο την ομάδα πριν το παιχνίδι στο Καρεσκάκι για να πάει η ομάδα να κερδίσει. Πίστευα τόσο πολύ ότι θα κερδίσει εκεί μέσα ο ΠΑΟΚ και κέρδισε λοιπόν. Γι' αυτό έκανε τουμπεκί. Και μετά σου είπα την άλλη μέρα. Τώρα, άμα θέλει, πέστα. Εγώ σε έλεγα σταμάτα, άσε να πάρουμε το διπλό κάτω και μετά. Αυτό σου. Εμένα με νοιάζει, ρε φίλε. Εμένα με ενδιαφέρει. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πει γιατί ποιο κάποιο υπεύθυνο, γιατί τον κάνανε αρχηγό σήμερα, με ποιο κριτήριο.
Τι ξέρει δηλαδή, είναι πιο παλιός, τι είναι, γιατί τον κάνει αργού. Πρώτα απ' όλα είναι ατίθασος, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Και η αποβολή είναι στις τρεις, ξέρεις. Μάλιστα. Λοιπόν, για ποιο λόγο τον κάνει. Τέλος πάντων. Όχι τέλος πάντων, για ποιο λόγο τον κάνει. Ξέρω, αυτό έτσι πως το είναι. Βεβαίως, πρώτα απ' όλα ψάχνει την ιστορία, ψάχνεται για ιστορίες, είναι για αυτός ο άνθρωπος. Εγώ τη μάνα μου, ευτυχώς παίρνει το Γιωργάκη, λέω εγώ δεν σε πάω. Θες να σε πάω στο γιατρό όπου γουστάρεις, να σε πάω όπου θέλεις, για οτιδήποτε θες, στα μνήματα δεν σε πάω, δεν πάω. Πάρει τον γαμπρό με τον Γιωργάκη. Τον βρήκε εκεί. Να είδες. Ναι. Μισό λεπτό λίγο. Λέει, άκουδο. Πάει κάθε εβδομάδα. Εντάξει, έτσι νιώθει. Αλλά. Βέβαια έτσι. Νιώθω ότι με εκμεταλλεύονται. Μα δεν έχεις να κάνεις. Εσύ δεν έχεις να κάνεις με αυτούς. Δεν έχεις να κάνεις με τη μνήμη του παπά. Θα πας εκεί. Μπορώ να τον κάνω μνήμη τζάμπα. Χωρίς να πληρώνω. Λοιπόν, πολύ μεγάλο και σωστό μήνυμα από τον 729. Τα τρεξιάγια γίνονται λέει για την ψυχή του νεκρού. Ή είσαι ορθόδοξος και τον πιστεύεις ή όχι. Δεν έχει παζάρια λέει σε θέματα της θρησκείας. Και γίνονται χωρίς χρήματα. Μόνο το κόλυβο φτάνει. Τα άλλα όποιος θέλει. Ναι. Το παιδί μένει στην ουσία. Δεν μπαίνει δηλαδή, φυσικά, ξέρω εγώ, στη γραφειοκρατία του. Η Εκκλησία σου λέει, αν δεν έχεις να πεθάνεις, δεν θα τον αφήσουμε άταφο τον άνθρωπο. Έτσι. Τον νεκρό. Λοιπόν, και να γιατί έκραξα το 266. Γιατί τώρα έρχεται και απαντάει ο 585, και αυτός με μπριστικό σύνθημα. Που λέει ότι αν κάποιοι πρέπει να φύγουν, είναι οι χριστιανοί και το παπαδαριό. Τα χέρια του είναι λερωμένα με το αίμα των αθώων Ελλήνων. Εντάξει, να σταματήσει πια αυτός ο διχασμός, ναι, το 2015. Και εγώ είμαι αριστερός, αλλά έλεος. Έλεος πια. Εντάξει, το να γίνει, ξέρω είδες εγώ, είναι... κάποιος ακροδεξιός ή κάποιος ακροαριστερός προκλητικός, συμφωνώ, εκεί θα γίνει φασαρία. Αλλά έλεος πια. Είδες ότι οι άνθρωποι διαχωρίζονται για τέτοιου είδους θέματα, ναι, για ποδοσφαιρικά θέματα. Εμένα μου κάνανε τις προάλλες κριτική, γιατί σου είχα πει κάτι εκτός αέρα και το είπες στο ραδιόφωνο. Πολύ γνωστό θέμα. Έκανες να μην πω τι και το είπες στο ραδιόφωνο. Και μου την πέσανε κάποιοι και μου κάνανε κριτική όταν με είδαν έξω. Μου λέει, γιατί λέει, δεν δέχεσαι λέει, να εμφανιστείς με τον τάδε λέει, σε μια εκπομπή. Και λέω ακριβώς γιατί δεν θέλω να μπω σε τέτοια διαδικασία. Δεν κακό. Αντιπαράθεση. Δεν κακό να το πω. Δεν θέλω να μπω στην αντιπαράθεση. Τέλος. Είναι σε, γι' αυτό. Απλώς αποφεύγω την κατάσταση. Α, δεν ήθελες να το πούμε στον αέρα. Όχι, φυσικά. Εννοείται. Ήταν προσωπικό. Δικό μου λάθος. Δεν νόμιζα ότι θα σε ενοχλούσε να πούμε και τα λοιπά. Ναι, σωστό. Λοιπόν. Λέει ένας φίλος. Γιατί θεωρώ. Μισό λεπτό λίγο. Γιατί να τοποθετηθώ και σε αυτό. Γιατί θεωρώ ότι η εκπομπή είναι ποδοσφαιρική. Αλλά ένα σχόλιο θα γίνει από τη μια μεριά, είτε από μένα κατά λάθος, είτε από το άλλο το παιδί. Και ο άλλος σίγουρα θα απαντήσει και θα πάει αλλού η εκπομπή. Ρωτάει ένας για τον Βασίλακα. Φαλακρέ, ισχύει η προσφορά 8 εκατομμύρια για Βασίλακα σε Καρυπίδη έναντι των 4,5 που του αβίδει για Μαρινόπουλο ή πουλά παπά. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να σα πουλάω μούρι, έχω το μήνυμα του Βασίλακα που είναι ακροατής. Κωστή με Βραζιλία. Και μου λέει διάβαστο. Λοιπόν, σκέφτομαι πολύ σοβαρά να εξαγοράσω το Μαρινόπουλο, μου λέει το ποσόν. Έχω Βραζιλιάνους τραπεζίτες, επενδυτές, που έρχονται μαζί μου για την εξαγορά του Μαρινόπουλου. Και επειδή το Βασίλεγα το ξέρω χρόνια, το ρωτάω να το πω στον αέρα ή να το κρατήσω. Μου λέει, αν θες πες το, δεν έχω πρόβλημα. Γιατί... Σωστό ναι, λοιπόν. Άρα λοιπόν η είδηση είναι σωστή. Υπάρχει το ενδιαφέρον όπως υπάρχει με το Σαββίδι. Άρα εδώ ο Καρυπίδης καλά την έχει μέχρι στιγμής. Εσύ λυπάσαι τώρα που θα πάρει ο Καρυπίδης λεφτά και θα ανδρωθεί. Γιατί να, μακάρι να πάρει. Το φρύδι σου το έχει βάλει προς τα κάτω. Όχι, φίλε. Έχει κάνει το σουφρό στο φρύδι σου να πούμε. Κατάλαβες. Λοιπόν, κανείς δεν πρέπει να φύγει από τη χώρα, ούτε οι χριστιανοί ούτε οι κομμουνιστές. Πρέπει όλοι να μείνουμε εδώ. Και πρέπει ο καθένας ό,τι πιστεύει να το εφαρμόζει χωρίς να ενοχλεί τον άλλον. Αυτή λοιπόν είναι η δική μου τοποθέτηση. Χωρίς ακρότητες. Φυσικά. Και, χωρίς... και πάντα πρέπει να κυριεύει η δημοκρατία. Και πάντα πρέπει να κυριεύει. Αλλά εγώ όμως νιώθω στη φιλοσοφία τη δική μου ότι για ποιο λόγο εγώ να πρέπει να πάω στη Βουλγαρία να κάψω το φίλο μου τον Χατζησάβα, για παράδειγμα. Και γιατί είπα πρέπει, εφόσον στην παγκοσμιοποίηση υπάρχει ο γάμος των ομοφυλοφίλων, να βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και ξέρεις αν τα βάλεις με τους γκέι θα σε σκίσουν. Αυτοί στη Νέα Δημοκρατία έχουν deep για deep μυαλό. Beat για beat μυαλό. Ενώ στους άλλους περισσεύει, Στους άλλους περισσεύει. Ναι. Δυο σχόλια έκανε ο Κόκκινος εδώ. Σεξιστικά. Και μας. Όχι ότι έφταιγε. Πιάσε μια κουβέντα. Μας σκίσανε κανονικά. Κανονικά όμως. Μην κοίτα, μη σου φρόνεις το φρύδι. Δεν θέλω όταν μιλάω και λέω έτσι σοβαρά θέματα και πικάντικα να μου σου φρόνεις το φρύδι. Δηλαδή να κάνουμε τώρα, μας κυριέψουν οι γκέι. Ναι, άντε πάλι. Άντε πάλι. Ναι, ναι, να μας κυριέψουν. Όχι, ρε, εσύ, να μην κάνεις σεξιστικά σχόλια. Αυτό είπε. Όχι για σένα, λέμε γενικώ. Εντάξει. Ούτε για τους γκέι, ούτε για τους τρέιντ. Ούτε για τους τρέιντ, ούτε για κανέναν. Να τα βλέπετε όλα φυσιολογικά. Φυσιολογικά. Στη ζωή όλα είναι φυσιολογικά. Και εγώ λέω φυσιολογικά. Φινάλε, ο καθένας είναι υπεύθυνος για την. Πώς το λένε,
Ο Χατζησάβας ήθελε να συζήσει με άντρα. Εντάξει, εντάξει, δεν εννοούσε κανένα. Η άλλη συζή με γυναίκα. Χειρότερο είναι να ήθελε να συζήσει με άντρα και να προπαγάνδιζε έξω ότι συζή με γυναίκα ή να πολεμούσε αυτό που έκανε. Δηλαδή, αυτό που είπες δηλαδή. Πρέπει να υβρίσουμε τον Χατζησάβα, ένα καλλιτέχνη, ενώ το Μάνο Χατζηδάκη, ο οποίος ήταν και αυτός ομοφυλόφιλος, ξέρω εγώ, να τον υμνήσουμε. Γιατί να κατηγορήσουμε τον Χατζησάβα, δηλαδή, γιατί αυτή η διάκριση. Εντάξει, τώρα γιατί, να μην το πάμε κι εμείς όμως στο άκρο, γιατί θα πάρουν και οργισμένοι δημοκράτες. Ο Κρανιδιώτης, αν δεις τη δήλωσή του, δεν λέει κάτι για τον Χατζησάβα. Λέει ότι τον παραδέχομαι σαν ηθοποιό και σαν καλλιτέχνη και σαν άνθρωπο κτλ. Αλλά επειδή είναι κομμουνιστής, ας μέσω σκίσης. Εντάξει, την έπεσε πλαγίως στο Χατζησάβα. Επειδή είναι κομμουνιστής και δεν το γουστάρουμε, να ανοίξουμε γραμμές. 2-31-0-90-90-90. Τι έγινε, ρε, ο πρόεδρος του Ορδαϊκού, θα τον έβγαζε να μιλήσει εδώ πέρα. Ποιος? Ο φίλος σου, όλοι οι φίλοι σου είναι. Τι φίλος, φίλος είναι, φίλος, τι να κάνουμε. Φίλος είναι, φίλος είναι. Δεν μας είχε καλεσμένος πάνω για να πιούμε. Ναι. Φάμε, πιούμε τσίμπουρα, πάμε στο μάτι, δεν μας είπε. Θα πιούμε, θα φάμε, πάμε και το μάτι. Συγγραμμένοι θα γυρίσατε. Πάμε σε ένα φίλο που περιμένει στη γραμμή. Έλα. Α, πάμε σε διάλειμμα πρώτα. Ναι, σωστά. Είναι περίοδος όπου οι ιώσεις, οι λεμοί, οι πρασινάδες είναι στα φόρτε τους. Τα παιδιά τα οποία τα μικρά στο σχολείο κολλάει τώρα το άλλο και τα λοιπά, ναι. Το καλό Εβιτάλ δίνει ενέργεια πέρα από τα μεγάλα προβλήματα τα οποία βοηθάει στην καταπολέμησή τους, όπως τα έχουμε προπεί, τα έχουμε πει εδώ και πάρα πολλές μέρες. Νομίζω ότι στο 2-31-2-200-500 αξίζει να δοκιμάσετε στην προνομιακή τιμή των 34,90 λεπτών μόνο για τους ακροατές του Αθλητικού Μετρόπολης. Πάμε να δούμε τι λέει ο κόσμος για το 6-2 του ΠΑΟΚ στα Χανιά και για οτιδήποτε άλλο θέλει να μιλήσει. Πάμε, πάμε στις γραμμές, ναι. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Άστο να πάει στο διάλογο. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Έλα. Έλα. Εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε. Έλα, το που λέ. Καλώς τον. Τι κάνουμε. Το παλεύουμε κάθε μέρα όπως κάνει όλος ο κόσμος. Συμφωνώ με τον κύριο Τζόρνταν. Λοιπόν, τι είπε ο Τζόρνταν? Είπε ο Τζόρνταν θα αφήσουν να μας κυριεύσουν γκέι. Μάλιστα. Αριανός εγώ, αλλά συμφωνώ με τον Τζόρνταν. Είσαι Αριανός, αλλά συμφωνώ με τον Τζόρνταν. Φαντάσου τώρα, ε. Φαντάσου τώρα, ναι. Φαντάσου, ρε φίλε. Ναι. Εντάξει, τώρα δίκιο έχει το παλικάρι, ρε φίλε. Δεν είναι το βλά πράγματα. Ναι. Λοιπόν, τι θέλω να πω, μπράβο στον Πάο για τη μεγάλη του νίκη σήμερα. Έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Γιατί γελάζε? Γελάω, ρε φίλε, τι να κάνω. Καλό ποδόσφαιρο. 26 ναι. Τελικές έκανε, παιδιά. Δεν ήταν καλός ο ΠΑΟΚ σήμερα? Ήταν. Καλός ήταν, καλός ήταν. 2-6 και πόσο έχεις, 2-15. 2-6 και έχασε άλλα 6. Ναι, και έχασε άλλα 6 και κάτι ο Σάντζι, κάτι τέτοια, κάτι σκηνικά είχαμε. Ναι. Τι λέει, τι κάνετε? Ησυχία, φίλε. Καλά, τι πολύ ησυχία. Α, περιμένουμε να χάσει ο Ολυμπιακός, να χαρούν εδώ οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Οι Παναθηναϊκοί. Δεν μου άκουσα μια πληροφορία για το Καρυπίδι, άκουσα. Αυτό που λέει, αληθεύει? Φίλε, εγώ ψέματα δεν ξέρω να λέω. Ο μεγάλος Άρης, ξέρεις, αρχίζει να τέτοιο. Ο μεγάλος Άρης αρχίζει να θα πάρει τα πάνω του. Εγώ, αν με ακούει ο Καρυπίδης, τολμώ να πω να πάει να αγοράσει αυτό στο Ρήσιο, πώς το λένε, και να βάλει, ας πούμε, την υπογραφή του εκεί με αυτή την προϋπόθεση να πάει να πάρει την ομάδα. Το πιστεύω. Μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει άνετα. 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 Πάρτινα, πάρτινα, κράτα τον ενέχειρο, υπόγραψε για 5 χρόνια. Πάνε, κάνε ό,τι γουστάρεις τον Άρη με τα φρέστα και με τα σκυλοτροφές εκεί πέρα, τι θα δώσεις, τι θα κάνεις και τα λοιπά, και τελείωσε το παραμύθι. Ραντόπουλες, κάνω μια ερώτηση. Ναι. Θα απαντήσεις ειλικρινά όμως. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις την άποψή σου για την καθάριση του Άρη και να μου τη δικαιολογήσεις κιόλας. Κοίταξε, το καλό είναι ότι ο Σκόρδας στο δικαστήριο άρχισε να φωνάζει και να χάνει τον έλεγχο. Αυτό είναι καλός ιονός. Δηλαδή κάνει σπασμωδικές κινήσεις από την πλευρά του αδυνάτου. Πάντα όμως ένα Σκόρδας μπορεί να σου βάλει τρικλοποδιές και πρέπει να τον προσέχεις. Αυτό έχω να πω. Κοίταξε, τρικλοποδιές έβαζαν και στην άκρη, στην καθάριση και σε όλα. Δηλαδή, εντάξει, δεν περιμένουμε να γίνει καθάριση, ξέρεις, χαβαλέ, ρε παιδί, θα υπάρχουν τρικλοποδιές. Το ρεπορτάζ του Άρη θα πρέπει να το μελετάς, όχι για το αγωνιστικό τόσο πολύ. Για την καθάριση. Όσο για την εκαθάριση. Εκεί πρέπει να είναι το μυαλό. Φυσικά έτσι, θα βγει η ομάδα. Θα βγει ομάδα. Όμως, ο Άρης, κοίταξε, από τη στιγμή που ανεβαίνει, ρε παιδί, γιατί θα ανέβει φέτος. Τέτοιο. Δεν θα έχει πρόβλημα να αγωνιστεί στη Β' Εθνική, έτσι. Ναι, για αλλά αν ναι, αλλά... Ναι, τα χρέη με τα χρέη. Τα χρέη. Ναι, ρε παιδιά, όμως η εκαθάριση θα τρέχει κανονικά. Η εκαθάριση πρέπει να τρέξει, να τελειώσει πριν βγει ο Άρης κατηγορία.
Το κατάλαβες. Ναι, εντάξει. Τώρα δηλαδή υπάρχει περίπτωση σε δύο μήνες που είναι το δικαστήριο να υπάρξει απόφαση. Θα πρέπει, ρε φίλε, εγώ λεπτομέρειες για το δικαστήριο δεν ξέρω. Μέχρι το Μάιο πρέπει να τελειώσει. Εγώ ξέρω ότι πριν τελειώσει ο Μάιος η καθάριση πρέπει να τακτοποιηθεί και να πάει ο Άρης καθαρός στη Β' Εθνική και αμόλυντος. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, εδώ μπλε. Μάλιστα. Θα μου αφήσει να πω ένα ανεκδοτάκι, ένα λεπτό λίγο για να πικάρω τους φίλους Παοξίδες. Άντε, ρίχτω. Να το ρίξεις, βέβαια. Λοιπόν, δεν είναι τίποτα κακό, έτσι. Ρίχτω, λοιπόν, είναι ο Μαρινάκης, ο Μελισανίδης και ο Σαββίδης πάνω σε ένα αεροπλάνο. Πετάνε πάνω από τη Χονολουλού, ρε παιδί μου. Και σε κάποια φάση το αεροπλάνο έχει πρόβλημα, ρε παιδί μου, και πέφτει. Mm. Βγάζουν τα λεξίπτωτα και οι τρεις και σώνονται, ρε παιδί μου, πέφτουν κανονικά. Όριστε, έδαφος κανονικά, ξέρεις. Ναι. Σε κάποια φάση, ρε παιδί μου, μετά από κανένα δίλεπτο, τους πλησιάζουν κάτι Ινδιάνοι, κάτι τρελή και παιδιά, δόρατα εκεί πέρα. Τους πηγαίνουν στον αρχηγό και τους τρεις. Ναι. Τους πηγαίνουν στον αρχηγό των Ινδιάνων και τους λέει, παιδιά, λέει, θα πεθάνετε, λέει, εκτός και αν περάσει μια δοκιμασία η οποία είναι η εξής. Ναι. Λέει, θα σας βάλουμε σε ένα κλουβί, λέει, με 500 παπαγάλους. Ναι. Υπάρχει μόνο ένας αρσενικός. Όποιος τον βρει, θα ζήσει. Ναι. Λοιπόν, να μην τα πολυλογώ, μπαίνει ο Μαρινάκης, κάθεται ένα μισάωρο. Βαρέθηκε ο άνθρωπος, παίρνει ένα στη τύχη, ρε παιδί μου, βγαίνει έξω, το βλέπουν οι Γιάννη, λέει, θηλυκός είναι, λέει, σφάξε τον. Ναι. Τέλος πάντων μπαίνει ο Μελισανίδης, παίρνει γι' αυτός και ένα μισάωρο. Την γλίτωσε. Παίρνει γι' αυτός ένα στη τύχη, βγαίνει έξω, λένε, το βλέπει ο αρχηγός, λέει, φίλε, θηλυκός είναι, λέει, σφάξε τον. Ναι. Μπαίνει ο Σαββίδης, σε 5 λεπτά μέσα έχει γίνει ένα αρσενικό παπαγάλο. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων λέει, ρε φίλε, λέει, πλάκα με κάνεις, λέει, που το βρήκες. Ναι. Είπα να πάρω το πρωτάθλημα και γελούσε. Όχι, λέει, φίλε, λέει, πώς το έκανες, λέει, πώς το βρήκες. Να, λέει, τον είπα ότι θα πάρει το πρωτάθλημα και μου είπε τα αρχηγή μου θα πάρεις. Αχ, θα σε βάλω ζάχαρη στο στόμα. Εντάξει, τον έκοψε ο Γιάννης γιατί ήταν υφριστικό, αλλά θα μπορούσε να το πει με άλλο. Ναι, όντως. Θα πεις κάτι άλλο. Ναι, φίλε, ναι. Ναι. Καλό. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Ακούγομαι. Ναι, ακούγεσαι, φίλε. Καθαρά. Γάβρος από Ερυθρόλεφη, Τούμπα. Καλώς τον. Τούμπα του Πειραιά. Ε. Ναι. Ρεκοστή, καημένος Μπερμπάτοφ, ρεκοστή. Καημένος είσαι εσύ και εγώ, ρε φίλε. Καημένος είναι ο Μπερμπάτοφ που παίρνει. Μισό λεπτό να σου πω. Δεν τον παίζουνε και το δώσανε άδεια. Δεν τον παίζουνε. Καημένος ήταν και ο Ολυμπιακός τώρα την άλλη εβδομάδα, να ξέρεις. Τον καημένο τον Μπερμπάτοφ. Δώσε μου λίγο τον Τζόρνταν, ρεκοστή. Εδώ. Τι γίνεται. Καλά, φίλε. Δεν μου λες. Καλά είσαι. Ξέρεις τι μεροκάμα τον παίρνει. 5.479 ευρώ τη μέρα. Δηλαδή, μπράβο. Αυτός είναι καημένος. Καημένος είναι ο Τζόρνταν, εγώ και εσύ. Όσα παίρνουμε το χρόνο. Ο Φιλιτίδης και ο Γιώργος. Έτσι ακριβώς. Κατάλαβες. Είναι καημένος ο Μπερμπάτοφ. Σας δουλεύει κανονικά και το χειροκροτάτε κιόλας τα γάρια. Λέγε τώρα την ερώτηση. Έλα. Λοιπόν, ρε Τζόρνταν, μας έλεγες ότι ο Ολυμπιακός δεν κάνει πουθενά fair play, δεν δίνει πουθενά τίποτα και. Δεν κάνει. Κάνει. Το έδειξε η ιστορία αυτό. Δεν κάνει. Σήμερα εσύ τι έκανε με τα Χάνια, γιατί δεν σταμάτησε 4 γκολ. Γιατί δεν σταμάτησα. Ναι. Εγώ δεν θέλω να κάνει fair play. 8 μπορούσε να βάλει 9. Όχι, εσύ μας έλεγες ότι ο Πάο και κάνει fair play. Και κάνει, ρε φίλε. Και τις ομάδες που τις έχει δίπλα του τις κάνει fair play. Τα Χανιά τώρα δεν έχει παρτίζει. Ένας πεινασμένος, ρε φίλε, τι fair play να κάνει. Ένας που έχει 500 ερχόμενες σε ένα μπαρ, ξέρεις, θα πει. Σε κάνα φουκαρά, ξέρω εγώ. Άντε πάρε και εσύ τη σερβιτόρα μου να περάσει. Δεν είναι καλά. Αυτό τώρα. Ο Πάο καημένος, τι fair play να κάνει. Καημένος δεν είναι ο Πάο. Καημένοι είμαστε εμείς, να ξέρεις. Καημένοι είμαστε εμείς. Δεν μου λες. Έλα. Ναι. Θρίαμβο σήμερα το ΠΑΟΚ, Όχι, αυτονόητο είναι. Τι χαρά. Αυτονόητο. Χαρά, έτσι πρέπει να είναι ο ΠΑΟΚ. Έπαιξε ο Τζίμι Ροτ και ο Άντωνη. Αυτέ πρέπει να τι έχει έτσι για την πλάκα τη ομάδα όλη. Δεν Τζόρνταν, δηλαδή, κύπελο τον πήρε το λευκό έφετο. Ρε φίλε, τόσε φορέ απέκλεισα στα κύπελα τώρα. Τα Χανιά θα μα είσαι τώρα. Γιατί ρε φίλε, μέσα έξω παντού. Στα κύπελα σε έχω πελάτη, ξέρει. Φωνάζει τόσο καιρό και θυμάμαι και στα ραδιόφωνα ότι ο Όλσεν είναι τερματάρα. Τον γκολ που έφαγε σήμερα. Τερματάρα δεν σου είπα. Πρέπει να βάλει τον Όλσεν, σου είπα. Τα ελληνικά μου είναι καλά. Να πάνε όλοι. Τώρα προχθές ο Γλύκος, ας πούμε, έκανε 7-8 βολέ. Να πούμε όλα τα στείλε έξω στην κερκίδα. Όντως πραγματικά. Ο Γκαλονίτα στείλει όλα. Ήταν αυτό το πράγμα. Το γκολ που έφαγε, το είδες. Το πρώτο. Ναι. Και δεν φταίει στο πρώτο γκολ. Εντάξει, φταίει. Δεν φταίει όρθιο στο πρώτο γκολ. Και κάνει την πτώση στο πέναλτι. Αν δεν το βάλει σε τέτοια παιχνίδια, ρε φίλε, να πάρει και παιχνίδια, να πάρει και τον αέρα, πού θα τον βάλει. Αλλά ο Ζάιρο δεν είναι μπακ, γι' αυτό δεν κλείνει. Πολύ καλά έκανε ο Τούντορ, τον έβαλε πέρα να πάρει τον αέρα. Δεν είναι. Εγώ για το πέναλτι λέω. Εσύ τώρα α τον πάω και στα Χανιά και κοίταξε τον Μπουλκουμέ που θα κάνει με την Άρσεν. Κάνει κανένα Μπουλκουμέ, θα γελάμε. Δεν βλέπω να πατά καλά. Μην κάνετε όνειρα, σέρνει νύκτο, μην κάνετε όνειρα. Καλά. Κανονιέριδε σου λένε αυτού. Ξέρει τώρα περιμένουν όλοι στη γωνία για να χαρούνε.
Θέλω να δουν τα μούτρα σου στο 1-3 και τι στον κόσμο αυτοί όλοι. Αυτό περιμένουν. Θα τους δώσεις τη χαρά. Για να δούμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Για να δούμε. Δεν ξέρω. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρα. Την ίδια ώρα λέει που άθελά σας προσβάλλετε τις άθεες αρχές διάλυσης της οικογένειας, ο Αρναούτογλου προβάλλει ομοφιλόφιλο που κάνει προπαγάνδα στα παιδιά που βλέπουν, τέτοια ώρα δεν βλέπουν τα παιδιά, και στο Sky εκπομπή για τις γυναίκες που έχουν πολλούς οργασμούς. Αυτή την κοινωνία θέλετε, αλλά η χριστιανική οικογένεια θα επικρατήσει και πάλι. Αμάνο 266, μήπως είναι. Τι ώρα, βέ, φίλε, για όλο το. Λέει για το βασανιστήριο της κλιτοριδοεκτομής το κανάλι Ε. Εντάξει. Τώρα τι να σε πω, ρε φίλε, εμείς τα ακούμε όλα στην κοινωνία. Την ανάσα σε κατάλαβα. Και για τις κλιτοριδοεκτομές ακούμε και για τους, και τον Απόστολο Παύλο ακούμε. Σε όλα μέσα πρέπει να είμαστε σε αυτή τη ζωή. Καλώς τον Αργιανό από την Αθήνα μου. Θέλει όλα η ζωή. Ναι, βέβαια. Ένα μήνυμα σου στείλα και αυτό σωστά δεν το διάβασε. Τι πράγμα είσαι εσύ. Γιατί καλέ. Θέλω να αφιερώσω στον Τζόρνταν για το χτίσιμο που κάνουν το τραγούδι Μήβρο το χτυπά στις χάντρες. Η δουλειά κάνει τους άντρες. Το γιαπί, το πυροφόρη. Το πυροφόρη, το μυστρί. Ναι, ναι. Απλά για τον Τζόρνταν το κάναμε μια παραλλαγή. Μη βροντού χτυπά στις χάντρες. Μη βροντού χτυπά στις χάντρες. Ωραίο. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Τα χρήματα πάνε και έρχονται και μένουν οι άνθρωποι. Οτιδήποτε άλλο σε φανατισμό, ακραίο, θρησκείες, το οτιδήποτε. Εμένα μου αρέσει η τηλεόραση που χάνει τον καθοσπρεπισμό της. Και έχουμε πολλές ελπίδες να δουλέψουμε κι εμείς. Δηλαδή. Έτσι. Μην γελάς. Δεν είναι τυχαίο. Σου αρέσει αυτό το πράγμα τώρα. Ανοίγεις το πρωί τώρα και βλέπεις τώρα. Εσύ τι θέλει. Του γκέι και τι αυτέ να εσύ πούμε τώρα. Βλέπουν τα παιδιά μα τώρα εκεί πέρα. Είναι εσύ, δυνατόν. Εσύ τον Καμαρά που τον έβλεπε έξω δεξιά και στον πάγο. Ο Καμαρά τι να. Ήξερε κανεί τι ήταν ο Καμαρά. Και άμα ήταν ο Καμαρά ήταν για αυτού. Δεν λέω τίποτα. Δεν είπα τίποτα. Δεν άκουσα. Σε όλα τα γνωστά, όποιο κυκλοφορούσε στη Θεσσαλονίκη ήξερε πολύ καλά ρε Τζόρνταν την ο Καμαρά. Και τι να κάνουμε τώρα τον Καμαρά. Ανοίγει στο σπίτι τώρα την τηλεόραση και βλέπει τα πρωινά δεκατόρα. Καλό ή κακό είναι μια πραγματικότητα. Πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα, ναι. Και αν τη βγάλουμε θέση στην κοινωνία. Αν τη βγάλουμε στο Μεϊντάνι, την πραγματικότητα. Ή έχουν θέση στην κοινωνία, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το θέμα είναι να μην προκαλούν και να μην προσπαθούν να επιβάλλουν τη γνώμη του. Αυτό. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Πώς θα το κάνουμε. Γιατί το διώξατε τον Καμαρά, αφού βοηθάει στο διασκελισμό, τρέχει πιο γρήγορα. Σε δουλεύει. Σε έβαλε μια κολάρα εκεί μέσα στο Χαριλάου όμω. Μια χαρά, μια χαρά. Ακόμα, ναι. Όσον αφορά που λέτε για την εκαθάριση, δύο-τρία απλά πραγματάκια. Άμα δεν γίνει μέχρι το Μάιο, ο οδοντίατρος απαλλάσσεται από οτιδήποτε και πρέπει μερικά το καταλάβουν. Ναι, ναι, βέβαια, εννοείται αυτό. Έτσι. Και εγώ το έχω για πει. Για ποιο λόγο βγαίνω και κράζω και γίνομαι γραφικός. Δεύτερον, άμα δεν γίνει μέχρι το Μάιο και πας να ανέβεις κατηγορία, έχεις θέμα με φορολογική ενημερότητα. Α, μπράβο. Πας θα καθαρίσει ο Μαρινάκης όμως. Πας στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και φυλάς βρεγμένες ποδιές. Ναι. Δεν το καταλαβαίνουν μερικοί. Γραφικός ο Ραπτόπουλος, γραφικός ο Αριανός από Αθήνα. Το κόκκι αυτός, το κόκκι. Το κόκκι, ο Χρήστατος το κόκκι, ναι. Το κόκκι ο Χρήστατος, ναι. Όπου απεταξάμε το παρελθόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, είδηση από αθηναϊκό ρεπορτάζ. Ναι. Η επόμενη ομάδα που θα πέσει γάμα αθηνική είναι ο Παναθηναϊκός. Ναι. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει, δεν το αφήνουν αυτό οι Βάζελοι, φίλε. Έτσι πιστεύεις. Αυτοί, άκου τι σου λέω. Αυτή την κουβέντα την είχα με έναν φίλο μου Παναθηναϊκό σήμερα. Πού? Στο Βασίλη το Κρέντι εκεί πέρα. Ναι. Λοιπόν. Και του λέω, ο ίδιος σου το πίστευε. Λέει, αλλιώς λέει μπορεί να γυρίσει ο Βαρδινογιάννης. Δεν πέφτει η ομάδα. Δεν πέφτει. Γιατί ο Βαρδινογιάννης πότε έφυγε για να γυρίσει. Ναι, θέλει να τη ρίξει, ας πούμε, να την πάρει. Τζόρνταν, τα πιστεύει. Δεν υπάρχει περίπτωση, φίλε, να πέσει ο Παναθηναϊκός τώρα, το ξέρεις. Για αυτούς δεν είναι τίποτα τα 70. Θα βρεθούν 3-4 να τα φτιάξουν. Τα 70 δεν είναι τίποτα. Η τρύπα που δημιουργείται είναι αυτό το θέμα. Δεν πέφτει πάνω. Ούτε ο Ολυμπιακός θα πέσει ποτέ, ούτε ο ΠΑΟΚ θα πέσει. Στο πόδο ξέρεις. Ναι, άλλο. Ο Ολυμπιακός είναι να παίρνει και δεν μπορεί να πέσει. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει να παίρνει τίποτα και οι πιταγές έχουν. Ο Ολυμπιακός χρωστάει, φίλε. Πολλά χρωστάει ο Ολυμπιακός. Ναι, αλλά έχει να παίρνει, αυτό σου λέω. Έχει να δίνει πολλά ο Ολυμπιακός. Ναι, 20 χρόνια και. Δεν γίνομαι αντιληπτός. Ναι. Έχει να παίρνει. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει να παίρνει. Είναι άλλα μεγέθη. Λοιπόν, τέλος πάντων, άστα αυτά τώρα. Έστειλε και ένα μήνυμα για καθάριση του Άρη. Ξεκίνησε τέλη Ιανουαρίου του 2015 και η πρόβλεψη
Περάτωσης. Είναι, λέει, για Μάιο του 16. Ο πρώτος που ενδιαφέρεται να τελειώσει είναι ο Καρυπίδης. Το ξέρω γιατί άκουσα από άνθρωπο του Καρυπίδη ότι είναι αγχωμένος και τα λοιπά. Αλλά ξέρουμε και ότι ο Σκόρδας θέλει να την μπλοκάρει. Το τι θα γίνει δεν το ξέρουμε. Και για ποιο λόγο δεν πληρώνεται η δόση άρθρου 44 όμως? Για ποιο λόγο δεν πληρώνεται η δόση άρθρου 44? Ο Καρυπίδης πρέπει να την πληρώσει, όπως και ο Καρυπίδης πρέπει να πάρει το ρίσιο για να για 10 χρόνια στον Άρη με τα μπολντόκ ξεδοντιασμένα. Έτσι πιστεύω εγώ. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Αλλά εσύ τι λες, ότι περιμένει πρώτα να γίνει το δικαστήριο και μετά θα την πληρώσει? Πιθανόν. Θα ρωτήσω τον Γρόγιο. Δεν μου λες, τώρα που έχουμε στέγη τηλεοπτική στη Θεσσαλονίκη με ανάπτυξη, θα πείσει τον Ερίκο Ανδρέου να μας κάνει το θεατρικό ή θα φάμε πάλι κανένα? Εγώ σου είπα κάτι, βρε, με το που κλείσει την deal, πάρε τηλέφωνο να μιλήσουμε πάλι από το ραδιόφωνο. Τελείωσε τον deal, ρε. Τα, πάει. Τελείωσε. Πάλι από το ραδιόφωνο. Να ανέβει απάνω. Βρωμόσκυλο. Αγαθιά. Άντε, καλό χτίσιμο σου πάω. Ναι. Στα μετά. Να σε καλά. Κωστή, ο φίλο που έχει την παρέα, λέει ότι είναι Δημοκρ. Και τελειώνει και τελείωσε. Τελείωσε η κάρτα. Τζόρντα, σε ποιο τσίρκο δουλεύει? Για την άγρια Δύση είσαι. Για ρωτήσεις, την άγρια Δύση. Τη μαμά ρωτήσει, ξέρει αυτή. Ξέρει η μαμά. Ναι. Επόμενη γραμμή, ναι. Μαμά. Ναι, γεια σας. Γεια σας, κύριε, γεια σας. Τι κάνετε? Καλά, κύριε, εσείς? Μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση Μπατατούδη-Σαββίδη? 100% κύριε. Μάλιστα. Μπατατούδη. Ένας έχει δύο τίτλους. Ο άλλος είναι άτιτλος. Μπατατούδη εναντίον Σαββίδη. Τι ομάδα, τι ομάδα είσαι, φίλε? Πάω. Πάω, κύριε. Να απαντήσω, θέλεις? Κάτσε να τελειώσω και δεν έγινε. Ο ένας έχει Νάγκμπε στο κέντρο, ο άλλος έχει Κάτσα. Ναι, Νάγκμπε με Κάτσα. Ο ένας έχει Ολιβάρες, ο άλλος έχει Λέοβατ. Λέοβατ. Ο άλλος έχει Οκά, ο άλλος έχει Αθανασιάδη. Μάλιστα. Αλήθεια, κύριε, ο άλλος είχε ανταγωνισμό σκληρό με τις ομάδες Αθήνας, ο άλλος παίζει μόνος του και βγαίνει και τέταρτος. Ωραία. Μάλιστα. Τι πετυχημένος είναι ο κύριος Σαββίδης. Να σε απαντήσω, φίλε. Να απαντήσω ο κύριος Τζόρτα και μετά ο Γιώργος. Ο ένας χρωστούσε όλο τον κόσμο και ο άλλος δεν χρωστάει σε κανέναν. Νοικοκύρηση. Άντε, μπράβο. Ο ένας. Άρχισε η ταλαιπωρία του ΠΑΟΚ από τότε και ο ένας ήρθε και σαν μεσσίας και την καθάρισε. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι, μόνο που είπε Μπατατούδη, ο ΠΑΟΚ ήταν κερδισμένος. Μπατατούδη, Μπατατούδη, δεν χορεύει νηστικού αρκούδι, Μπατατούδη. Το θυμάσαι το σύνθημα? Τα ξεχνάτε, ρε, εύκολα. Όχι, ρε, εγώ θυμάμαι το ΠΑΟΚ Πασόκ. Δεν χορεύει νησικό αρκούδι Μπατατούδι, το θυμάσαι το σύνθημα? Για ποιο το λέγανε αυτοί όμως? Θυμάσαι την Ιντερσάτ πόσα γυαλιόκαρφα την κάνατε εκεί πέρα, δεν θυμάσαι? Γιατί όμως? Δεν θυμάσαι. Δεν έδινε μπαξίση, δεν θυμάσαι. Το σταμάτησε ο Μπατατούδι. Α, το Σκόκο, δεν με απαντά τώρα. Δεν με απαντά. Ο Σκόκο 2,5 εκατομμύρια. Πόσο χρόνο είναι ο Σκόκο? Πόσο είναι ο Σκόκο τώρα? Πόσο? Χωρίς τα καλοκαίρια. Πριν δύο χρόνια μας τον έφερε στον ΠΑΟΚ το Σκόκο. Πριν δύο χρόνια ήταν ή πριν τρία χρόνια ήταν? Πριν δύο χρόνια, τρία. 2,5 εκατομμύρια. Γιατί δεν τον παίρνει ο κύριος Σαββίδης? Καβούρια έχει. Δεν ξέρω, ρώτα τον. Πήρε τον Αμπερμπάτο. Πάντως έδειξε ότι καβούρια δεν έχει. Έτσι. Πού το είδες εδώ? Φέρνει λεφτά ρίχνει. Ελεύθερους παίκτες, ούτε μια μεταγραφή. Όλοι με μεταγραφές είναι, φίλε. Μπερδεύεσαι, φίλε. Εκτός δύο παίκτες, όλοι οι άλλοι μεταγραφές είναι, φίλε. Τώρα να πούμε για τον Ολυμπιακό. Ο Μπερμπάτοφ ήρθε ελεύθερος και αυτό τον πλήρωσε με μεγάλο συμβόλαιο. Ναι. Και ο οποίος περπατάει. Ναι, περπατάει, αλλά τα λεφτά τα πληρώνεις εσύ. Λοιπόν, τώρα να πούμε ραπτόπουλε για τον Ολυμπιακό. Να πούμε. Πώς μπορούμε να πονέσουμε τον κύριο Μαρινάκη? Να τον πονέσετε? Ναι. Όχι, ο ΠΑΟ γενικά, οι αντίπαλοι, ας πούμε. Να πάρετε την ΕΠΟ. Όχι. Τι όχι? Καλά, άλλο αυτό. Πώς? Το θυμάστε ένα ποδοσφαιριστή που λεγόταν Σέμος? Ο Σέμος, ο Λάζαρος. Ναι. Αυτό το καλό του παιδί. Πάει το πολύ, πολύ άτιμο μυαλό έχεις, ναι. Ποιοι παίκτες του Ολυμπιακού κάνουν μεταπολιτική αξία? Φορτούνης, πάρ τον έξω 6 μήνες. Μάλιστα. Ναι. Η Ντέγε. 6 μήνες, μάλιστα. Ναι. Ναι. Εκεί μπορεί να τον πονέσεις. Είναι πονηρός. Ναι. Είναι πονηρός. Θέλει όμως την εύκολη οδό, ε. Ναι. Μα αυτή την επέκταση, τρεις είναι, κακά άλλος ένας είναι, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο αυτή η ομάδα. Εσύ πιστεύεις ότι αυτός ο προπονητής του είναι κάτι καλύτερο από τον Σάντος, ο Σίλβα? Καλός προπονητής. Είναι καλός, αλλά άμα προσέξεις κάτι το ιδιαίτερο σου. Όλα τα καλά τα κάνω από στιμένες φάσεις. Ναι. Ναι, δεν βλέπω κάτι το και το εκμεταλλεύεται στο 100%, αυτό βλέπω. Ναι. Διαφωνείς? Οπότε πού καταλήγουμε? Οπότε καταλήγουμε ότι πρέπει ο κύριος Σαββίδης να κάνει μεταγραφές, ναι, που τον προκαλεί ο κύριος Μαρινάκης, ναι,
Δεν μπορεί πέρσι αυτή η ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο πέρσι, ξαφνικά φέτος να εκτινάχθηκε. Δεν βλέπονται οι άλλες γι' αυτό. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Απλά άμα πάρεις τρεις παίκτες στον άξονα, θα δεις τη διαφορά. Τι διαφορά, πρωτάθλημα δεν θα πάρεις πάλι. Του χρόνου, γιατί να μην πάρεις. Αν δεν πάρεις την ΕΠΟ. Ε, σιγά το. Ε, πώς σιγά ρε φίλε. Άμα πάρεις παίκτες και αυτούς κερδίζεις. Ναι, ναι. Το μια φορά γίνεται το χρόνο, δεν γίνεται. Έκλεισες, επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Σύγκρινε Πατατούδη Μαρινάκη. Τι να σύγκρινε. Ένας άφησε χρέη την ομάδα και ο άλλος την καθάρισε τα χρέη. Τι να σύγκρινε. Όταν ήρθε ο Πατατούδης ήταν από τους καλύτερους. Πρόσεξε να δεις. Μην τον αδικήσουμε. Χοροπηδούσε σαν το κατσίκι όμως. Ο Πατατούδης ήταν από τους καλύτερους. Κοίταξε, εγώ δεν μ' αρέσει αδικό. Λευκοπύργο Πατατούδης έφερε. Βεβαίως, όταν ήταν ο καλύτερος, όταν ήρθε ήταν από τους καλύτερους. Έφερε Φραντζέσκο, Μαραγκό, τι να ξεχάσω τώρα. Λοιπόν, έριξε λεφτά ο άνθρωπος. Τον κυνήγησε η πολιτεία. Έδινε και σε κάποιους. Τον κυνήγησε η άλλη εκεί με τα αυτά. Έφερνε και. Έδινε λοιπόν, και. Πώς τα λένε αυτά. Τον βάλαν τα προβλήματα όμως. Τον πετάξαν τα προβλήματα τον στην βάλαν, πορεία. Ναι. Ο κόσμος πήγε ενάντια στον Πατατούδη. Ναι. Γιατί πήγε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί πήγε. Δεν είχε λεφτά ο Πατατούδης μετά. Ε. Τον σφίξανε τις κάνουλες λοιπόν. Δεν μπορούσε να βρει λεφτά. Δεν μπορούσε να πληρώσει. Δεν τάιζε. Πήγε να πάρει δάνειο από την πολιτεία, από ναι. τράπεζα. Ναι. Τον είπαν ότι. Κάποιο ψιθυρίζει να πει τον άνθρωπο. Τον είπαν ότι δάνειο έχουμε εντολή να μην πάρει. Φτάνει. Και τελείωσε. Μετά ήταν θέμα χρόνου τα προβλήματα. Φτάνει. Έλα, φίλε. Καλά, Κωστή. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Έλα. Καλησπέρα και εσένα, Τζόρνταν. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα και εσένα, Γιώργο. Καλησπέρα, φίλε μου. Γιώργο Ολυμπιακό από Αθήνα. Καλώ ήρθα. Γεια σου. Τι κάνουμε. Καλά. Κωστή, πώ τον είδε χθε τον Ολυμπιακό στο κύπελο. Εγώ το είδα με την Τρίπολη και δεν μ' άρεσε καθόλου. Με προβλημάτισε πολύ εν ώψη Άρσεναλ. Μάλιστα. Πώς το βλέπεις μεθαύριο? Πολύ ροκ, με φουλαρισμένη Άρσεναλ χωρίς προβλήματα. Θα το παίζα διπλό και με πολλά χρήματα. Τώρα φοβάμαι. Λες να είναι θετικό σημάδι για τον Ολυμπιακό το ότι η Άρσεναλ έρχεται με πολλούς τραυματίες? Φυσικά και είναι. Σε ένα Ολυμπιακό ο οποίος δεν πείθει. Είναι πεσμένος σε όλες του τις γραμμές και ιδιαίτερα στην άμυνα. Στην άμυνα ναι, έχω γερά θέματα, μην το ψάχνεις. Η Άρσεναλ περνάει με 0-2. Ναι, με 2-2, με 1-3, με 2-3. Αν θυμάμαι καλά, πέρσι η Arsenal που αποκλείστηκε από τη Μονακό, με 0-2 περνούσε και 0-1 το είχε και την έπαιζε μονότερμα εκεί μέσα. Ήκανε λάθος. Ναι, έτσι είναι. Κατάλαβες. Είναι. Φουλ επίθεση ήταν αυτή. Τζόρνταν, εγώ θυμάμαι το άλλο σύνθημα. Φέρε το Ρονάλντο Πατατούδη να καεί το Πελεκούδι. Ναι, τον έφερε. Δώσε και στην Μπάρτσα το Γιουκούδι. Που έχει γίνει σαν αρκούδι. Αντωνάκης, φιλαράκι. Έτσι. Τα λέμε, επόμενη γραμμή. Έτσι. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Φίλε. Καλημέρα, φίλε. Καλώς ήρθατε. Από Αθήνα, από Οξής. Μάλιστα. Καλώς ήρθατε. Και προπονητής του Μαχίας. Καλώς τον. Ωραία. Λατόπουλο, σε παίρνω τέτοια ώρα, γιατί ένα μεσημέρι σε ακούω. Φέρνεις κάποιο συνάδελφο προπονητή, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, μου διαφεύγει. Τον Παπαδόπουλο από τους Ultra Fighters, ναι. Ο Παπαδόπουλος ποιος είναι το παιδί, ένα ψηλό παιδί που έκανε kickbox από την Καβαλά. Καβαλιώτης, ναι. Όχι πολύ ψηλός, το 1,80 είναι. Ψηλός, ναι, κατάλαβα. Έχει κερδίσει το Ζαμπίδι, αν δεν κάνω λάθος. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πολύ γερό παιδί. Λίγο, ναι. Είναι λίγο, δεν είναι ενημερώνεται όμως σχετικά με το αγώνι που υπηρετεί. Δηλαδή. Ήθελα ένα μεσημέρι να σε πάρω τηλέφωνο, αλλά είχα τα πιτσιρίκια προπόνηση και δεν μπορούσα να σε πάρω. Δεν έχει, σας έχω ακούσει 3 φορές, ναι. Και συγκεκριμένα το παλικαράκι αυτό που δεν το ξέρω, δεν ξέρω ποιος είναι προσωπικά. Λοιπόν, εφόσον κάνετε μια τέτοια κουμπή, πρέπει να είναι ενήμερος όπως δηλώνει και προπονητής. Ούτε δεν ξέρω αν έχει καταρχήν τυχείο προπονητή, γιατί δεν τον είχα δει. Βρε, πάνε στο παρασύνθημα, χρόνο, ναι, πες μου τώρα, πού είναι. Πριν ένα χρόνο γίνανε στην Αθήνα. Ναι. Μετά από πολλά χρόνια, για να γίνεις προπονητής, γίνανε εξετάσεις. Ναι. Και όσοι συμμετείχαν εκεί πέρα, τους ήξερα όλο και με ξέρανε. Το παιδί αυτό δεν το ξέρω. Πάμε παρακάτω. Kickbox είναι. Είναι kickbox. Δεν έχει σημασία. Ήταν και από το kickbox που γίνανε προπονητές. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να σου πω και να το πεις τώρα, δεν ξέρω πότε κάνετε εκπομπή. Είναι στάνταρ ημέρα που βγαίνει το παιδί αυτό. Παρασκευές έρχεται. Ωραία, αύριο να τον ενημερώσει, γιατί προφανώς δεν το γνωρίζει.
Εδώ και λίγους μήνες, για πρώτη φορά στα χρονικά της Ελλάδος, υπάρχει μια παγκόσμια πρωταθλήτρια στην πυγμαχία. Γυναίκα. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Παγκόσμια πρωταθλήτρια, ναι, στην πυγμαχία. Λέγεται Πίτα Νικολέτα, Νίκη. Πίτα. Πίτα, ναι. Λοιπόν, βγήκε τρίτη στην Κίνα. Ναι. Στο παγκόσμιο. Κορίνθια είναι. Όχι. Μανιάτσα είναι. Μανιάτσα και μισή Μανιάτσα, μισή από Τρίκαλα. Ωραίος. Ναι. Αθήνα είναι, Αθήνα μεγάλος. Και έχει περάσει και στη νομική. Είναι 18 χρονών, 19. Ναι. Λοιπόν, ενημέρωσε και το κοινό σου εκεί πέρα, γιατί από ό,τι ξέρω έχεις πάρα πολύ μεγάλο κοινό στη Μακεδονία. Είναι η μοναδική Ελληνίδα που έχει βγει για πρώτη φορά. Δεν υπάρχει δηλαδή αθλήτρια στην πυγμαχία που να έχει βγει στο παγκόσμιο τρίτη, ούτε πέμπτη, ούτε όγδοη, ούτε τίποτα. Είναι η μοναδική αθλήτρια. Δεν το έχουν παίξει πουθενά σχεδόν, εκτός από κάποια λίγα site. Τα έξοδα όλα τα έκανε ο πατέρας της, ο οποίος είναι ένας αγωνιστής. Δεν πήρε ένα φράγκο από την Ομοσπονδία. Ακόμα και τα εισιτήρια τα βγάλανε μόνοι τους. Ακούγομαι. Γιατί η Ομοσπονδία δεν έδωσε? Γιατί η Ομοσπονδία είναι άστα, είναι μεγάλο το δράμα. Ξέρεις, πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή για αυτά. Έχω και εγώ εισπράττω πολλά παραπονά από κόσμο. Είναι μεγάλο το δράμα, Κώστα, ναι, καλά το λέω. Να τη βγάλουμε την κοπέλα, να μιλήσει το κοριτσάκι. Πολύ ευχαρίστω να σας δώσω και το τηλέφωνο της. Να τα αφήσει το χιλιτίδι, να τη βγάλουμε την κοπέλα και να κάνει και ο μπαμπάς και ο πατέρας της τι παράπονο έχει για να το ακούσουμε. Ναι, βέβαια. Δεν είναι σεμνοί και ταπεινοί άνθρωποι, επειδή τυχαίνει να τους γνωρίζω προσωπικά καλά, ειδικά τον πατέρα. Είναι σεμνοί και ταπεινοί, δεν είναι άνθρωποι. Και το κάνουν, δηλαδή το κάνει όσο αντέχει, είπε ότι θα κατέβει και στους Ολυμπιακούς και μετά τέρμα. Γιατί δεν υπάρχουν. Εντάξει, κοπέλα, άμα δεν παίρνει λεφτά, τι να κάνει. Έξοδα, σπουδάζει και νομική και τέτοια. Κίνα, ναι. Τα έξοδα για την Κίνα ήταν 25.000. 25.000. Βγήκε τρίτη στο παγκόσμιο. Και το μόνο που έγινε είναι την κάλεσε ο πρόεδρος να της δώσει μια χειραψία και να της πει συγχαρητήρια αυτό. Ποιος το... ο γέρος? Όχι αυτός, ο προηγούμενος. Ποιος ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας? Ο γέρος. Ο Παπούλιας. Ο Παπούλιας, μπράβο, ο Παπούλιας. Χειραψία αυτό. Την έκανε. Τι λέει, μεγάλη μιλιά. Ρε μεγάλη Παπούλια, να μου σοβαρά μιλάς, δεν το ξέρω. Αυτό είναι. Θα το βρούμε το θέμα, έγινε. Άφησε το τηλέφωνο στο Γιάννη. Χειραψία και τη χάιδεψε και λίγο στο κεφάλι, ε. Πίτα, ναι. Νίκη. Πώς λέγεται? Πίτα Νίκη, ναι. Λοιπόν, τον ΠΑΟΚ πώς το βλέπεις, αδερφούλη, για πες μου τώρα. Τέταρτος θα βγει με κλειστά τα μάτια. Έλα ρε, μη λες κακίες τώρα, τέταρτος. Αφού δεν είσαι κακός άνθρωπος κατά βάθος. Κατά βάθος δεν είναι. Τέλος πάντων, θα πολεμήσει για τη δεύτερη θέση. Άσον να τραγουδάει αυτός. Έχω βάλει ένα στοίχημα, δυο μελοκόπια. Το ένα το έχασε με τον Μπερμπάτοφ τώρα. Στην κυρία άλλο... Μέρη. Ναι. Λοιπόν, δύο μελοκόπια, εγώ ο Τζόρνταν και ο Κρέντι. Στην κυρία Μέρη, εγώ λέω μέχρι 30 Ιανουαρίου αριβερντέρτσι Ρώμα ο Μπερμπάτοφ. Αυτό λέει θα μείνει. Άσο τον Μπερμπάτοφ. Θέλω να μου πεις ποιον βλέπεις για δεύτερη θέση για τον Champions League θα πούμε τελικά. Ποιον βλέπεις? Τον Παναθηναϊκό βλέπεις? Την ΑΕΚ βλέπω. Λοιπόν, άκου να δεις. Βλέπεις την ΑΕΚ με τις μεταγραφές των 50 και των 30 χιλιάδων. Ναι, γιατί εσύ που πήρες το Λέο Βαστή έχεις παραπάνω. Και τον Τζίμι Ροτ. Έχει κολλήσει. Το Τζίμι Ροτ τον είδα σήμερα. Έτυχε να δω λίγο το δεύτερο μου και μου άρεσε το. Εσύ που είσαι προπονητής πυγμαχίας και ξέρεις και βλέπεις. Το Τσαβέλα πώς το βλέπεις? Ο Γκολάσας άρεσε πιο πολύ για ο Τζίμι Ροτ. Το Τσαβέλα πώς το βλέπεις μια που είσαι προπονητής πυγμαχίας? Ο Τσαβέλα επειδή τυχαίνει να το γνωρίσω. Καλός είναι. Λοιπόν. Τώρα εντάξει, είναι λίγο απρέπεια να μιλήσω για τον Τζαβέλα. Αυτό που θέλω να σας πω, γιατί τυχαίνει να είναι μικρός ο κόσμος εδώ όταν συναναστρέφεσαι με πολύ κόσμο, έτσι, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις αυτό που λέω. Έτσι είναι, για πες το. Είναι αυτός πώς το λένε, ο Κλάους, ο Σάντα Κλάους, να κόψει λίγο τα ταξίδια στην Αθήνα και τα ξενύχια. Αφού αγαπάει ρε φίλε. Αγαπάει. Ρε φίλε, και εμείς αγαπάμε. Η γυναίκα μας δίπλα είναι, ακούει και γελάει τώρα. Και εμείς αγαπάμε. Και αγαπάμε πραγματικά και χωρίς λεφτά. Χωρίς λεφτά αισθήματα. Αυτό είναι τώρα μομφή για τον Κλάους. Όχι, στο λέω κατά μου. Τι μομφή. Ο Κλάους το έχει γαμίσει δηλαδή. Το Αθήνα, Θεσσαλονίκη το έχει. Δεν είναι, δεν ισχύει τώρα αυτό φέτος. Αδερφούλη,
Τρεις φορές τον έχω πετύχει. Μην μου λες ότι δεν ισχύει. Δεν κακό. Εντάξει, δεν κακό. Αλλά τώρα μιλάς σοβαρά. Τώρα δεν είναι κακό να ξενυχτάς. Είσαι αθλητής. Παίρνεις ένα σκασμό λεφτά. Σου είπα ένα παράδειγμα πριν που πρέπει να ντρεπόμαστε που είμαστε Έλληνες. Η κοπελίτσα πήγε, βγήκε τρίτη στον παγκόσμιο και δεν της δώσαν ούτε ένα μπλουζάκι για να αλλάξει από τον υδρότα. Φίλε, λάκα, η κοπελίτσα δεν μπορεί να έχει 50.000 κανίβαλους να χοροπηδάνε όμως. Είναι διαφορετικά. Αυτό που λες για τον Κλάους φέτος δεν ισχύει, να ξέρεις. Πέρσι μπορεί να ήταν. Έτσι λες, αδερφούλη. Την επόμενη φορά που θα τρακαριστώ μαζί του, θα σου στείλω σε φωτογραφία. Έγινε. Εντάξει. Έγινε. Okay. Τα λέμε. Γεια χαρά. Γεια σας. Γεια χαρά. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, μια πίτα δεν είχε η φοιτήτρια και ο Γρηγόρης στα ΙΕΚ γιο της. Ξέρεις τι τους κάνει, στο γιο του ο Γρηγόρης. Του λέει, φέρε με ένα σάντουιτς από κάτω τούμπα, το φέρει κάτω ο Δελφόν. Εκεί, πώς το λένε, εκεί που μένει κάτω. Ναι. Στην στροφή, πώς το λένε. Ναι, εκεί στη Σοφούλη. Στη Σοφούλη, ναι. Άκου να δεις. Λέω, καλά, ρε. Κανόνισε φιλαράκι και τα λοιπά. Ναι. Του λέω, τρως γύρω, ρε. Δεν τρώω. Καλά, λέω, εκείνοι με είπαν ότι τρως. Για τον γυναίκα μου ήταν. Ψεύτα, ρε, του λέω. Ντρέπεσαι να πεις ότι τρως, λέω, σκυλί. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Ναι. Τι κάνουμε, εγώ είμαι. Ναι, ναι, κύριε, εσείς είστε, ναι, εσείς. Ο Κώστας είμαι από Νάουσα. Καλώς τον. Γεια σου, Κώστα. Παναθηναϊκός είμαι. Έλα, εγώ βασικά. Έλα, να κλάψουμε μαζί. Μου επιτρέπεις να πω και στο 266 κάτι. Για πες. Να πεις. Να μην ξεχνάει ότι εμείς προερχόμαστε από αρχαίους Έλληνες και αρχαίοι Έλληνες τους καίγαν τους νεκρούς τους. Και όχι μόνο αυτό, ήταν και ομοφυλοφιλάρες οι περισσότεροι. Ρε, καλύτερο πράγμα από τη δημοκρατία. Υπάρχει ό,τι θέλει ο καθένας να γίνει. Και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτούς, έτσι. Για τους αρχαίους Έλληνες, ναι. Μπράβο, να μην είμαστε εκεί που μας συμφέρει. Περήφανοι. Περήφανοι και εκεί που δεν μας συμφέρει. Λίγο αυτό για το 266. Μετά ήθελα να πω κάτι για το ελληνικό ποδόσφαιρο, παιδιά. Όσοι είναι από τη Football League και κάτω θα πρέπει να ασχολούνται με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Να τους ενδιαφέρει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όσοι είναι στη Super League και δεν είναι Ολυμπιακοί, θα πρέπει να μην ασχολούνται με, η γνώμη μου. Γιατί είναι πολύ προσβλητικό ο Ολυμπιακός να παίζει με την νοημοσύνη μας. Να μας θεωρεί τόσο χάπατα. Πώς το πες, χάπατα. Γιατί. Εγώ νομίζω δεν είναι λύση αυτή. Δεν μπορεί μια ομάδα δεν μπορεί να τη βάλει γκολ τον Αστέρα Τρίπολης μέχρι το 70 και βγαίνει ένα πέτσινο πέναλτι. Δηλαδή κάθε φορά που. Πρώτη φορά είναι αυτό. Είναι γι' αυτό γίνεται. Η νοημοσύνη μας. Πληρώνει τους διαιτητές, πληρώνει τα πάντα. Δεν πληρώνει κανένα, μόνοι τους τα κάνουν. Ναι, μόνοι τους, έστω. Δηλαδή τους ορίζουν και αυτοί δεν θέλουν. Παρακαλά να μην οριστούν σε παιχνίδια τους. Παρακαλά να παίξουν με τον Ολυμπιακό. Να μην παίξουν, παρακαλά. Να κάνουν το χατήρι του Ολυμπιακού για να. Έχουν άλλα. Δηλαδή τώρα, αν έπαιζε άλλο παιχνίδι ο Κίζας προχθές, τι θα γινότανε. Θα παρακαλούσε να παίξει με τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν νομίζω. Εγώ νομίζω ότι παρακαλούσε να μην παίξει με τον Ολυμπιακό. Βρε, εγώ ξέρεις τι πιστεύω. Ότι οι διαιτητές παρακαλά να παίξουν με τον Ολυμπιακό για να του κάνουν τα χατήρια του. Για να έχουν καλή αντιμετώπιση. Δεν νομίζω. Μπελάσινε. Μπελάσινε. Δεν θέλουν. Δεν θέλουν αυτό που λέω. Δεν ξέρω, εντάξει, αυτό. Σου λέει μπλέξαμε πρέπει τώρα. Να μας το πούν οι ίδιοι, πράγμα δύσκολο να μας το πούν. Αλλά αυτό που θέλω έτσι να πω είναι ότι μας περνάνε για ηλίθιους. Δεν γίνεται. Δεν μας περνάνε, ρε φίλε. Είμαστε. Καταστρέφουνε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το διαλύσανε, τι να καταστρέψουν. Διαλύσανε. Για προσωπικά συμφέροντα διαλύσανε το ποδόσφαιρο. Αυτό που βγάζει η εθνική είναι αυτό που καλλιεργεί ο Ολυμπιακός. Αυτό θερίζουμε. Αυτό πρέπει να καταλάβουν. Δεν έχουμε, αλλά δεν έχουμε γήπεδα, δεν έχουμε διαιτητές, δεν έχουμε τίποτα. Ξέρεις τι γίνεται όμως. Δεν θα πάει να κάνει διαφήμιση. Δεν είναι λύση αυτή όμως να μην ασχοληθείς. Δεν ασχοληθείς, θα τα παίρνεις είναι για τα πρωταθλήματα. Τι θα γίνει. Γίνω τώρα, δεν ένα, με πήρε τηλέφωνο η Νόβα της προάλλες και μου λέει: έχω μια καλή προσφορά, λέει, να πάρεις, λέει, το αθλητικό πακέτο. Λέω: γιατί να το πάρω το αθλητικό πακέτο, λέω. Τι να βλέπω. Τον Κίζα να δίνει το πέναλτι. Άντε πάλι με τον Κίζα. Αφού ξέρω ποιος θα το πάρει το πρωτάθλημα, γιατί να πάρω. Ναι, μου λέει, δεν έχω να πω τίποτα άλλο, μου το κλείσει. Πέσα στον μεγάλο, πες στον αφεντικό. Πώς θα πάει να κάνει διαφήμιση σε γήπεδο, ξέροντας. Δηλαδή καταστρέφει μια ολόκληρη αλυσίδα. Δεν τους νοιάζει, ρε, τα προσωπικά συμφέροντα, δεν τους νοιάζει. Ναι, αλλά θα πρέπει να κάνει και λίγο υποχώρηση. Πέρυσι ήταν ο ΠΑΟΚ, παιδιά, να πάρει το πρωτάθλημα. Έπαιζε καλή μπάλα.
Μετά τη νίκη με τον Ολυμπιακό, μετά, μόλις έφυγε ο ΠΑΟΚ, μόλις κατάφερε ο Άγγελος να κερδίσει και τους διαιτητές, το 1-5 το κάναν μόνο 1-2, γιατί στο 1-5 θα είχαμε τριγμούς στο Καρεσκάκι. Κατάλαβες. Αρχίσαν μετά οι Καλογερόπουλοι, οι Αρετόπουλοι, πώς σου λένε, οι Δημητρόπουλοι. Τι να δημηθώ με το Πανετολικό σε Τούμπα. Τι να δημηθώ, ρε. Χειρουργικές επεμβάσεις. Και δεν είναι ότι έχασε 4-2 από την Ξάνθη και αυτά. Αυτά συμβαίνουν. Έχασε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ το έχασε στις χειρουργικές επεμβάσεις. Και στην Ξάνθη μέσα. Γιατί το επόμενο παιχνίδι στην Ξάνθη ήταν. Έχουν ψυχολογία. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Επειδή ξέρω παραπάνω πράγματα. Ναι, ναι. Και από τους δυο σας. Η εθνική ομάδα πέρσι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πτώση του ΠΑΟΚ. Στην πτώση του ΠΑΟΚ. Ναι. Όσοι είστε ΠΑΟΞΙΔΕΣ, θα πρέπει να συχαίνεστε την εθνική ομάδα. Και όχι να χαίρεστε επειδή παίρνετε 5 φράγκα που στέλνετε 10 παίκτες, γιατί αυτοί οι παίκτες, τέλος πάντων, αποσιοποιητικά, για χαρά φίλε, δεν μπορώ να πω περισσότερο. Όχι, εγώ θέλω να μου πεις στην Ξάνθη μέσα εκείνο το παιχνίδι πώς το χάσε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ρώτα την εθνική ομάδα. Ναι. Ρωτήσω εγώ τον Τζαβέλα, θέλω να ρωτήσω τον Φλίσκα, θέλω που δεν είναι. Τον Καλογερόπουλο που δεν έδωσε την αποβολή του Φλίσκα. Όσοι παοξίδες, όσοι είστε παοξίδες, οπαδοί. Ναι, και είστε εθνική ομάδα. Ψυχολογία έχουν. Πώς? Και οι παίχτες έχουν ψυχολογία, άνθρωποι είναι, μην το ξεχνάμε. Όταν κουράζονται μέσα στο γήπεδο, όταν σκίζουν τη φανέλα και ματώνουν μέσα στο γήπεδο. Δεν του δίνει του. Άκου να δεις. Έρχεται ο διαιτητής για ένα ταρτζάρισμα, τον δείχνει κίτρινη. Πρόσεξε, πρόσεξε. Δεν του δεν δίνει. Τα πόδια του, μετά, του κάτσε, αλλά δεν του δίνει φάουλ μέσα στην Καλονή. Έχει σκάσει πιο νωρίς, τον βρίζει, τον βγάζει κόκκινη και λείπει από την ομάδα 2-3 παιχνίδια. Κάτσε λίγο. Του πάει την ψυχολογία. Στάσου λίγο, στάσου λίγο. Στάσου λίγο. Ο Κάτσε τον Αναστασιάδη τον ήθελε. Όχι, στο φάουλ, στο φάουλ. Σα το φάουλ, σταματήστε. Δεν ξέρω αν τον ήθελε. Σταματήστε γάμο το, μη με νευριάζετε. Δεν θέλω εγώ τώρα. Μη με νευριάζετε. Μη με νευριάζετε. Ποιο σκόραρε εκείνο το μάτσο του ΠΑΟΚ, βοηθήστε με λίγο. Ποιο έβαλε γκολ σε εκείνο το μάτσο του ΠΑΟΚ, αποβλήθηκε ο Κάτσε. Ποιο έβαζε τα γκολ πέρυσι στο ΠΑΟΚ. Δεν θυμάμαι ρε εκείνο το παιχνίδι. Γιατί τον φάγανε, ποιοι τον φάγανε τον Περέιρα. Α το κοινό ρε, άλλο λόγο. Την αποβολή ήταν, έχανε ο ΠΑΟΚ τότε. Ρε, α την αποβολή ρε. Ο Τζιόλη και ο Περέιρα δεν είχαν πρόβλημα με τον Αναστασιάδη. Οι άλλοι είχαν. Τι θέλετε τώρα, κι άλλα. Εντάξει, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Εκπονάστε τον Ολυμπιακό και κοιτάξτε θέλετε, που έχετε γίνει σαν την τρύπια βάρκα του Γύλου. Άστε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Θωρακίστε και τι. Άιτε και τι, κοιτάξτε τι. Τι τρυπήματα τρώτε τώρα. Άστε τα μόνο. Πάμε επόμενη γραμμή. Μαζί σου, μαζί σου. Μαζί μου, μαζί μου. Συμφωνώ. Επόμενη, ναι. Γεια, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Βγήκα να μιλήσω για τον Κλάβ. Έλα φίλε μου, πες. Ωραία. Τι κράξιμο είναι αυτό. Μία το παιδί με το ολόι. Μία ο Μίστρα Μαρκές βγήκε και ο άλλος τον Καμόρα. Τι είναι αυτά. Σας κάνει 20 γκολ, μας κάνει 20 γκολ τη χρονιά. Και τον κράζουμε και από πάνω. Τι είναι αυτό το πράγμα. Και με ποιος μας κάνει γκολ. Απάντα. Να απαντήσω εγώ. Να απαντήσεις βέβαια. Συμφωνώ με τον παιδί. Ναι. Ναι. Σε αυτό το κομμάτι. Συμφωνείς, αλλά κάνεις ζαβάντα τον Μπερμπάτοβ. Αβάντα τον Μπερμπάτοβ. Ναι, πού να ξαναδείς παίκτη σαν τον Μπερμπάτοβ. Έλατε. Να περπατάει και να τρώει. Πού να δεις Μπερμπάτοβ. Να τρώει καλά. Πού να δεις Μπερμπάτοβ ξανά. Πού κολλάει το ένα μετάλλο. Πού να δεις να περπατάει Μπερμπάτοβ. Συμφωνώ στα ξενύχτια που έλεγε ο φίλος. Φέτος δεν ισχύουν. Κάτσε να σε πω κάτι όμως ρε φίλε. Εδώ ολόκληρο σκούρα έπινε, κάπνιζε και έκανε τον Κλάουζερ να τα κάνει. Τον Μπερμπάτοβ τι να τον κάνουμε. Τον Μπερμπάτοβ. Πίσω στη Σόφια. Πες μου τι διαφορετικό κάνει. Σόφια πίσω. Πες μου εσύ ποιότητα παίκτη σαν τον Μπερμπάτοβ. Διάλεξε τον Κλάους, πουλάει τον Μπερμπάτοβ. Διάλεξε. Τι να διώχνεις. Τι να διάλεξε. Αυτό σε λέει ο τόσο. Γιατί να διώξω κάποιον, δεν κατάλαβα. Ποιον διώχνεις, ρωτάω. Γιατί να διώξω κάποιον, ρε φίλε. Άμα ήταν το διώξα, θα πούλαγα τον Κλάους. Βγήκες όμως τη Δευτέρα, μετά την Καλονή του 1-2 και σε λέω Ραυτόβουλος, άμα τον πουλήσουμε και λες ναι, να τον πουλήσουμε. Ποιονά. Τον άμα θεωρήσουν ότι πρέπει να τον πουλήσουν, να τον πουλήσουν φυσικά. Δεν κατάλαβα. 10 εκατομμύρια ρήτρα έχει. Γιατί να μην τον πουλήσει. Έχει φάει και εσύ τον παπά με τον δανό. Ποιο παπά, ρε φίλε, άσε τώρα. Άσε τώρα. Παπάδες τρώτε εσείς τώρα. Εμένα όταν θα μιλάς. Άκου, άκου. Πώς? Και κάνεις την πεκή. Ποιο κάνει την πεκή, ρε μικρέ. Τι κοίκε, έτσι δεν κάνεις. Τι κάνεις. Εγώ κάνω την πεκή. Ναι. Εγώ ρε εσύ προσωπικά τον Κλάους τον ξέρω και λέω, τολμάω και λέω, αν πρέπει να τον δώσουν, ας τον δώσουνε. Σόπα. Εγώ κάνω τον Μπεκί για μένα, μιλάς τώρα ρε.
Καλά, πλάκα με κάνει. Εγώ να σε κάνω πλάκα. Σε έχει κάνει 100 γκολ. Ποιος? Ο Κλάου, σε 5 χρόνια, 6. Ναι. Και όταν δεν μπορούσε να παίξει, τον έκραζα. Λέω, είναι απαράδεκτος τώρα. Τον Μπερμπάτοφ τι κάνεις? Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τον Μπερμπάτοφ τι το λες? Τον Μπερμπάτοφ. Τι μεγάλος παίκτης που είναι. Τον Μπερμπάτοφ, αφιβάλλεις γι' αυτό. Αφιβάλλω, ναι. Αφού δεν τον παίζουνε, δεν βλέπεις ότι δεν τον παίζουνε. Ναι. Α, τι, στο Άις ακόμα. Τον Κλάους τον παίζουνε. Ρατόπουλε. Κάτσε ρε φίλε. Πήρατε τον Μπερμπάτοφ για να κάνει τη δουλειά που ξέρει να κάνει ο Κλάους, να πετάει την μπάλα στον πρώτο δοκάρι μέσα. Τι τον πήρατε? Τον Μπερμπάτοφ. Τι τον πήρατε? Να πουλάτε φανέλες. Για αυτή τη δουλειά τον πήρατε. Τι τον πήρατε, ρε? Και σαν φόρ τον πήρανε και σαν να κάνει παιχνίδι τον πήρανε εκεί μέσα. Για κλωτσιές είναι. Άσε ρε φίλε τώρα. Για κλωτσιές είναι. Απαράδεκτοι είστε. Για κλωτσιές είναι ο Μπερμπάτοφ. Σας δουλεύει. Είστε απαράδεκτοι με τον Μπερμπάτοφ. Σας δουλεύει. Μια χαρά. Σας είδε χαζούς και σας δουλεύει. Το λέω εγώ. Μας είδε άμπαλους να πούμε και σου λέει μπλέξαμε τώρα. Θα μου φύγουν και τα μαλλιά σου. Ναι, ναι, ναι. Ποια μαλλιά ψεύτηκα είναι. Λέγε φίλε. Πότε θα είναι δυσκολύτερο, ρε? Αν πεθάνει κανένα συγγενή τη γυναίκα, που θα είναι. Λέγε, ρε. Αυτό σου λέω. Είχε πεθάνει η γιαγιά τη. Α, εσύ είσαι το μοντέλο, είσαι από εκεί? Όχι, ρε, δεν είμαι το ταγάρι, τον κολυδρό άλλο. Κλείσε. Κλείσε, τα λέμε. Πάμε στου πέντε τελευταίου. Κολυδρό έβγαλε μοντέλα και. Έχει βγάλει πολλά μοντέλα. Έχω κι άλλο φίλο εκεί. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε, εσύ είσαι. Εσύ. Είχα μιλήσει με τον Κωστή πριν λίγο καιρό. Mm-hmm. Είχα ρωτήσει για αν πιστεύει ότι η ΑΕΚ μπορεί να τερματίσει πάνω από τον ΠΑΟΚ και μου είχε πει ότι όταν θα γυρίσει, γιατί έλειπε ένα διάστημα ο Μπερμπάτοφ, λέει ότι θα μας διαλύσει. Mm-hmm. Καταρχάς θέλω να τον ρωτήσω αν πιστεύει ακόμα το ίδιο. Θα σε διαλύσει ο Μπερμπάτοφ, και... είπα. Ναι, ναι, ναι. Εγώ είπα τη λέξη, ο Μπερμπάτοφ θα σε διαλύσει. Ναι, όταν γυρίσει λέει θα σε διαλύσει. Όταν γυρίσει ο Μπερμπάτοφ. Ναι, ναι. Θα με πείραξε κορτιζόνι, φαίνεται. Και κάτι άλλο. Μεταχτός, ναι. Που επειδή σε άκουγα, νομίζω ή σήμερα το μεσημέρι, χθες το είπες, ότι και καλά γιατί να σπεράσει η ΑΕΚ του Γιώχασον και του Σιμώες. Εγώ έχω να πω, επειδή τη βλέπω την ομάδα, δεν έχω χάσει αγώνα από τότε που έπεσε. Mm-hmm. Ναι, ναι. Ότι αυτά τα δύο αμυντικά χάφ, ο Γιώχασον και ο Σιμώες. Ο Γιώχασον πήρε πολύ θάρρος, ανεβαίνει και ψηλά, βλέπω. Ναι, ειδικά ο Γιώχασον. Πιστεύω ότι στα επόμενα χρόνια μπορούν να φέρουν στην ΑΕΚ καλά λεφτά. Αν και εγώ δεν θέλω να τους χάσω, γιατί είναι παίχτες που παίζουν πολύ καλά στη θέση τους. Δέσαν αυτοί οι δύο, ναι. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω και για τώρα, όπως βλέπεις το πρωτάθλημα, τα προγράμματα που έχουν μείνει στις ομάδες, τα εντός και εκτός παιχνίδια. Το δηλαδή, πρόγραμμα, όχι τα προγράμματα. Τους. Ναι. Ναι, το πρόγραμμα. Τι πιστεύεις ότι θα γίνει? Πώς θα βλέπετε? Εγώ βλέπω ότι ο προπονητής σου είναι πολύ καλός. Εγώ βλέπω ότι θα κάνεις και στραβές αρκετές. Δηλαδή για την Καλονή μπορεί να φέρεις καμιά ισοπαλία. Δεν είναι απίθανο. Δεν είσαι ακόμα σταθερή ομάδα που να πεις ότι έχω μια σταθερότητα. Δεν έχει βάθος ρόστερ. Δεν έχει. Δεν έχει βάθος. Εγώ βλέπω τον ΠΑΟΚ τώρα από εδώ και πέρα θα ανεβαίνει. Δεν ξέρω, εγώ πάντως βλέπω ότι τις έχουν μείνει εύκολα στην ΑΕΚ για το τέλος του πρώτου γύρου και στο δεύτερο γύρο έχει όλα τα ντέρμπι εντός έδρας και πιστεύω ότι θα έρθει και ένας καλός επιθετικός, δεν ξέρω ποιος, πιστεύω ότι θα έρθει ένας καλός επιθετικός. Κοίταξε, και φίλε, νομίζω ότι θα πούμε άνετα δεύτερη. Το εντός έδρας που λες, το γήπεδο αυτό είναι είτε εντός είτε εκτός, το ίδιο πράγμα είναι εσύ. Δεν νομίζω, δεν είναι έδρα το γήπεδο. Κανένα στο παιχνίδι το περσινό με τον Ολυμπιακό. Ναι, είναι, το φετινό εντάξει. Με την Τρίπολη, άμα το δει. Το φετινό με την Τρίπολη, εντάξει, με ένα λάμ, με μια κόκκινη, μια αποβολή, λοιπόν. Χάσαμε ολόκληρο το παιχνίδι. Να δούμε όμως και το παιχνίδι μέσα στην Τούμπα που μας ακύρωσε εκεί πέρα το. Εκείνο το έπρεπε να φάσει 4 γκολ, άστο και το παιχνίδι. Γιατί έπρεπε. Γιατί η πρώτη ευκαιρία ήταν μια διπλή ευκαιρία στο 90 και μια στο 95 έκανες. Τίποτα, πουθενά δεν ήσουν. Εντάξει, αυτό δεν είναι. Η μπάλα είναι. Έτσι είναι μπάλα. Καλώς και εγώ είναι άδικη. Ναι. Άδικη είναι, ναι. Καλώς και εγώ είχατε ευκαιρίες αφού δεν σε εκμεταλλευτήκατε. Σωστά. Και δεν μου δίνεις πέναλτι. Και δεν μου δίνεις. Δεν σε δίνω πέναλτι, αλλά άμα το πάμε τώρα στο διαιτητικό, θα πούμε ότι και μια αποβολή του Μάνταλου έπρεπε να πιο νωρίς. Στον Μπέλκα. Και πάλι και εκτός από αυτό. Όλα αυτά θα τα δείτε από 4 Ιανουαρίου στην τηλεόραση. Φάνηκε μέσα στο γήπεδο, μέσα στο χορτάρι που λέμε, ότι ο Πάουκ ήταν τουλάχιστον μία κλάση ανώτερος.
και το άλλο που και στο Καρεσκάκι μέσα που έφαγα 4 και εκεί πέρα άμα με αφήναν να βάλω τον γκολ στο πρώτο ημίχρονο που είχα 2-3 ευκαιρίες να βγω και με κόψανε με το offside και εκεί πέρα εγώ νιώθω αδικημένος, δεν ξέρω. Και αυτό που ακούω από πολλούς παοκτσίδες που νιώθει αδικημένοι και το ένα και το άλλο, η ΑΕΚ καταρχάς ήταν η πρώτη ομάδα που της αφαιρέθηκαν 3 βαθμοί πέρσι με τον νέο αθλητικό νόμο. Επειδή κλαίγονται τώρα πέρσι. Οι Παναθηναϊκού. Πέρσι, ναι. Εσύ εδώ με τον ΠΑΟΚ έγινε μείον 15 στα play-off τώρα. Αυτό δεν ξανά έγινε πουθενά. Δεν υπήρχε πουθενά στο καταστατικό αυτό και το βγάλανε. Και κλείνω με αυτό και τελειώνω με αυτό. Πιστεύω ότι τώρα από αρχές του νέου χρόνου που θα βγει και η άδεια για το γήπεδο, πιστεύω ότι η ομάδα και η οπαδοί της ΑΕΚ θα έρθουν και πιο κοντά και η ομάδα θα ανεβεί πολύ πιο. Πιστεύεις θα δεις εσύ νέο γήπεδο? Εγώ είμαι σίγουρος θα δω νέο γήπεδο, ναι. Γιατί αν μετά από όλα αυτά που περάσαμε, τα δύσκολα έχουν έτσι περάσει. Λες, ότι... Μάλιστα. Έτσι λέω. Έτσι έλεγε ο Παναθηναϊκός με το Βοτανικό. Δεν ήρθε τόσο κοντά ο Παναθηναϊκός. Η νέα τούμπα. Εμείς μια υπογραφή. Εμείς δεν την κρεμίσαμε τουλάχιστον. Σωστό. Εμάς μας την κρεμίσαν, δεν την κρεμίσαμε. Εσείς την κρεμίσατε. Ποιος την κρέμισε? Μας την κρεμίσαν και είπαν ότι θα. Ποιος την κρέμισε? Εσείς την κρεμίσατε. Ένας ανόητος παράγοντας της ΑΕΚ. Ο Κανίτσας είναι χαζός. Πάντως πιστεύω ότι την έχει εύκολα τη δεύτερη. Σαν άνθρωπος, χαζός σαν παράγοντας. Την έχει εύκολα τη δεύτερη θέση. Εγώ έτσι πιστεύω, ναι. Εγώ δεν ξέρω, κάτι ακούν τα αυτιά μου ότι η ΑΕΚ αν βγήκε στην Ευρώπη νομίζω δεν έχει δικαίωμα να παίξει στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν αληθεύει. Θα το ρωτήσω εγώ. Δεν πέρασαν τίποτα. Θα το ρωτήσω, θα δω αν ισχύει φέτος αυτό. Όχι, είναι σίγουρο ότι ισχύει, αλλά εντάξει, θες να θες. Έγινε αυτά. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Έγινε, γεια σου, γούρινα μου. Γεια. Πάμε στο φίλο, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Καλώς. Χαιρετώ τον Κότζα τη Θεσσαλονίκη και τον Τζόρνταν. Τι κάνουμε, παιδιά? Καλά, φίλε. Καλά, φίλε. Ο Αζάρι είμαι, Κώστα. Έλα, ναι. Να απαντήσω λίγο στον Αεξή τον προηγούμενο. Ναι, καλό παιδί. Πρώτα θα γίνει η ανακαίνιση του Stamford Bridge που τελειώνει το 2018 και μετά θα κάνει γήπεδο η ΑΕΚ. Το Δεκέμβριο του 2015 θα ήταν τελειωμένη. Έχει τώρα όραμα ο ΑΕΞής. Περιμένει. Δεύτερον, το μετρό Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι. Δεύτερον, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ πρέπει να παλέψουν για δεύτερη θέση με τέτοιο Παναθηναϊκό. Είναι σωστό. Έγκλημα να τη χάσει. Σωστό. Ένα από τους δύο. Ξέρεις τι γίνεται. Μεγάλο έγκλημα. Μια νοτελεία. Το χοντρό το συμφέρει, ναι, ναι, να βγει ο Παναθηναϊκός, να ξέρεις. Α δούμε. Και ο Παναθηναϊκός, λέω, ο ΠΑΟΚ το χειμώνα πρέπει να πουλήσει τον Κλάουζ ή τον Μπερμπάτοφ. Να πουλήσει τον Κλάουζ στην Ιταλία, δεν ξέρω ποιος τη ζητάει, ο Ντινέζ εκεί και λοιπά, να πάρει λεφτά και να πάρει ένα καλό φορ. Αυτό λείπει στον ΠΑΟΚ. Ο Τιούντορ είναι καλός και θα συνεχίσει καλά στον ΠΑΟΚ ο Τιούντορ. Και αν του το επιτρέψει και η διοίκηση θα μείνει κιόλας, που το χρειάζεται το ΠΑΟΚ αυτό. Δεκάρι θέλει ομάδα. Να δούμε τι γίνεται με αυτούς τώρα. Ποιος είναι δεκάρι? Πρέπει να δημιουργεί ομάδα. Και εμένα ο Αθανασιάδης σαν παίκτης δεν με ενθουσιάζει. Ο Αθανασιάδης δεν. Ξέρεις τι γίνεται? Δεν του δίνανε μπαλιές, δεν είχαν ευκαιρίες. Με τρεις ευκαιρίες που θες έβαλε δύο γκολ το παιδί σε αυτά τα. Ναι. Κατάλαβες. Με ένα καλό δεκάρι και με ένα μέτριο φορ έχεις αποτέλεσμα. Ναι. Οπότε αν κοιτάξεις το χειμώνα για ένα πολύ καλό δεκάρι. Κρατήσει και τον Κλάους μετά, θα είναι αποτελεσματικό. Κάτσε να δούμε τον Τζίμιρο και τον Αντώνη. Ποιο Τζίμιρο και Αντώνη να δεις? Κάτσε να το δούμε τώρα. Ποιον Αντώνη να δεις? Το Βαρκάρι, το Σερέτηρ. Ποιον Αντώνη να δεις, Χάφρε? Έχει τον Κάτσε εκεί. Προγκολάσα σήμερα, φαινόταν επεκτάρα προς τα σας. Α, τον Κάτσε. Λέω εγώ τώρα Τζίμιρο. Κάτσε που ξέρει μπάλα, αυτό έτσι τον είδα. Τον Κάτσε συμβόλαιο, θα τον κάνετε? Φυσικά. Τον κάνει, γιατί όχι. Σα έχει άκτη ο Αλβανό. Τον είπε, έλα χωρίς το μάνατζερ. Το μάνατζερ αυτό. Δεν ξέρω, έτσι τον είπα. 90 χιλιάρικα. Όχι, για το δώσουν κάνα εκατομμύριο. Όχι, ρε, τον δώσε τον εαυτό να, ρε. Τον είδε στον Τζανδράκο. Δώσε στον χοντρό που είχατε πέρσι, το μαύρο, ρε. Τον Τζανδράκο τον είδε. Τι είναι ο Τζανδράκο? Βγάζει μάτια. Το ίδιο είναι. Πού παίζει? Το ίδιο είναι. Πού παίζει? Ρε, εσύ. Όχι, το ίδιο παιδιά. Είναι. Το ίδιο δεν είναι, αλλά πού παίζει? Το ίδιο είναι. Όχι, φυσικά. Δηλαδή ο Πέλκα, άμα φύγει, θα παίξει ένα Ολυμπιακό. Όχι, δεν λέω εγώ. Δηλαδή ο Γκολάσα, ο Τσιόλη, άμα φύγει, θα πάει παίξει ένα Ολυμπιακό. Έχει ένα μισό ακόμα. Γεια. Άντε, ρε. Έλα, φίλε. Λοιπόν, να πω και δύο τελευταία. Κωστή, ξέρει ότι τώρα σήμερα ξαναβγήκε ένα παλιό σου βίντεο στη δημοσιότητα, ε. Ποιο? Τότε που είχε πει το 6-0 με την Καλυθέα του ΠΑΟΚ, το θυμάστε το βίντεο. Τι είχα πει? Ότι η άμυνα, λέει, τη Καλυθέα είναι πιο ανοιχτή και από τον μπιπ της αυτήν που έπαιζε με τον Κουσγούνη στις ταινίες του 70. Πού έχει παιχτεί αυτό? Είναι σε μια σελίδα στο Facebook, έχει γίνει χαμός εδώ. Πού, γιατί δεν το ξέρω.
Είναι τώρα τη σελίδα να μην την πω τώρα. Τέτοιο, ανεβάζει κάτι επιχειμένα. Τέτοια έχει και το δικό σου για την εξάρατη τότε του ΠΑΟΚ. Ναι. Να πω και ένα τελευταίο και να κλείσω. Ναι. Όλοι οι οπαδοί του ελληνικού πρωταθλήματος, αν υπάρχουν ακόμα, την Τετάρτη, για το καλό της Ελλάδας πρέπει να είναι με τον Ολυμπιακό. Και όχι επειδή είναι ελληνική ομάδα και πρέπει να υποστηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες. Το λόγο, αλλά με μια καλή πορεία του Ολυμπιακού, γιατί είναι ο μόνος ο οποίος μπορούμε να ελπίζουμε σε καλή πορεία. Να βγουν δύο. Καλός ή κακός, να βγουν δύο, ναι. Ναι. Και μετά. Ο ίδιος, πρόσεξε. Ο ίδιος που μας πήρε αυτό το αβαντάζ, αυτός μπορεί να μας το ξαναδώσει. Ναι. Παοξίσεις τώρα εσύ. Κατάλαβες. Όχι. Εγώ δεν υποστηρίζω καμία ελληνική ομάδα. Εγώ τώρα που είμαι παοξής, ας πούμε τώρα, με συμφέρει να προχωρήσει να βγουν δύο, ας πούμε. Όχι. Ναι, γιατί, γιατί θα βγει ο Παναδράκος. Λοιπόν, θα κάνουμε αγώνα να βγουν τρεις μετά, θα βγει και η ΑΕΚ να πούμε. Οπότε τι με συμφέρει εμένα. Θα περνάς τον Άρη. Ωραία, το πρωτάθλημα αν το πάρεις, τελείωσε το. Έγινε, φίλε. Ναι. Κινδυνεύεις να χάσεις και τη θέση από το. Εγώ δεν κινδυνεύω τίποτα, φίλε. Μακάρι να μην βγαίνει κανένας. Να δει και αυτός πώς είναι να παίζει προκριματικά. Άσε, το ξέρει αυτός. Έπαιξε με την. Επόμενος κύριος. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, τα φιλαράκια μου, τι μου κάνουνε. Πού είσαι, ρε, χάθηκε αυτός. Πού χάθηκε. Απολαμβάνω, δεν χάθηκα. Τα μαζεύω. Τα μαζεύω και κάποια μέρα θα βγω και θα εκραγώ. Λοιπόν, στον προηγούμενο να μείνει ήσυχος, όλοι θα είμαστε με τον Ολυμπιακό Τετάρτη. Παγκοσμίως. Μείνει ήσυχος, φιλαράκι. Ναι, ναι. 15 καντήλια θα καίνε εδώ πέρα. Με την ομάδα της Arsenal. Προσωπικό τηλέφωνο στον κύριο Μητσοτάκη έχω κάνει. Να ευχηθεί καλή πορεία. Λοιπόν, μην έχεις κουσουλαράκι. Όλοι με τον Ολυμπιακό θα είμαστε. Ωραία, Τζόρνταν, τι γελάτε ρε παιδιά. Λοιπόν, Τζόρνταν, τι θα γίνει με αυτή την ομάδα μας, Τζόρνταν. Ό,τι και να κάνει. Όλη γκρίνια. Πόρε, άμα βάζω στοίχημα, αν σήμερα κέρδιζε με το Ζόρνταν 1-0. Φαντάσου τι θα γινόταν. Λοιπόν, έχεις. Πέρα τώρα από τα που είναι τα Χανιά, έτσι. είναι τα Χανιά που παίζει στη Β' που πέρυσι κάποια ομάδα σε αυτή την κατηγορία ήταν τρένο και είχαν βγάλει μια γλωσσάρα να όλοι τους. Έτσι. Και εμείς σήμερα πήγαμε κάνουμε εκεί πέρα με τη Β' διαλογή. Τρία δοκάρια, 6 γκολ, 25 τελικές. Πέναλτι να μην σε δίνει. Η μπάλα και λαϊδούσε στο χορτάρι. Και λαϊδούσε η μπάλα στο χορτάρι, παιδί. Και εμείς βλέπαμε το χορτάρι, την μπάλα δεν την βλέπαμε. Μπράβο. Και βγαίνουμε και λέμε τώρα, ποιος σήμερα, ποιος ο ένας, ποιος ο άλλος. Ρε θα τρελαθούμε ρε σε αυτή την κοινωνία, ρε παιδιά. Χριστούγεννα έρχονται, ρε παιδιά, θα τρελαθούμε. Δεν είπαμε αυτό. Λέμε ο Γκολάς είναι καλύτερος από τον Ακούς, ο Παναδυναϊκός βγήκε η ψυχή του να κερδίσει την Παναγαϊκή. Έλα ρε Χριστός και Απόστολος, θα πούμε. Και των τριών ιεραρχών. Λοιπόν, ο μεγαλομέτωχος μου τα φυσάει. Θέλει να σπάσει πλάκα μαζί σας και σε έφερε τον Μπερμπάτοφ. Τι θέλετε τώρα εσείς όλοι σας. Πώς, τι θέλετε. Δεν το είπε ο άνθρωπος ότι θέλω να φέρω Μπερμπάτοφ και Ρολαντίνιο. Στο πιάτο στριβρισμένο στον Μπερμπάτοφ. Πάρτε τον. Φέρτε και εσείς να μπορείτε, ρε. Και ας είναι Μπερμπάτοφ. Τι τρελαθήκατε με τον Μπερμπάτοφ. Ναι. Γουστάρι, τα φυσάμε και στάνας και τον έφερε. Τι πρόβλημα έχετε. Καλά ρε φίλε, φώναγε. Φέρετε και εσείς έναν. Δεν πατάει η περιοχή μας λένε τώρα. Ρε θα τρελαθούμε τελείως την κοινωνία. Πάμε να χάσουμε και τα μυαλά που έχουμε να πούμε. Λοιπόν, κύριε Ρατόπουλε. Δεν μου λες ρε φίλε. Α, σε ακούω. Αν τον Μπερμπάτοφ, δεν το έλεγα Μπερμπάτοφ και ήταν Έλληνα. Και έκανε αυτά που έκανε, τι θα έκανε. Εάν και αν. Άσου τον εάν, είναι όμως ο Μπερμπάτοφ. Γιατί έτσι. Πρέπει να μας κάνει έρωτα να πληθούμε επειδή είναι ο Μπερμπάτοφ, δηλαδή. Όχι, δεν πρέπει. Δεν πρέπει, είναι κάποιο όνομα. Είναι, κοίταξε να δεις. Κωστή, κοστή. Τι να κάνουμε δηλαδή επειδή είναι ο Μπερμπάτοφ. Κωστή, κοίταξε. Πάρτε τα πράγματα φυσιολογικά. Είναι ένα όνομα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, έχει παίξει μεγάλες ομάδες. Δεν μου αρκεί αυτό. Έτσι. Δεν με νοιάζει. Έχει φτάσει. Όταν έκανε τον Μπόχουμ ντεμπούτο στο Europa Link, εκεί την ώρα. Το TTV έκανε stop και όλα τα γήπεδα της Ευρώπης λέγανε ότι ο Μπερμπάτοφ ξεκινάει στην Τούμπα. Ναι. Ούτε καν αυτό σεβαστικά. Εμείς τώρα σαν ΠΑΟΚ, ας πούμε, τι κέρδος είχαμε. Ήρθε ένα τεράστιο όνομα στο σύλλογο, ρε φίλε. Μπράβο. Πέρα από αυτό. Ναι. Το κέρδος ποιο είναι. Ασχολούμαστε τρεις μήνες με αυτό, να όλοι μαζί. Εγώ θα σου κάνω σένα τώρα πάνω σε αυτό που θα σου απαντήσω. Συγγνώμη. Ναι. Εγώ κέρδος έχω. Ο ΠΑΟΚ έχει. Πώς δεν έχει. Έχει.
Τέλειος. Όνομα μεγάλο στην Ευρώπη. Εγώ σε αραπτό. Το 70% κοστίζει. Το 70% το χρημάτων το έβαλε. Ακού λίγο. Ο Σαββίδης πουλώντας τις φανέλες έχει. Εντάξει. Τα άλλα ραδιόφωνα έχουν. Οι εφημερίδες έχουν. Τα site έχουν. Ο Πάο και Σκέρδο. Πώ δεν έχει. Τέλειος. Θα έχει. Ο παίκτη θα ανέβει. Ο παίκτη δεν έχει προετοιμασία. Έχει του δύο τραυματισμού. Α του δώσουμε χρόνο και αυτόν. Πού να μην βγει ο δηλαδή, τι παραπάνω κάτω από τώρα. Μην τρελαθώ. Ακούω τώρα του Ολυμπιακού. Συγγνώμη λίγο. Ακούω τώρα του Ολυμπιακού και θα τρελαθώ. Δηλαδή τώρα ο Καμπιά σου τι παραπάνω κάνει τον Μπερμπάτοφ. Μην τρελαθούμε τώρα και τον κάνατε να πούμε παιχτάρα. Γιατί ο Καμπιάζο. Τι παραπάνω κάνει τον Μπερμπάτοφ. Γιατί ο Καμπιάζο παίζει. Γιατί το γιατί δεν μιλάτε. Σου βγαίνει Ολυμπιακή και θα του λε: μην μιλάω. Σου βγαίνει Ολυμπιακή και σου μιλάει για Μπερμπάτο. Ολυμπιακό δεν του απαντά. Ο δικό σα είναι. Ξέρει τι είπε ο προπονητή του Ολυμπιακού για τον Καμπιάσο. Μεγάλο και τεράστιο κεφάλαιο ο Καμπιάσο για τον Ολυμπιακό. Είπαμε. Μείνει μεγάλοι παίχτε. Είναι φυσικά. Έβαλε ένα γκολ, έβαλε, κράτησε το διπλό μέσα στην Άρσεναλ, έβγαλε τα λεφτά του. Ο Μπερμπάτο θα κάνει κάτι παρόμοιο. Αυτοί είναι μεγάλοι παίχτε. Πότε? Θα του δούμε. Στην Ευρώπη θα το κάνει. Λοιπόν. Δώσ' μου ένα λεπτό ακόμα και κλείνω. Πες. Ακούω την εβδομάδα το μεσημέρι, είναι μια ομάδα, είναι ένα 20%, μια ομάδα από την Κατερίνη, που δεν ξέρω, έχει κερδίσει το Παναθηναϊκό, έριξε 4 από χθες στην Καρδίτσα και ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ. Είναι ΠΑΟΚ, δηλαδή, αυτή είναι η Ηρακλήδης. Για πες μου. Τζόρνταν Μίλα. Ποια ομάδα από την Κατερίνη. Δε, εσένα ρωτάω εγώ, εσένα ρωτάω, Κωστή. Δεν ξέρω. Τώρα δεν κατάλαβα για ποιον μιλάω εγώ. Δεν ξέρω. Μιλάω για αυτού του 5-6. Μικρή Ολλανδέζα, Μάνο, τον άλλον τον Χαλβά από το Κολυδρό, τον άλλον τον Τραχανά από το Μόναχο. Τι είναι αυτή. Η ομάδα του έρχεται 4 εχθές και του ακούω κάθε μεσημέρι στο κομπίσο, δεν ασχολούνται με την ομάδα του. Ασχολούνται με την Παουκάρα. Τι πρόβλημα αυτή με το Παουκ. Ο μικρό Ολλανδό. Άκου τι είπε το άτομο, ακόμα γελάω. Λέει είναι αυτόνομος ο Ηρακλής. Για πες μου εσύ Κωστή μου. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Ηρακλής. Τι ψήφισε στη ψηφοφορία. Ολυμπιακό, Ολυμπιακό. Τι δαχτυλίδι φίλησε, όχι δαχτυλίδι, χερούκλα έγλειψε. Φιλούκλα. Αυτός είναι που θα πουλημίσει το κατεστημένο. Χερούκλα. Χερούκλα, την έγλειψε. Εσύ τόσα χρόνια τι ψήφισες. Αυτός είναι ο αυτόνομος Ηρακλής. Εσύ τόσα χρόνια τι ψήφισες. Τίποτα. Δεν ψήφιζω ναι ότι έδωσε αυτός. Τελείως. Δεν παίρνω θέση τίποτα. Αυτός ψήφισε ναι. 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 Αυτό, όχι γιατί βγαίνει και λέει είναι αυτόνομος η μικρή Ολλανδέζα. Ζα. Αυτόνομος. Ποιος είναι αυτόνομος. Ποιος είναι αυτόνομος. Ολυμπιακό ψήφισες. Ναι. Εσύ που θα πολεμήσεις το κατεστημένο. Ναι. Τι ναι. Ναι. Δεν ασχολούνται με την ομάδα τους, με εμάς ασχολούνται. Ναι. Ας τους ψηφίσουν ήσυχους εμάς. Πάντως προχθές. Εμείς μια χαρά είμαστε. Προχθές η ομάδα τα πήρε λίγο πάνω τους. Προχθές παίξανε και για εμάς, να ξέρεις. Και εμείς παίξαμε για εμάς. Φυσικά. Α, φυσικά. Και γι' αυτό και τους ευχαριστώ. Α, αλλά μεθά πάνε στη Τρίπολη να βγουν και να μου πούν αύριο το μεσημέρι στην εκπομπή του Κωστή μου με ποιου θα είναι. Αυτή όταν έπαιρνε Τρίπολη ΠΑΟΚ, αυτή η Τρίπολη που τους έριξε, που την έχουν μανία, που τη μισούν, Τριπολιτσά ήταν με τον ΠΑΟΚ, με τον Μεθαύρο τι θα είναι. Εσύ στο Τρίπολη Ηρακλής με ποιον θα είσαι. Με τον Ηρακλή. Εγώ θα είμαι με τον Ηρακλή. Γιατί φοβάσαι την Τρίπολη, ναι. Όχι. Όχι, το συμφέρον μου κοιτάζω εγώ φίλε μου τώρα αυτό που λέω. Αυτό λέω και φυσικά, όπως τους ευχαριστώ για το 1-0 με τον Παναθηναϊκό, ναι. Θέλω μεθαύριο να κερδίσουν και την Τρίπολη. Μπορούν να το κάνουν. Θα εγώ να το παραδεχτώ και να το συγχυθώ παρά τους μάγκες. Έκλεισα. Άκουλα πώς σκέφτεται βράδυ, ο Πόνηρος ο Παπατζής. Εγώ έπαιξα με Ολυμπιακό ΑΕΚ Παναθηναϊκό στην Τούμπα. Δεν τιμωρούμε από εδώ και πέρα. Ή παίζει με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και μάλλον θα τιμωρηθεί. Άρα μόνο από τις τιμωρίες θα βγω δεύτερος. Αν θέλει ο Μποροβίλος, βεβαίως. Άρε Μπούβε Παπατζή, κούνια που σε κούραγε. Για ποιον μιλάει τώρα αυτός. Λοιπόν. Τζόρτα, κι άμα πάει έτσι και ο Τζαβέλας έπρεπε να φάει κόκκινη όπως και ο Πέλκας. Για πότε. Για το μάτς με την ΑΕΚ. Δεν πονάει ο Άρης που δεν έφτασε 64, στην εκαθάριση πονάει. Πάμε στον πρώτο τελευταίο. Με την ΑΕΚ έπρεπε να φάει ο τέτοιος, παιδί μου, ο Μάνταλος πρώτα. Ο Μάνταλος. Να μείνει με 10. Παίξα, τελείωσε το μάτς εκεί. Έλα φίλε. Έλα Τζόρνταν. Εδώ είναι. Η Ορδάνη δηλαδή, Τζόρνταν τώρα. Δεν έχει σημασία. Ναι, λοιπόν. Το ίδιο πράγμα. Επειδή από το παοξιδιλίκι σου λες ότι θέλεις. Για πες.
πέρσι σε φταίει η διαιτησία ή ότι ήσουν καφενείο. Πέρσι. Ε, ναι. Πέρσι ήμουν καφενείο. Από η Γκιγκάμ που είναι ο Πανθρακικός της Γαλλίας, σε κάνει δύο νίκες, ρε φίλε. Και τι είναι, ο Πανθρακικός. Και τι έγινε. Καλαμαριά απέκλεισε το κύπελο Ολυμπιακός, σε φταίει. Πειράζει, δεν κατάλαβα. Τι πειράζει, ρε παιδί μου. Σου λέω αλλά τον Ολυμπιακό έπαιξα. Δύο... Κάτσε, ρε Ντερβίση, κάτσε. Μισό λεπτό. Δύο φορές έπαιξα με τον Ολυμπιακό, δεν μπόρεσε να με κερδίσει. Και τις δύο φορές τον έκανα νοκάτο. Οπότε ποια ήταν η καλύτερη ομάδα πέρσι. Α, στην Κικάπ. Η Κικάπ ήταν 10 μαύροι που τρέχανε, δεν μπορούσε να τους πιάσει. Ναι. Τα που λες τα πιστεύεις. Βεβαίως και τα πιστεύω. Ένα-ένα τα παιχνίδια στα πω εγώ, άμα θέλεις. Mm. Όποιο θέλεις. Και μέσα στην Ξάνθη που έφαγα τα 4 που λέτε ότι έφαγε 4 ο ΠΑΟΚ, στο 0-0 στο δεύτερο λεπτό, δε στο παιχνίδι να δεις τι έκανε ο Φρίσκα στον Κλάους. Κοίταξε να δεις. Εγώ δεν σου κοροϊδεύω, δεν σου λέω παράδειγμα ότι. Αν θέλεις να μιλήσουμε για μπάλα, ρε φίλε. Φλακίες, ναι. Όχι, μισό λεπτό. Έχασε 4-2, ρε φίλε. Έχασα, φυσικά. Ναι, η διαιτησία σε φταίει. Βέβαια με φταίει. Στο δεύτερο λεπτό έπρεπε να μην με 10 πέτυχε ξανά. Είδες τι έκανε ο Φλίσκα, σου λέω, δεν το είδες. Δεν λέω το αντίθετο, το είδα πολύ καλά. Εγώ αντικειμενικό είμαι, άλλο πως ξεκίνησα έτσι. Λοιπόν. Αλλά τα βλέπεις πολύ. Όχι, δεν τα βλέπω καλά. Εγώ προδόθηκα και από την ομάδα μου, αλλά βάλανε και οι άλλοι τα αυτά τους, κατάλαβες. Καλά, ρε φίλε. Πρώτα απ' όλα στο Καρασκάκη, ρε φίλε, αν υπήρχε 50-50, 1-4 έπρεπε να το παιχνίδι. Ναι. Και να αρχίσουν τα όργανα εκεί στο Καρασκάκη, να κράζουν το Μαρινάκι και τα λοιπά. Αδελφέ, εγώ Ολυμπιακός είμαι. Δεν λέω ότι λες σε αυτό ότι έχεις άδικο. Α, μπράβο. Έτσι, αλλά τώρα η διαφορά του βαθμού, ρε φίλε, δεν φταίει. Ρε φίλε, άστη διαφορά του βαθμού. Άλλο σου λέω εγώ. Έπρεπε να είναι 1-4 στο Καρασκάκη. Αν ήταν, τι θα γίνονταν στο Καρασκάκη, ξέρεις. Άντε μπράβο, θα δημιουργούσαν προβλήματα στην ομάδα. Και θα σου έλεγα εγώ ποιο ήταν το πρωτάθλημα. Με 5 βαθμού μπροστά από εγώ, για να κλείσω έτσι, επειδή πρέπει να κλείσει την εκπομπή, εγώ ένα πράγμα σου λέω. Αυτή τη στιγμή αντικειμενικά σου μιλάω. Ναι. Όχι οπαδικά. Ολυμπιακό είμαι, αλλά σου μιλάω αντικειμενικά. Ναι. Αν έπαιρνα ένα παίχτη στον Ολυμπιακό και αυτό θα ήταν. Καλύτερη έπαιρνα... ομάδα Ολυμπιακός φέτος. Δεν το συζητάμε. Ναι, εντάξει, ναι. Αυτό. Ωραία. Αυτό μας το... Φυσικά. Το αυτονόητο είναι αυτό. Το ξέρουμε. Ναι. Το τι κάνει και αυτό με τον Αστέρα Τρίπολης που λες, εγώ δεν τα ξέρω. Αδερφούλη, άκου να σου πω κάτι. Θέλουμε... Άκου να σου πω. Γελάει όλος ο κόσμος τώρα. Μην με, με πουλάτε. Πήγε ο Μανιάτης μες στη Βέρεια, ένα τέταρτο έβριζε το διαιτητή. Ο διαιτητής κοιτάζει στην εξέδρα. Εγώ σου μιλάω για μένα, έτσι. Εγώ αυτά δεν τα θέλω. Δεν τα θέλεις, πολλοί δεν τα θέλουν αυτά. Ναι, αλλά το πρωτάθλημα πέρσι κλάπηκε από τον ΠΑΟΚ. Πώς το λένε αυτό. Κλάπηκε, ρε φίλε. Με βγάζει δύο κίτρινες στον παίκτη του δικό μας του ΠΑΟΚ, να πούμε και της Βέρειας. Πώς ποιος θα θυμάμαι τον. Ρε εσύ, Τζόρνταν, να σου πω, μετά το παιχνίδι που παίξατε με εμάς ήσασταν χάλια. Ρε φίλε, την Τρίπολη τη σφάξατε. Τη Βέρεια τη σφάξατε. Για πέρσι μιλάμε τώρα. Εμείς τις σφάξαμε. Ποιος την έσφαξε, ρε φίλε. Σας σφάξανε. Τώρα είπες ένα παιχνίδι με την Ξάνθη. Ναι. Πες μου άλλο. Ένα, με την Καλονή, ρε φίλε. Κόκκινη κάρτα ο Κάτσε δεν έπαιξε σε τρία μάτς μετά, το ξέρεις. Στερήθηκα την προσφορά του. Τέλος πάντων, εγώ για να σε τελειώσω, σου λέω το εξής. Έστω, εγώ θεωρώ ότι και φέτος δεν είστε. Δεν θα πω ότι είστε χαΐα, δεν είστε καλά. Φέτος δεν είμαστε καλά. Φέτος... Ωραία. Εάν όμως με αυτό το Παναθηναϊκό. Και με αυτή την ΑΕΚ που είναι υπερτιμημένη. Είναι κάποια παιδάκια που παίζουν καλή μπάλα μέχρι εκεί. Λοιπόν, δεν βγείτε δεύτερη στα παράδειγμα. Κοίταξε να δεις. Αγωνιστικά έχεις δίκιο. Αλλά πολύ φοβάμαι εγώ το παρασκήνιο, επειδή δεν συμφέρει να βγει ο ΠΑΟΚ ή η ΑΕΚ δεύτερη, γιατί και οι δύο έχουν λεφτά. Μπορεί να βάλουν κάποια χρήματα, ρε παιδί μου, ή ο Σαββίδης ή ο Μελισανίδης, αν πάρουν δεύτερη θέση. Εννοείς για να περάσουν Champions League. Τώρα, αν βγει, ας πούμε, ο Μελισανίδης, ο χοντρός σου λέει μπορεί να βάλει αυτούς 30 εκατομμύρια, 40, κάνει 5 μεταγραφάρες, να περάσει την ομάδα, χάνει τα λεφτά. Ενώ ο Αλαφούζος δεν έχει λεφτά, ο Παναθηναϊκός δεν έχει λεφτά. Τον προτιμάει με λίγα λόγια το δεύτερο τον Αλαφούζο. Εγώ πάντως σου μιλάω, είμαι Ολυμπιακός μέχρι το κόκαλο, αλλά εγώ δεν χάρηκα που ο Πάκος δεν πήγε καλά στην Ευρώπη. Τώρα όποιος χαίρεται για... Ξέρεις τι γίνεται, αυτό το η χαρά και η λύπη που βγαίνει από τους Παοξίδες, ας πούμε, τον Ολυμπιακό, είναι προϊόν αδικίας, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, αλλά αυτό που είπες πριν, ότι ξέρεις, δεν σε νιάζει άμα βγει και ο δεύτερος, γιατί εγώ θα είμαι δεύτερος. Να σου πω κάτι. Γιατί το αποκλείς να είσαι δεύτερος. Να σου πω κάτι. Γιατί το αποκλείω. Δεν το αποκλείω, ρε φίλε. Θέλει, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Ναι. Γιατί να είμαι δεύτερος, αφού μπορούσα να είμαι πρώτος και δεν μου αφήσανε, ας πούμε. Πέρσι, για πέρσι μιλάω. Τέλος πάντων, βάσει της
Το μαθηματικό δεν μπορούσε να σου να ρε. Πέρσι μπορούσα, ρε φίλε. Πέρσι γίνανε απίθανα πράγματα. Τέλος πάντων, βοήθησαν και οι δικοί μου βέβαια μέσα. Ναι, αυτό από εκεί. Ναι. Το πρόβλημά σας είναι αυτό. Αυτό θα το πρόβλημα βγήκε, κοίταξε να δεις. Μετά αυτό τον... θα ψάξεις και τα λεφτά που πετάει. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έτσι, σε αυτό έχεις δίκιο. Αυτό είναι δικό μας πρόβλημα. Ναι. Αλλά πέρσι είχα έναν Άγγελο Αναστασιάδη στον πάγκο. Εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, ούτε αβάντα τον έκανα ποτέ μου. Εγώ μιλάω αυτά που νιώθω να πούμε. Λοιπόν, και έκανε την υπέρβαση, αν θέλεις, σας ξεφτύλισε στο Καρεσκάκι ναι, μέσα, ναι, μέσα και τη διαιτησία και αυτά με δεξί μπακ του Σαλμπικίδη, με στόπερ το Τζιόλι και δεχτώ, όλα τα άλλα. Ο χοντρός έτρεμε σαν το χέλι, βγήκε και είπε πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα με οποιαδήποτε. Ναι, να πάρουμε το πρωτάθλημα με οποιοδήποτε τρόπο και ο καθένας πήκε, πήρε τη θέση του μετά. Πήρε ο... ναι. Χαίρομαι γιατί τώρα σ' άκουσα και μιλάς αντικειμενικά. Επειδή πριν πώς θα γίνει, θεωρούσα ότι ήσουν λίγο πορωμένος. Όχι, δεν είμαι καθόλου πορωμένος. Εγώ ξέρω τι μου γίνεται. Μη στεναχωριέσαι. Ξέρω και τους δικούς μας τους πιγκουίνους που βγαίνουν και κράζουν. Ξέρω και τους άλλους να πούμε. Τέλος πάντων να πούμε. Ξέρω και από μέσα τι πάνε να την καθαρίζουν. Πολλά. Πολλά φίλε. Αλλά να πούμε και τα παίξω. Τι τα λες όλα όμως. Τι να πούμε. Τα πνίγεις τα πολλά. Τι να πούμε τώρα. Πνίχτρα είσαι. Δεν με πνίγει καθόλου. Τι πνίγεις την κουνέλα να πούμε. Τέλος, εγώ θέλω συσπήρωση στην ομάδα του κόσμου όλου. Λοιπόν, να συσπηρωθεί η ομάδα. Σου πω κάτι, ρε φίλε. Ναι. Λοιπόν, πιστεύω ότι επειδή ακούγεσαι αντικειμενικά και είσαι, φαίνεσαι αντικειμενικός. Ναι, έτσι είμαι. Εάν τώρα πέρσι στα play-off, λέω τώρα. Ναι. Αφήσαν την ομάδα μόνη της με 3.000 και με 5 και με 2.000 κόσμους στην κερκίδα. Εάν ήταν 30.000 σε κάθε παιχνίδι, ή φέτος ακόμα θέλεις 30.000 στο γήπεδο. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, όλος ο κόσμος. Ναι. Υποφέρει, το καταλαβαίνω. Όσοι μπορούμε, ρε φίλε. Απευθυνόμαστε σε ομάδες οι οποίες έχουν πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. 30.000 για τον ΠΑΟΚ είναι τίποτα, κατάλαβες. Ναι. Δεν θα τον έφτιαχνε στο Σαββίδι να πει κάτσε ρε μαγκα, τι είναι εδώ να πούμε. Να πετάξω άλλα 10 εκατομμύρια να πούμε αυτό. Συμφωνώ, μα πριν είπες, ναι. Σε τελειώνω με αυτό, ναι. Είπες μια κουβέντα που δεν είναι μαγική, είναι μια πραγματικότητα. Δεν θυμάμαι αν ανέφερες και το Παναθηναϊκό, να πω την αλήθεια. Αν τον ανέφερες, καλώς τον ανέφερες. Ναι, για πες μου. Λοιπόν, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να πέσουν. Ούτε ποτέ. Και ο Παναθηναϊκός δεν θα πέσει ποτέ. Και είναι άλλα μεγέθη αυτά. Ναι, είναι άλλη ιστορία. Πολύ κόσμο, ρε φίλε, πάρα πολύ. Ναι. Πολύ κόσμο. Εκατομμύρια φιλάθλους έχουν όλοι τους. Ακριβώς. Πώς θα πέσουν αυτές οι ομάδες. Δεν γίνεται αυτό. Εντάλαβες. Τέλος. Έγινε, ρε φίλε. Τελευταίος αν υπάρχει, ναι. Έγινε. Έλα. Άντε ρε Ρατόπουλε μεγάλη, καλημέρα από Κοζάνη, ο Ρεκλειδέας από Κοζάνη είμαι. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Προχθές που είχατε το διάλογο με τον Βασίλη. Ναι, βέβαια. Τον Βασίλη το άκουσα. Πολύ καλά. Λοιπόν, Τζόρνταν, χαιρετώ και εσένα και τον φίλο δίπλα. Έφυγε ο φίλος. Έφυγε, ναι. Τζόρνταν, θα σου πω μετά από εγώ στο τέλος από που είμαστε γνωστοί, όχι γνωστοί, ποιους συγγενείς μου κάνεις παρέα στην Πτολεμαίδα εκεί. Μετά όμως. Θέλω να απαντήσω πρώτα στον Πόχου. Ναι. Γιατί πιάνει ορισμένα θέματα, μιλάει για τον Ηρακλή και δεν ξέρει πράγματα. Όλα επιφανειακά τα ξέρει. Λοιπόν, όσον αφορά για το θέμα της ΕΠΟ που αρκετές φορές έχει κατηγορήσει και ο Ραπτόπλος τον Ηρακλή ότι φίλησε δακτυλίδι, η αλήθεια είναι μέχρι τελευταία στιγμή ο Ηρακλής δεν ήξερε καν ότι θα βάλει υποψηφιότητα. Ήταν να βάλει η πρόταση του Ολυμπιακού, ήταν να βάλει υποψηφιότητα το πρόσωπο του ΠΑΟΚ, τον Γκαγκάτσι, τον Γιώργο Γκαγκάτσι. Αλλά αυτός δεν δέχτηκε και υποχώρησε για να βγει ο εκπρόσωπος της ΑΕΚ. Και μετά η λύση του Μαρινάκη, η επόμενη πρόταση ήταν να βάλει τον Σπανό. Και εκείνος δεν δέχτηκε γιατί ήθελε πραγματικά να κριτήσει ίσες αποστάσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Το λεγόμενο δύο πλευρών, γιατί στην ΕΠΟ όλα αυτά είναι σήματα. Γιατί ξέρει ο Ρατόπουλος και πολλές φορές συμφωνώ, όλα τα κάνει η ΕΠΟ. Η πλειοψηφία είναι δεδομένη. Γιατί στις εκλογές η μία παράταξη πήρε 16 εκπροσώπους, όλους δηλαδή, και η άλλη παράταξη πήρε 0. Δεν έχει καθόλου εκπροσώπηση. Γι' αυτό συμφωνώ με τον Ραυτόπουλο πολλές φορές που λέει ότι όλο το παιχνίδι θα παιχθεί τον Οκτώβριο του 2016 που είναι οι εκλογές της ΕΠΟ. Μας πρίξαν οι παοξίδες 4 χρόνια. Αυτό το λέμε 3 χρόνια. Θα πάρουμε την ΕΠΟ, θα πάρουμε την ΕΠΟ. Να σου πω. Άντε πάρτινα. Θα συμβαίνει όμως. Πρόσεξε, γιατί άμα γίνει καμιά στραβή τώρα, στραβή. Άμα δεν πάρει την ΕΠΟ, ας πούμε, θα μας λέτε μετά γιατί δεν πήρατε την ΕΠΟ. Δεν λοιπόν, μην λέτε άμα τρώτε. Όχι. Λέμε, εάν δεν πάρει την ΕΠΟ. Να σου πω ποια είναι η αλήθεια, γιατί πολλές φορές ο Ραπτόπουλος αδικεί τον Ηρακλή για αυτό το θέμα. Λοιπόν, κανένα δαχτυλίδι δεν φίλησε ο Ηρακλής. Γιατί τα πράγματα άλλαξαν. Στην ΕΠΟ ήταν η πρώτη διαγραμμένη ήττα του Μαρινάκη. Το πρόβλημα του Μαρινάκη ήταν να μην βγει εκπρόσωπος της ΑΕΚ. Ο εκπρόσωπος της ΑΕΚ πήρε 9 σταυρούς. Και ο εκπρόσωπος του Πανιωνίου που βγήκε τέταρτος
πήρε 8 σταυρούς. Ήδη, παιδιά, μπήκε ένας γερός παίκτης στο παιχνίδι. Τη Super League, γιατί βασικά εκεί θα, ακόμα δεν έχουν διαμορφωθεί οι ισορροπίες. Και θα δούμε κάτι τρελά πράγματα, Κώστα. Θα δούμε τεράκλητες συμμαχίες, γιατί όλοι εκπροσωπούν και παλεύουν για τα συμφέροντα των ομάδων τους. Δεν θα υπάρχει δεδομένο ο ισχυρός, ο πανίσχυρος, η δύναμη του ενός, όπως είδαμε τώρα ο Μαρινάκης. Υπάρχει και ο Μιλισανίδης, ότι και σιγά σιγά ανεβαίνει. Ήδη 5 εκπρόσωποι ομάδων ψήφισαν και τους δύο. Κράτησαν ίσες αποστάσεις. Μην προτρέχετε και λέτε ότι φίλοι σου Ηρακλής Δαχτυλίδη. Θα δούμε τρελές ισορροπίες. Είναι πανέξυπνος ο φίλος μας ο Παπαθανασάκης και χειρίζεται πολύ καλά το θέμα. Συμφωνείς, Κώστα, για αυτά που λέμε τώρα? Θα το δούμε, εγώ δεν βιάζομαι. Βιάζεις, αλλά έχεις κατηγορήσει πολλές φορές τον Ηρακλή. Υπάρχει, ρε παιδί μου, μια αμφιβολία. Δεν μου λες, λέει, που έχω τεκμηριωθεί ένα πράγματα. Λέει, προσπαθεί να ιντριγάρει το θέμα χωρίς να ξέρει λεπτομέρειες. Τοποθετήσεις, δηλαδή, καταλαβαίνεις, να μην το χαρακτηρίσω. Εντάξει, ο Μπόχουμ φορτώνει τώρα από τους άλλους. Όχι φορτώνει, να μιλάμε σοβαρά και σωστά. Αυτά είναι σοβαρά θέματα. Δεν μπορούμε να λέμε ότι ο Ηρακλής φίλησε Δακτυλίδη. Πανέξυπνος είναι ο Παπαθανασάκης. Και να μιλήσουμε λίγο για Ηρακλή, Κωστά. Πανέξυπνος είναι. Όντως. Πολύ. Να σου πω και κάτι σοβαρά πράγματα που δεν τα έχεις ακούσει απ' άλλους. Ο Ηρακλής, Κωστά μου, με το Παναθηναϊκό, ειδικά το πρώτο μήκρο, έπιασε ταβάνι. Δεν μπορεί παραπάνω. Αν ο Ηρακλής προσθέσει και την ποιότητα, δηλαδή δύο χαφ, ένα οχτάρι, ένα δεκάρι, έχεις δίκιο απόλυτο με τον Λαζάρ. Φυσάει ο άνεμος και τραυματίζεται. Δεν μπορεί. Αν ήταν ο Ρωμάνο πιο νέος 5-10 χρόνια, δεν θα είχαμε πρόβλημα. Καλά, και άμα ήταν και ο Λαζάρ 5 χρόνια πιο νέος. Όχι, ο Λαζάρ τραυματίζεται πολύ αυτό. Ενώ άλλο είναι θα παίξει ποδόσφαιρο σε γάμα κατηγορία και β' μέχρι τα 40. Είναι άλλο καρύ. Και έναν εξτρέμ ποιοτικό να έχει το ένα προς έναν, ο Ηρακλής, και άμα τον βοηθήσουν λίγο οι συγκυρίες, θα πάει πολύ ψηλά, να το θυμάσαι. Όσο για το Παπαδόπουλο, το οποίο παραδέχεσαι κι εσύ, πιστεύω ότι έχει μια αμυντικογενή ομάδα, έχουμε μια αμυντικογενή ομάδα. Σάντος. Θέλω να το κρίνω όμως με πιο ποιοτικούς παίκτες σε επίπεδο χαφ και επίθεσης. Τι να κάνει με αυτούς εδώ, αυτό που πρέπει να κάνει. Άλλο λέω εγώ. Άμα πάρουμε, Κώστα, εσύ ένα οχτάρι και ένα δεκάρι, γιατί, Κώστα, ξέρεις εσύ ότι σε όλα τα παιχνίδια στυνόμαστε αμυντικά. Παίζουμε με δύο χαφ αμυντικά, τα οποία δεν παίρνουν, δεν παίρνουν μέτρα, δεν πατάνε περιοχή. Βάζει το Ρωμάνο ελεύθερο, ο οποίος κολλάει πάνω στο center for και έχουμε μια απόσταση 40 μετρών χωρίς παίχτη στα χαφ. Σωστό. Και γι' αυτό, Κώστα μου, έχουμε προβλήματα. Σωστό. Ενώ αν καλύψουμε, Κώστα μου, αυτές τις θέσεις με δύο ποιοτικούς και πάρουμε ένα εξτρέμ που το έχει, παράδειγμα με τον Παναθηναϊκό, αν είχαμε δύο-τρεις παίχτες τα εξτρέμ του ΠΑΟΚ, παράδειγμα, που έχουν ένα προς ένα, μπορούσε να το αποτέλεσμα ήταν 4-0. Δεν μπορούσαμε εμείς παραπάνω να κάνουμε. Αυτό ήταν. Παίξαμε ειδικά, πρεσάραμε λίγο και πιο ψηλά στο πρώτο μήχρο. Τους πήρε, τα πάντα ο Παπαδόπουλος. Μέσα από την Κοζάνη είσαι μεγάλε. Εγώ θα σου πω μετά από που είμαι και με ποιους κάνεις παρέα δικούς μου. Ναι. Εκεί, στην Τολεμαϊδα. Εγώ είμαι από Τολεμαϊδα και μένω Κοζάνη. Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα μου, ποια είναι η γνώμη σου για τον Παπαδόπουλο? Ο Παπαδόπουλος είναι λογικός. Δεν ανοίγεται, κλέβει. Θα ήθελα να έχει ένα πιο γρήγορο σεντερφόρ στη θέση του. Όχι, όχι, αδικής. Αδικής πολύ το Βέλιο, Κώστας. Έχω ακούσει και άλλες κρίσεις. Να σου πω τι γίνεται. Γιατί με το Βέλιο. Γιατί ο Βέλιος θα έπρεπε να παίζει σε μια ομάδα που είχε περισσότερο την μπάλα στα πόδια της. Και φόρτωνε. Τον αδικής τώρα. Μάλλον σου έρχεσαι στα λόγια με τον αδικής. Ο Βέλιος στατιστικά κάθε δύο ευκαιρίες βγάζει γκολ. Αυτό είναι. Αν ήταν σε ομάδα που δεν ταιριάζει ο Βέλιος, πρέπει να φύγει. Να πάει σε μια ομάδα. Έχει τριετές συμβόλαιο και αυτό είναι θέμα δικό του και για το καλό το δικό μας να φύγει. Αν πράγματι μας φέρει χρήματα. Μην παίρνουμε σε αυτή τη λογική. Κάθε εβδομάδα βάζει τον παιδί τώρα. Πού να φύγει. Μην παίρνουμε. Κώστα μου, αδικείς πολύ το Βέλιο. Όχι, ο Βέλιος. Σε δύο φάσεις βγάζει ένα γκολ. Αν είχε μια, όπως το λέει, έχει δίκιο, ποιοτικούς χαφ, οχτάρι και δεκάρι. Και το βοηθούνται περισσότερο, ο Βέλιος αυτή τη στιγμή και θα έβγαζε τριπλάσια γκολ. Και μην ξεχνάς το βασικό. Έχει χάσει τα πρώτα πέντε παιχνίδια ο Βέλιος. Τον ξεκίνησε ένα πνευματικό όπως λες και εσύ. Μα ήταν δεν μπορούσε το παιδί στην αρχή. Συμφωνώ, ήταν συμφωνώ. Ήταν σε αυλία κατάσταση. Στην αρχή. Συμφωνώ, δεν είχε φυσική κατάσταση. Δεν πήρε δικό του γυμναστή. Έπαιξε αγγλικό ποδόσφαιρο τώρα αυτό. Πλακώθηκε στην προπόνηση. Γερό παιδί είναι, δεν τραυματίζεται. Θλάσει και τέτοια κτλ. Πολύ δυνατό. Αλλά δεν ταιριάζει στον Ηρακλή. Δηλαδή ταιριάζει, είπαμε θα πάρουμε δύο ποιοτικούς τρεις παίκτες. Ναι. Ακούς τι συμβαίνει με τον Παπαθανασάκη, πράγματα να ξέρεις. Ο Παπαθανασάκης το καλοκαίρι τις μεταγραφές του Ηρακλή τις έκανε καθαρά ο Παπαδόπουλος. Και σαν αμυντικογενής προπονητής
πήρε περισσότερο αμυντικογενείς παίκτες. Καλύτερα. Και... γιατί ναι, με το μπάτζετ που είχε, αν έβαλε όχι... αμυντικογενείς, θα κλαίγαμε τώρα. Δεν είναι θέμα μπάτζετ. Τον Μπουλούτ τον Παπαδόπουλο τον έφερε. Ποιονά? Τον Μπουλούτ. Τον Μπουλούτ τον έφερε ο πρόεδρος. Λοιπόν, άλλο τι λέω εγώ. Ο Παπαθανασάκης τον έλεγε να κάνει 3-4 ποιοτικές μεταγραφές και όχι περισσότερος. Και να μην πάρει ποτέ ποδοσφαιριστή πάνω από 30 χρονών. Και τελικά αποδείχτηκε ότι ο Παπαθανασάκης είχε απόλυτο δίκιο. Τώρα λέει θα κάνει 3-4 μεταγραφές. Κατάλαβες. Και το πρόβλημα ποιο είναι του Ηρακλή. Ενώ έχει πάρει σε ένα 500, τα έσοδα του μαζί με τους σπόνσορες όλα θα είναι γύρω στα 4 και. Έχει περιθώριο αυτή τη στιγμή να κάνει μέχρι ένα 300 να δώσει για 2-3 ποιοτικούς παίκτες. Χωρίς να έχουμε πρόβλημα οικονομικό. Και άμα είμαστε λίγο τυχεροί και μας βοηθήσουν οι συγκυρίες και πιάσουν οι μεταγραφές που θα πάρουμε, θα δείτε ένα πολύ διαφορετικό Ηρακλή. Έκλεισε, φτάνει. Τι ήθελε να πει. Όχι, από λίγο που τον ορίζω. Φτάνει, φτάνει. Κάτσε να δω ποιος ήταν, ρε. Ποιος. Τι, πότε έπαιρνε, αύριο. Αυτά λέγε τα νέα λοιπόν. Αυτά τα νέα. Καλά ήταν. Καλά ήταν. Εντάξει. Καλά ήταν, εντάξει. Είχε και με τους νεκρούς, εντάξει. Είχε... δημοκρατία. Ο καθένας μπορεί να κάνει τον εαυτό του ό,τι τον θέλει. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση. Βέβαια. Φεύγουμε. Έγινε. Καλό βράδυ σε όλους. Γιάννη, καλή συνέχεια. 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 Σε όλους. Γιάννη, καλή συνέχεια.